Αφού η καρδιά μου προχώρα φωνάζει, θα ζήσουν εσύ να αρπάζει. Που κάθε στιγμή με όλη. Καλημέρα σας, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Και καλό μας μήνα. Αν δεν είστε από αυτούς που το νιώσατε την Παρασκευή, θα το νιώσουμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, μια πολύ όμορφη εβδομάδα εύχομαι να έχει ξεκινήσει. Αν και δεν έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους δυνατούς ιονούς, στέλνω ένα γλυκό φιλί στην όμορφη μου Θεσσαλονίκη, η οποία κουνήθηκε αρκετά εχθές. Και ελπίζουμε πραγματικά να είναι και το τελευταίο κούνημα που την περίμενε. Δύο φορές, δύο σεισμοί. Μου έλεγε η μαμά μου στο τηλέφωνο ότι βγήκε ο κόσμος έξω. Ναι. Τρόμαξε πάρα πολύ. Μεγάλος. Ευχόμαστε να μην έχουμε τίποτα άλλο. Εδώ. Ναι, ντύθηκα ενημέρωση λίγο περί κλείσει ημέρα, αλλά εντάξει, έχω και λίγο ψυχαγωγία. Κλέβει λίγο, κλέβει, ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Και θα πέσει και η θερμοκρασία από σήμερα, λίγο να το νιώσουμε το χειμώνα καλύτερα. Εντάξει, αυτό δεν μας πειράζει. Όχι, για καλό το λέω, να πέσει λίγο. Αυτό γιατί έχει και πάρα πολλές ιώσεις οι οποίες έτσι υπάρχουν. Να είστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Ο Λαμπρούχος μας φαντάζομαι γι' αυτό άργησε και εγώ το πρωί στην Αττική οδό και μέχρι να βγω στην Αττική. Και στην Αττική που βγήκα ήταν όλοι οι δρόμοι ποτηγιαρισμένοι. Οπότε αν κινήσετε τώρα θα μου πείτε, αν κινήσετε που θα ακούσετε τις ευχές μου. Άρα δεν σας αφορούν. Για εσάς που είστε στο σπίτι να μην κινηθείτε μέχρι τη μία. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδάκια. Καλή εβδομάδα. Πώς είστε? Ωραία. Έλα Λαμπρούκι. Έρχεται. Έλα να είμαστε όλοι μαζί για να ξεκινήσουμε με τα θέματα της εκπομπής. Καλημερούδια. Παιδιά, τι γίνεται? Καλημέρα. Δεν υπάρχει φωτιές στα αυτοκίνητα, στον δρόμο, χαμός. Πού, από πού, από την Αττική? Από όπου και αν έρθεις, ναι. Αυτό λέω και εγώ. Και εγώ το πρωί που βγήκα για να έρθω, πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Δευτέρα. Αυτό μου λέει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ευχάριστα, γιατί το Σαββατοκύριακο μας απασχόλησε ένας γάμος. Πολύ συζητημένος, πολύ ερωτηματοκοποιημένος, γιατί υπήρχαν πολλά ερωτηματικά για το πού θα γίνει αυτός ο γάμος. Γιώργος Πατούλης και η αγαπημένη του Αναστασία ανέβηκαν στη σκηνή της εκκλησίας εχθές τα Κυριακή στις 7. Έλα. Και είχαμε και απουσίες από το γάμο αυτό, γιατί είχαμε συζητήσει εδώ ότι ο γιος του Γιώργου Πατούλη, Παναγιά μου, τα μαλλιά μου πετάνε, ήταν δυσαρεστημένος με την εξέλιξη αυτή και δεν θα έδινε το παρόν στο μυστήριο. Περιμέναμε να δούμε αν θα το δώσει ή όχι. Και μάθαμε από την ερώτηση και του 40, γιατί οι δημοσιογράφοι, όπως καταλαβαίνετε, βρέθηκαν εκεί. Και ο Γιώργος Πατούλης πολύ ευγενικά βγήκε πριν ξεκινήσει το μυστήριο και να τους χαιρετήσει, να τους κεράσει ένα νερό, κάτι. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του και μετά θα δούμε την ανάρτηση του ίδιου λίγο νωρίτερα, τώρα δηλαδή, πριν μερικές ώρες, με την οποία έτσι δέχεται τις ευχές και ευχαριστεί τον κόσμο για τις πολλές ευχές που του στείλαν. Να σας ευχαριστήσω και για την υπομονή σας και για τη διάθεση σήμερα να είστε κοντά μας. Είναι σίγουρο ότι το έχετε ακούσει ότι είναι μια στενή οικογενειακή κατάσταση και γι' αυτό δεν έχουμε μια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά δεν μπορούσα να μην έρθω να σας δω. Να σας ευχαριστήσω, όπως είπα και πριν, για όλες αυτές τις μέρες. Και βεβαίως να πω να είναι όλοι ευτυχισμένοι όπως είμαστε εμείς σήμερα με αυτή την προσπάθεια, το νέο ξεκίνημα το οποίο κάνουμε και εγώ και η Αναστασία. Και γι' αυτό ακριβώς είμαστε πολύ χαρούμενοι. Κύριε Πατούλη, τι κάνατε χθες? Είδαμε ότι μοιραστήκατε κάποια στιγμιότυπα σας στο Instagram. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πολλούς φίλους με τους οποίους με κάποιους δυστυχώς βρεθήκαμε. Θέλω να πω ότι ξέρω πολλοί φίλοι μας θα θέλανε να είναι κοντά μας σήμερα και εμείς θα το θέλαμε. Όμως λόγω της κατάστασης της Αναστασίας δεν θα ήταν δυνατό να συμβεί. Σε δεύτερο χρόνο θα είναι ακόμα μεγαλύτερα τα πράγματα. Έχετε άγχος, κύριε Πατούλη? Κοιτάξτε, άγχος. Ένας χειρουργός ορθοπαιδικός έχει πάντα άγχος όταν μπαίνει στο χειρουργείο. Αλλά όταν είναι στο χειρουργείο, τελειώνει το άγχος. Κάπως έτσι θα έλεγα τώρα. Κύριε Πατούλη, ποιο ήταν έτσι το τελευταίο μήνυμα που ανταλλάξατε με την αγαπημένη σας λίγο πριν τη δείτε σήμερα? Είναι η αλήθεια ότι εκείνη μου έστειλε ανυπομονή να με δει. Είστε ένας άνθρωπος που κρατάτε τις παραδόσεις, πρώτα ο θρησκευτικός γάμος. Είναι σίγουρο από τη στιγμή που ένα παιδί έρχεται και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι μέσα σε μια έγγαμη κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς με θρησκευτικό γάμο σήμερα ενωνόμαστε στα δεσμά του γάμου και κατόπιν περιμένουμε με αγάπη και αγωνία το νέο μέλος της οικογένειάς μας. Κύριε Πατούλη, έχει έρθει έτσι ο γιος σας, δεν τον έχουμε δει ακόμα, σας έχει στείλει ευχές, θα έρθει? Ο Αλέξανδρος, όπως ξέρετε, τον υπεραγαπώ και με υπεραγαπάει. Και η Αναστασία και εγώ θα θέλαμε να είναι κοντά μας. Είναι ένας μεγάλος πλέον άντρας, είναι ένας ενήλικος. Εκείνος αποφασίζει πώς ακριβώς θα διαχειριστεί όλο αυτό. Στεναχωρεί εσάς αυτό? Μα το είπα και πριν.
και τον θέλουμε και θα το θέλουμε και το ίδιο και η Αναστασία. Εκείνος επιλέγει τι θα κάνει σήμερα. Οπότε οι σχέσεις σας είναι πολύ καλές, είναι σε καλό κλίμα. Εννοείται. Αλλά σήμερα ειδικά εκείνος θα επιλέξει τι θα κάνει. Με πολύ σεβασμό και πολύ σωστά διαχειρίστηκε το θέμα του παιδιού του, γιατί σίγουρα και εκείνος θα περίμενε, ενδεχομένως και να ήξερε αν θα πάει, αν θα παρευρεθεί ή όχι. Πάντως ήταν κάτι που μια διαχείριση την ήθελε δημόσια, γιατί ήταν δεδομένο ότι οι δημοσιογράφοι θα τον ρωτήσουν και πολύ καλά έπρεξε ο Σαράντη. Σαράντη μου, καλημέρα. Ρελένη, καλημέρα. Ήσουν εκεί για να καλύψεις τον γάμο αυτόν. Θέλω να μας πεις πώς ήταν. Τον είδα από τον κύριο Πατούλη, πολύ ευγενικά βγήκε και σας μίλησε. Αν ήταν σας από κάτι την άλλο. Αρχή. Ήταν από την αρχή πολύ ευγενικός. Με το που πήγαμε εκεί, μας είχε στήσει τα κεράσματα, είχε βγάλει έτσι ένα τραπέζι για όλους, για εμάς, για τις κάμερες. Είχε έρθει η βοηθός του, μας ενημέρωσε να περιμένουμε, να μην καθόμαστε μέσα στο κρύο για πολλή ώρα και ότι πριν το μυστήριο θα μας κάνει τις δηλώσεις. Οπότε αυτό το άγχος έφυγε. Ήρθε μετά με όλη του την παρέα εκεί, φωτογραφήθηκαν, μας έκανε τις δηλώσεις. Ήταν έτσι πολύ συγκινημένος και στην ερώτηση για τον γιο του χαμήλωσε έτσι τα μάτια που του έκανα. Δηλαδή, εγώ αυτό που αντιλήφθηκα είναι ότι θα ήθελε να είναι εκεί σε αυτή τη σημαντική στιγμή. Προφανώς και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι χρησιμοποίησε πρώτα το όνομα της Αναστασίας. Είπε η Αναστασία και εγώ. Τον αγαπάμε, το γνωρίζει και θα είμαστε πάντα, όπως είπε, πώς μίλησε για το μετά. Γράφτηκαν, έκαναν πιο πολύ λόγο για το ότι έχει μία διαφορά ο ίδιος με τη νέα του σύζυγο. Οπότε ήθελε να το εξομαλύνει. Και να την προστατεύσει και την ίδια. Πολύ σωστά και πολύ γλυκά. Εντάξει, όντως αυτό που είπε όμως, έχει πολύ μεγάλο δίκιο, παιδιά. Είναι μεγάλο παιδί. Θέλησε, για παράδειγμα, να επιλέξει αυτό. Για ευνόητους λόγους. Νομίζω ότι είναι. Ευνόητα ήταν τώρα μεγάλη κουβέντα, αλλά δεν μας αφορά κιόλας. Δεν ξέρουμε, δεν επιβεβαιώνεται η απουσία του, αν επιβεβαιώνει ότι υπάρχει όντως ρήξη. Αν σημαίνει κάτι το ότι εγώ ή ότι δεν είναι εμφανίζομαι. Αυτό που συμβαίνει με κάποιο τρόπο. Θέλετε να δούμε πώς η μητέρα. Όχι, περίμενε λιγάκι να ολοκληρώσει ο Σαράντης. Άλλο κάτι που να έγινε εκεί. Έχεις όχι, να πεις. Αυτό έγινε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Χόρεψε το ζευγάρι. Έμειναν εκεί να σημειώσουμε την προηγούμενη νύχτα και τη νύχτα. Έμειναν στο κτήμα που τελέστηκε ο γάμος. Ναι, ακριβώς. Εδώ δίπλα μας, στο Κοροπή. Χόρεψαν ένα πάρα πολύ ωραίο μπλουζ. Πολύ ερωτευμένος. Όταν μιλούσε για εκείνη. Ήτανε. Ποιο τραγουδί χορέψανε, Σαράντη? Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Πάντως είναι οι πρώτες φορές που βλέπουμε, η πρώτη φορά που βλέπουμε φωτογραφία με τον ηφικό, την Αναστασία, την σύζυγο πια του κύριου Πατούλη. Οι κάμερες ήταν μόνο έξω, δεν επετράπη είσοδος. Και λογικό, γιατί είχε πολύ, μόνο 20 άτομα καλεσμένοι. Φαντάζομαι και στα social δεν έχουν ανέβει πράγματα από το χθεσινό. Τίποτα δεν ανέβηκε και δεν διέρευσε τίποτα. Είδατε πως θα κατάσσερο μπρος στον τρόπο που χάραξε. Τα κοσμήματα της νύφης είναι, λένε, δώρο του Πατούλη, πηγές μας, τα μαργαριτάρια του κύριου Πατούλη. Α, κάνε ένα zoom in να δούμε. Το γούστο του Πατούλη. Να ζήσουν λοιπόν και με το καλό. Το μωράκι τους να είναι όλα καλά. Είναι και στο μήνα της πάνω κάτω. Δηλαδή είναι στον 8ο, στον 9ο από μέρα σε μέρα. Είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Θέλανε μεγαλύτερο γάμο και αυτό που μας είχε πει και ο Όφη είναι ότι έκανε το πάρτι αυτό σαν μπάτσελος εισαγωγικά την προηγούμενη μέρα που μαζεύτηκε με τους φίλους του για το καλό. Έτσι για την ιστορία, αν όλα πάνε καλά και το ευχόμαστε και με το καλό να δεχτούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Το μεγάλο πάρτι θα γίνει εκεί στα γενέθλια του κυρίου Πατούλη κατά το Μάιο, για να τα λέμε και αυτά, επειδή ήμασταν μέσα στην ημερομηνία του γάμου, να είμαστε μέσα και στο πάρτι, κατάλαβες. Να έχει, να μπορεί και η Αναστασία να το χαρεί, γιατί σίγουρα μια γυναίκα στον 8ο-9ο μήνα της εγκυμοσύνης την είναι δύσκολο. Θα το χαρεί με την Καλαθούνα, βέβαια, θα είναι εκεί πέρα, 5 μηνών. Ωραίο είναι αυτό όμως. Θα το αφήσει λίγο τη μαμά, ρε Λαύρο. Ενώ τώρα εδώ που είναι δεν μπορεί να το αφήσει. Λοιπόν, Οδυσσέα μου, πάμε να δούμε πώς αντέδρασε την πρώτη αντίδραση της κυρίας Σταυράκη της πρώην σύζυγου του Γιώργου Πατούλη. Και δικαιολογεί την απουσία του γιού της από το γάμο. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Πάμε να δούμε. Τον αγαπάει πολύ τον Αλέξανδρο. Με το γιο μου πήγαμε μια εκδρομούλα σήμερα και τώρα είμαστε στο σπίτι και ξεκουραζόμαστε. Αυτή είναι η δήλωσή της, η απάντησή της, φαντάζομαι, στην ερώτηση γιατί ο Αλέξανδρος δεν παρευρέθηκε στο μυστήριο από το T-Life. Μίλησε στο T-Life αποκλειστικά. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λίγο κατάσταση άβολη. Είναι η εκδρομή, αλλά κάποιος καταλαβαίνει ότι θα μπορούσε να προγραμματιστεί αυτή η εκδρομή. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ λογικό να θέλει το παιδί να σταθεί στη μαμά του. Μου φαίνεται πολύ λογικό. Δεν το βλέπω ότι έριξε άκυρο στον πατέρα του.
Ότι απλά ήταν στο πλευρό της μητέρας του. Αν θέση όχι για την μητέρα του. Ότι έκατσε μαζί με την μητέρα του. Ότι σκέφτηκε προφανώς, μπορεί και εγώ να το κάνω αυτό. Σκέφτηκε ότι για τη μαμά του μπορεί να είναι μια μέρα που είναι λίγο δύσκολη. Οπότε ας κάτσω με την μητέρα μου. Ναι, αλλά από την άλλη σκέφτεσαι. Ότι για τον παπά σου μπορεί να είναι μια μέρα η οποία είναι ξεχωριστή. Δεν πειράζει. Δεν θες να είσαι δίπλα του γιατί... Απλά ο μπαμπάς θα καταλάβει. Το γιο του αγαπημένο. Ο μπαμπάς θα καταλάβει. Απλά εγώ θυμάμαι τις προηγούμενες μέρες όλοι προσπαθούσαν να ρίξουν τις εντάσεις και λέγανε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ τους. Τώρα με την απουσία του γιου πάλι ξεκινάει αυτή η παραφιλολογία. Μακάρι να μην υπάρχει θέμα και οι άνθρωποι να είναι καλά και να είναι αυτό που λέει ο Λάμπρος, ότι θέλοντας αυτή την περίεργη συναισθηματικά μέρα για τη μητέρα του, ο ίδιος να ήθελε να είναι. Να αφήσει μόνη της και να όλη στο γλέντι. Και η μαμά απόξω δεν είναι ωραίο, οπότε νομίζω ότι πολύ καλά κάνει το παιδί. Από την άλλη, επειδή μιλάμε για ένα επόμενο βήμα στη ζωή ενός ανθρώπου και τον είναι και όλα μαζί, είναι και ένας γάμος, είναι και ο ερχομός ενός παιδιού, είναι και όλα αυτά. Και πάλι, ας πούμε, καταλαβαίνω και το συνέστημα του κυρίου Πατούλη και συνδυαστικά με αυτό που ακούγεται και με την Αναστασία, ότι μπορεί οι σχέσεις να έχουν διαραγεί όχι εξαιτίας της, δεν θέλω να το πω αυτό. Πάνω από τη μάνα όμως δεν παίζει κάποιο ρόλο. Εγώ θεωρώ ότι και ο ίδιος ο κύριος Πατούλης θα ήθελε την παρουσία του γιου του. Θα ήταν δηλαδή πολύ σημαντικό να τον έχεις μαζί σου. Όχι τόσο σημαντικό. Εντάξει. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό, αλλά. Γιατί όταν έχουν γίνει όλα αυτά, τον θες και δίπλα σου. Δηλαδή γενικότερα. Θέλει να δούμε τι έχει ανεβτεί, έγραψε ο κύριος Πατούλης. Επίσης ζήτησε κιόλας να μην υπάρχουν μέσα κινητά, να μην έτσι διαρρεύσουν. Γι' αυτό και δεν έχει βγει καμία φωτογραφία και δεν πρώτη φορά, σπάνιο, όντως το γάμο του Κασελάκη του ήταν πρώτη φορά, προσκεκλημένοι στο μυστήριο δεν ανέβασαν καμία φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ανέβασε πριν από λίγο ο Γιώργος Πατούλης. Πριν 45 λεπτά είναι φωτογραφίες που βλέπουμε και από κάτω γράφει: Ενωθήκαμε με τεράδεσμα δεσμά του γάμου, παίρνοντας την ευλογία της Εκκλησίας μας για ένα νέο ξεκίνημα με υγεία και αγάπη. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους για τις εγκάρδιες ευχές και την αγάπη σας και αντευχόμαστε τα καλύτερα. Λυπούμαστε που δεν καταφέραμε να σας έχουμε όλους κοντά μας όπως τα επιθυμούσαμε, αλλά λόγω της εγκυμοσύνης το μυστήριο τελέστηκε σε απόλυτα στενό οικογενειακό κύκλο. Από κάτω γίνεται χαμός. Από σχόλια, από ευχές, από πολλά λόγια. Αλλά είμαι σίγουρη ότι ο Πατούλης, αν μπορούσε, θα το έκανε στο ΆΚΑ. Ναι, δηλαδή θα ήταν ανοιχτό για όλους Αθηναίους. Για όλη την περιφέρεια Αθηνών. Για τον Ιατρικό Σύλλογο. Και επισκέπτες. Είχε όμως και απουσίες, Σαράντι. Ο Χάρης Δρόμος που είναι πάρα πολύ φίλος του. Ναι, δεν ήταν καλεσμένοι. Μα τι είναι, ξάδερφός του Χάρης Δρόμος. Σου λέει σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Τι ήταν, 50 άτομα οικογενειακή. Εγώ που ρώτησα προσωπικά την κυρία με τη λίστα, της λέω υπάρχει κάποιος επώνυμος. Είναι το όνομά μου μέσα. Δεν υπήρχαν επώνυμοι, όχι. Κανένας. Γιατί η κυρία Παγώνη κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, θα έστερνε το χορό. Για να πω κάτι, όχι ότι χρεώνεται καμιά διαρροή σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιο προβεβλημένος, αλλά καμιά φορά με αυτόν τον τρόπο αποκλείεις και να βγει και κάτι στα μέσα που δεν θέλεις. Και λες, όταν θα γίνει ανοιχτό, θα βγάλουμε. Γι' αυτό και είναι η πρώτη φορά που. Γι' αυτό και μόνο στο Πατούλης ανέβασε τις φωτογραφίες με την σύζυγό του πια. Δηλαδή. Σου λέει ότι από το να βγουν, αφού το σεβάστηκαν αυτό που ζήτησα, πάρτε και τις φωτογραφίες, να δείτε και την Αναστασία, να τις έχουμε ελέγξει κι εμείς. Και η μητέρα, να πούμε ότι έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο, έχει αφήσει ένα οικογενειακό κοιμήλιο για τον γάμο αυτό. Ωραίο. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν, με το καλό να έρθει στον κόσμο το αγοράκι τους, αγοράκι είναι το παιδάκι που περιμένουν. Όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μας με υγεία και αγάπη. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στη Βίκυ Κακιά και μια συνέντευξη που έδωσε στον Τάφος ο Τρίφωνος, η οποία συνέντευξη ήταν γεμάτη τίτλους, μιας και η Βίκυ Κακιά μίλησε για όλους και για όλα. Παρακαλώ. Μιλούσες για την τηλεοπτική εποχή σου. Είπες, δεν ξέρω αν ήταν γενναία, αλλά ήταν απαραίτητη. Ένιωσες δηλαδή ότι σου κάνεις και λίγο κακόμολο αυτό. Ναι, πιστεύω ότι ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Βεβαίως, όταν βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον για πάρα πολλά χρόνια που τελικά εξελίσσεται σε τοξικό και επιθετικό, όση καλή διάθεση και να έχεις, όσο και να προσπαθείς να βλέπεις τα πράγματα από την αισιόδοξη και καλή τους πλευρά και να εστιάζεις μόνο στα θετικά, δυστυχώς όλοι οι άλλοι γύρω δεν το βοηθάνε αυτό, γιατί βλέπουν τα πράγματα τοξικά, επιθετικά και πάρα πολύ μονόπλευρα. Όσο και να προσπαθείς λοιπόν να κάνεις απλήφθη μια ομάδα, να σηκώσεις μια ομάδα, να κάνεις μια κατάσταση να τη φέρεις στα δικά σου τα σταθμά και τα μέτρα, αυτό δεν μπορεί να γίνει για πάρα πολλούς λόγους. 16 ετών είναι και το περιβόητο βίντεο κλιπ, το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Αχ, το θυμάσαι. Με το Λευτέρη Πανταζή, βεβαίως. Τι υπέροχος άνθρωπος ο Λευτέρης. Και τότε και τώρα και πάντα. Εσύ είχες φόβο τότε που ξεκινούσες, ήσουν καθόλου καχύποπτη? Η λέξη φόβο στο λεξιλόγιο μου δεν υπάρχει. Η λέξη περηφάνεια όμως και αξιοπρέπεια υπάρχει. Φόβος ποτέ και πουθενά. Στο σχολείο ήσουν η ωραία και η δημοφιλής? Όχι.
Ήμουνα η αδύνατη, το αγοροκόρισο και δεν καταλαβαίνανε όλοι για ποιο λόγο είμαι αυτή που είμαι. Μπούλινγκ σου κάνανε όταν έρθει. Φυσικά. Καθημερινά. Αλήθεια. Φυσικά. Ας πούμε, τι λέγανε, ότι αφήνει τα μαθήματα και τρέχει και κάνει. Λέγανε ότι έχω μυηθεί στην. Πώς να σου το πω, στην ακόλαστη ζωή. Και ότι έχω ακόλαστες προτάσεις. Και μάλιστα ότι ο Λευτέρης Πανταζής ήταν ο σύντροφός μου και γι' αυτό με πήρε στο βιντεοκλιπ. Και δεν αφήνε τις κόρες να, να με κάνουν παρέα και να μιλάνε μαζί μου, τις μίσω και αυτές την ακόλαστη ζωή. Τότε που έλειπες, τη σεζόν που έλειπες, γιατί έκανες το άλλο το show. Πολλοί λέγανε ότι το GNTM χωρίς τη Βίκυ Καγιά δεν είναι GNTM. Τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που αισθάνονται έτσι και με τιμάει πάντα να ακούω τέτοια ωραία σχόλια. Πραγματικά είναι πολλές φορές που λες, μα καλά δεν έχεις συνηθίσει να στα λένε. Όχι, φυσικά. Δεν ήταν συγκλό. Δεν ήταν υπερσυγκλό. Είπες ότι θα κάνω ένα χρόνο εκτός τηλεόρασης. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι του χρόνου θα ήθελες να επιστρέψεις. Όχι. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν υπάρξει ένα project το οποίο αληθινά με αφορά και μπορώ να το υποστηρίξω πραγματικά, γιατί δεν ξέρω αν έχει γεννηθεί αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να τα κάνει όλα, τότε με χαρά να το δω. Φυσικά έχω κάνει τις συζητήσεις μου, τα οποία δεν έχουν κάποιο κοινό παρονομαστή στον οποίο εγώ θα μπορούσα να βοηθήσω σε κάτι και δεν μου ταιριάζουν 100%, οπότε δεν βλέπω το λόγο να είμαι στο γυαλί για να είμαι, παρά μόνο με κάτι το οποίο με αφορά και θα το κάνω και καλά. Κατάλαβες τι εννοώ. Θα επέστρεφες σε εκπομπή που έκανες, δηλαδή στο Shopping Star, στο GNTM. Όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Και έχω πετάξει από πάνω μου όποιον τοξικό άνθρωπο, όποιον άνθρωπο δεν μπορεί να καταλάβει σε ποια συχνότητα μπορεί και πάλεται η προσωπικότητά μου, η καλοσύνη μου, ο τρόπος που είμαι. Και όποιος δεν μπορεί να με καταλάβει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορεί να φύγει από τη ζωή μου και όποτε θέλει. Και έχω βγάλει από πάνω μου όλες τις καταστάσεις και τους ανθρώπους που μου δημιουργούν τοξικότητα και με κάνουν να αισθάνομαι άσχημα. Αλλά αυτό το τοξικό που λες και τις κακίες και τα διάφορα, τα είδα τα τελευταία χρόνια. Ναι, γιατί για κάποιο λόγο, όταν υπάρχει τοξικότητα, είναι σαν να ο ένας να παραστήρει τον άλλον, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, μέσα σε μια φήμη και μέσα σε ένα ψέμα και σε κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ. Αλλά ο ένας παραστήρει τον άλλον. Από ανθρώπους αισθάνθηκες προδομένη. Φυσικά και ανθρώπους που έχω βοηθήσει πάρα πολύ και έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Από εκεί που δεν το περιμένεις βασικά. Ναι. Ή από το ρητό που λένε ουδής μονιμότερος εχθρός από τον ευεργέτη θέλει. Τελικά είναι πολύ σοφό αυτό το ρητό. Πλέον προσέχω οι βοήθειες που έχω δώσει και όλο αυτόν τον καιρό που είμαι εκτός της τηλεόρασης σε ανθρώπους που δεν χρειάζεται και δικούς μου και που θέλανε δουλειά και στην τηλεόραση και όχι. Γίνεται πια με άλλη ζυγαριά. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ποιοι είναι εκεί για να εκμεταλλευτούν, ποιοι είναι εκεί για να κάνουν τη δουλειά σου και ποιοι είναι εκεί γιατί πραγματικά το έχουν ανάγκη. Το θέμα είναι μετά τι κάνεις. Μένεις μόνος σου, γιατί αυτό που ο Τάσος, καταπληκτική συνέντευξη όλοι, όπως μας έχει συνηθίσει έτσι και ο Τάσος, που θέλει να πει είναι το ουδής αχαριστότερος εκ του ευεργετηθέντος. Και άντε και το καταλαβαίνεις και το λες και το έχεις. Μετά τι κάνεις, μένεις μόνος σου. Δηλαδή εδώ η Βίκυ Καγιά ουσιαστικά μου λέει ξεκάθαρα, παιδιά, για την τοξικότητα που υπήρχε στην ομάδα της εκπομπής, γιατί ότι εγώ προσπάθησα να το βοηθήσω, αλλά αυτό δεν άλλαζε. Έχει βοηθήσει κόσμο και τη γύρισε την πλάτη και, και γύρισε μετά και τη βρίζε σε εισαγωγικά. Αυτή η καμπάνα, έτσι. Έχει χτύψει πολλά καμπανάκια εδώ για ανθρώπους που έχει ευεργετήσει, έχει βοηθήσει, τους έβαλε στο GNTM, τους έκανε γνωστούς όλη την Ελλάδα και εν τέλει την πρέωθωσαν. Με ερωτηματικό. Εντάξει, και λέει η ταπεινότητα δεν βλάπτει πάντως. Δηλαδή, αυτή η ερώτηση σχετικά με το ότι κάποιοι είπαν το GNTM χωρίς τη Βίκυ δεν είναι GNTM. Εντάξει, και μόνο ένας άτυπος κώδικας, ας πούμε, ευγένειας είναι να. Όχι να το δέχεις έτσι αμάστο. Ναι. Αφού το λέτε εσείς, το GNTM χωρίς Βίκυ Καγιά δεν είναι. Είπε χαίρομαι όταν κάποιος το λέει και βέβαια το παίρνει ναι, στην ιστορία. Ναι, αλλά είναι ξεκάθαρα μια υπερβολή. Είναι ένα άλλο GNTM. Είναι μια υπερβολή όμως. Όταν σου κάνουν ένα τέτοιο κομπλιμέντο που ισχύει. Είναι πραγματικότητα. Παιδιά, ναι, αλλά οκ. Δηλαδή υπερβολή για ποιον είναι. Όλοι εμείς εδώ πέρα και όλα τα χρόνια που έχει γίνει το GNTM χωρίς την Καγιά, όλοι λέγαν, όλοι το θέμα συζήτηση είναι πόσο λείπει η Καγιά. Δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι εσύ, σαν όμως να βλέπουμε ένα ροζ ελέφαντα. Δεν το είπε εκείνη. Τέθηκε ένα ερώτημα και εκείνη είπε ευχαριστώ, όσους το ευχαριστώ αν ισχύει. Ναι. Ωραία. Το τιμητικό για τους άλλους που το έκαναν εν τη απουσία της είναι να πεις. Λέω εγώ τώρα, παιδιά, δεν λέω ότι θα πει η γυναίκα λέει ό,τι θέλει. Αλλά να πεις, ξέρω εγώ, εντάξει. Και άλλη καλή δουλειά. Προφανώς, επειδή δεν υπήρξαν και τιμητικά εκατέρωθεν λόγια, δεν θέλει να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο του GNTM ναι, με την απουσία της. Δηλαδή θέλω να πω, επειδή έχουν συμβεί αυτά τα οποία συζητάμε.
με ανθρώπους που έκαναν το GNTM όταν δεν ήταν η Καγιά εκεί. Προφανώς αυτή δεν θέλει να τους δώσει το εύσημο. Άρα κάτι κρατάει. Γιατί όλοι όσοι. Καλά, άνθρωπος είναι. Λέω... Δεν είναι η μητέρα Τερέζα που βγήκε να μιλήσει. Εντάξει. Χαρά, και η μητέρα Τερέζα άνθρωπος είναι, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι στοιχειοδός, ευγενικό. Συγχωρώ τους πάντες. Αυτά που την ενόχλησαν και τα φερσίματα που αισθάνεται η ίδια ότι την έχουν μειώσει προσβάλλει, θα τα πει. Συνέντευξη. Δεν μην τα πει, παιδιά. Εγώ λέω ότι είναι στοιχειώδος ευγενικό να πει ότι. Εγώ δεν βλέπω αγένεια. Βλέπω ότι είναι μια πληγωμένη απλά γυναίκα που έχει στηρίξει πάρα πολύ κόσμο, όπως και τη Ζενεβιέ που γίνεται πολλόγος στο τελευταίο διάστημα. Και είναι λογικό έτσι. Είναι λογικό. Ναι, αυτό σίγουρα. Δηλαδή, σίγουρα και την άλλη πλευρά να ακούσεις, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και από εκεί επιχειρήματα που θα πεις και αυτό είναι αλήθεια. Δεν είμαστε παρόντες, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και μετά την πορεία της Βίκης στο GNTM, δεν υπήρξε κάποιος άνθρωπος ο οποίος να έκανε τη διαφορά και να είπαμε «Α, φοβερός». Ήταν τελικά αποκάλυψη. Πέρασαν και δεν ακούμπησαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ξεχώρισαν. Και η Ζενεβιέ ξεχώρισε και ο Καράβα ξεχώρισε και η Λιάννα ξεχώρισε. Αυτούς τους γνωρίζαμε. Τα κορίτσια που πήγανε μετά εννοώ. Δεν γνωρίζαμε κανέναν από αυτούς. Εγώ δεν θυμάμαι καμία. Στο GNTM τους μάθαμε όσους. Παιδιά, συγγνώμη, δείχνει καγιά. Ποιος θεωρείτε. Την Λιάννα την ξέραμε. Τη Ζενεβιέ, ναι, την έβαλε η Ζενεβιέ. Την Λιάννα που την ξέραμε. Συγγνώμη, καγιά, ποιος θεωρούμε ότι έφερε. Ποιος ευεργέτησε η Βίκη Καγιά. Το Καράβα τον πρότεινε εκείνη και είπε ότι τη γύρισε την πλάτη στην πορεία. Ωραία. Και τη Ζενεβιέ που ήταν στη σχολή της και την έβαλε όχι στην κριτική επιτροπή, ήταν σε ρόλο coach στα κορίτσια. Άρα τους ξέραμε, όντως τους ευεργέτησε. Για τη Ζενεβιέ αυτό λέω. Ότι την ευεργέτησε. Και τον Καράβα. Παιδιά του έκανε εσύ μπορεί να ασχολείσαι με το μόντελ και να διαβάζει το βράδυ στο σπίτι σου ποια είναι τα μοντέλα. Ο κόσμος δεν ξέρει. Του γνωρίσαμε από εκεί. Ναι, πάντως οι κοπέλες που διαδέχθηκαν τη Βίκη Καγιά σε τέτοιο ρόλο. Και εσύ είναι. Σαν την Ισμήνη Παπαπλασσοπούλου. Η Ισμήνη Παπαπλασσοπούλου. Δεν έκαναν τη φοβερή διαφορά. Δεν διαδέχτηκαν την Καγιά, παιδιά. Δεν πήγε καμία. Η Καγιά ήταν ξεχωριστό ο ρόλο σαν παρουσιάστρια. Όταν έφυγε η Καγιά από το σοου, ήταν όλη η κριτική επιτροπή. Μαζί παρουσιαστέ. Δεν την αντικατέστησε κανεί. Δεν προκρίνονταν κάποιο. Δηλαδή δεν έλεγε ο παρουσιαστή του GMT χωρί την Καγιά. Ήταν αυτό. Έλεγε ότι είναι η κριτική επιτροπή που παρουσιάζει και το σοου. Η Βίκη ήταν πάνω τη, όλο το σοου δηλαδή. Και είχε και η ίδια πολύ λόγο στο πρόγραμμα και στο τι συνέβαινε. Και φαίνεται και τώρα που είχαμε μάθει και τα ρεπορτάζ ότι αν επιστρέψει, θέλουν τη Βίκη Καγιά να είναι σε αυτό το σοου. Είναι σημαντική προσθήκη, δηλαδή. Έχει τη δική τη σφραγίδα. Συμφωνώ. Ακριβώς. Γιώργος Κρυμπολά, καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγόρι μου γλυκό. Καλημέρα και από μένα, καλή εβδομάδα. Θέλουμε και το δικό σου σχόλιο. Καλημέρα, Ζόρζ. Τα όσα είπε η Βίκη Καγιά. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι έκανα κάποιες επικοινωνίες μέσα στο Σαββατοκύριακο σχετικά με τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή και με βάση αυτές τις δηλώσεις που έχουμε δει και της Βίκης Καγιά αλλά και της Ζενεβιέβ Μαζαρή. Και λίγο τα βρίσκω τροποποιημένη, βρίσκω λίγο διαφορετική τη διάθεση μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες 10 μέρες σε επίπεδο δηλώσεων. Δηλαδή, η εικόνα πια που έχω είναι ότι σε περίπτωση που πάμε προς GNTM, που έτσι φαίνεται να γίνεται η απόφαση θα ληφθεί τον Ιανουάριο, το κανάλι σίγουρα προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις δύο γυναίκες που έχει ήδη αυτή τη στιγμή στο δυναμικό του, τη Ζενεβιέβ και την Ιλιάνα Παπαγεωργίου. Φαίνεται να έχει αποκτήσει μία μικρή απόσταση από τη Βίκη Καγιά με βάση και τις δηλώσεις που έχει κάνει τελευταία. Δεν έχει γίνει αυτό το διάστημα το τελευταίο κάποια επικοινωνία με τη Βίκη Καγιά και το Σταρ για το θέμα του GNTM. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να γίνει και δεν μου απέκλεισαν οι άνθρωποι που μίλησα το ενδεχόμενο ότι αν δεχτούν όλες αυτές οι κυρίες μία ολοκληρωμένη πρόταση συνεργασίας για το GNTM, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να πούν ναι, παρά το ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να τις χωρίζει πολύ μεγάλη απόσταση. Παιδιά, είναι μια και σε προσωπικό επίπεδο. Για όλους τους ανθρώπους που συζητάμε για το GNTM, είναι ένας σταθμός στην επαγγελματική του ζωή πολύ πετυχημένος. Αν δεν έχεις κάνει 10 βήματα από μετά που να έχεις ξεφύγει από εκείνο το πετυχημένο και να έχουν περάσει τα χρόνια και να πεις ότι έχω άλλη ταυτότητα πια, γιατί να μην το σκεφτείς πολύ σοβαρά να το ξανακάνεις, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου, το καταλαβαίνω και το βρίσκω και πολύ σωστό και όριμο να σκέφτονται να το ξανακάνουν. Εγώ έμαθα επίσης να σας πω, επειδή επικοινώνησα λίγο με περιβάλλον της Βίκης Καγιά, ότι δεν θα είχε πρόβλημα να συνεργαστεί με την Ηλιάνα Παγιοργίου, αλλά σίγουρα.
ναι, αλλά σίγουρα αποκλείει το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με την Ζενεβιέ. Δηλαδή ναι. Εκεί ναι, το αποκλείει εντελώς. Μιλάμε για μεγάλη ρήξη πια στις σχέσεις τους. Δηλαδή εκεί μεγαλύτερη από ότι με την Ηλιάνα την ναι, οποία καμία σχέση. Μου είπαν ότι με την Ηλιάνα θα μπορούσε να συνεργαστεί. Επαγγελματικά θα είχε πρόβλημα. Με τη Βίκη νιώθει πολύ πληγωμένη. Με την Ζενεβιέ νιώθει πολύ πληγωμένη και με δηλώσεις που έγιναν. Και ότι η ρήξη αυτή νομίζω ότι δεν πρόκειται να κλείσει. Είναι πολύ δύσκολο πια. Καλά, το Καγιά Ηλιάνα είναι παιδιά μια τέλεια μαγιά για να ξεκινήσει να φτιάχνει. Ναι, είναι λίγο βίσιμο. Απλά το Σταρ στηρίζει τη Ζενεβιέβ σε αυτή τη φάση, οπότε είναι δύσκολο. Στηρίζει τη Ζενεβιέβ και ο ρόλος που είναι ο πιο πιθανός ότι θα πάρει η Ζενεβιέβ στο επόμενο GNTM στην περίπτωση που συμμετέχει δεν είναι σε θέση κριτή όπως την είδαμε σε τελευταίους κύκλους, αλλά εκεί όπως τη γνωρίσαμε στην αρχή. Εκεί δηλαδή, ξεχώρισε. Ναι. Πίσω που ξεχώρισε. Όμως ότι όταν τα μηδενικά σας συμβόλαια είναι πολλά και όταν οι επιλογές επαγγελματικές είναι ελάχιστες. Οι φιλίες που έχουν γίνει προδοσίες ξαναγίνονται φιλίες. Ότι δεν είναι όμως ότι δεν είναι πρώτη που το βλέπουμε. Σχέσεις, και καλύτερα για εκείνη να μην κάνει κάτι. Το είπε στον Τρίφωνος και να μην έχει τοξικότητα μέσα της παρά να είναι σε σχέση. Και είπε θα κάνω κάτι καινούριο. Είπε θα κάνω κάτι καινούριο. Δεν επιστρέφω σε παλιά project. Είχε προτείνει το The Agency, σωστά. Το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει αγοραστεί από κάποιο κανάλι. Τα λέω σωστά, Γιώργο μου. Έχει δηλωθεί ενδιαφέρον από κάποιο τηλεοπτικό σταθμό. Δεν έχει αγοραστεί και το Star το έμαθε από τα ρεπορτάζ και αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι αν πρέπει να επιλέξει το Star, για παράδειγμα, στην περίπτωση που συνεργαστεί με τη Βίκη Χαρά, νομίζω ότι προτιμά το GNTM γιατί είναι μια πολύ συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ επιτυχημένο και θεωρούν ότι έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να πάει πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει, στο οποίο μέσα υπάρχει όλος αυτός ο κύκλος της σχέσης των δύο γυναικών, πώς οι δηλώσεις, από τις δηλώσεις φτάσαμε στο σήμερα, στο να μην θέλουν να δουλέψουν μαζί και να μην ανταλλάσσουν τελειά. Καλωσορίσαμε τη Ζενεβιέβ με ανοιχτές αγκάλες, ένα κορίτσι όνειρο που ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του, που δουλεύουμε και μαζί πλάι-πλάι 10 χρόνια περίπου. Με τη Ζενεβιέβ αγαπάμε, τσεκωνόμαστε συνέχεια. Με την κυρία Καγιά μιλήσατε, τις ευχές σας τις έστειλε. Όχι, δεν μιλήσαμε. Η κυρία Ζενεβιέβ σας πήρε για χρόνια πολλά, για τη γιορτή σας. Όχι, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Ούτε εσείς την πήρατε για αλλαγή χρονιά. Όχι, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Το μηδέν. Εγώ με τη Βίκη έχουμε μια προσωπική σχέση πολλών ετών. Okay. Δεν θα το λύσω με εσάς. Όντως έχουμε χαθεί. Όντως οι ζωές μας έχουν πάρει μια απόσταση. Αλλά μίλησα, την πήρα τη Βίκη. Εννοείται, όταν είδα ότι ξαναναφέρθηκε σε αυτό το πράγμα, δεν θέλω με τίποτα να έχει συμβεί κάτι. Γιατί δεν έχει συμβεί κάτι μεταξύ μας. Και βλογ. Με έχει κάνει, ναι. Το περιμένοχλησε. Αυτό πώς το είδε. Πώς το έχω κατάλαβε. Όταν μου το είπαν. Δεν το είχα καταλάβει. Την γιατί... μετά να τη βρεις και δεν ναι. την έβρισκες. Ξαφνικά δεν εμφανίζεται στο κινητό μου. Παιδιά, δεν είναι σοβαρό, το καταλαβαίνετε. Τι είναι αστείο. Δεν έχεις καταλάβει ότι έγινε κάτι, ότι κάτι την πείραξε. Παιδιά, δεν έχει γίνει τίποτα. Το αμφόλο στη Ζενεβιέ από εσάς προς εκείνους. Ωραία. Γράφτηκε, συζητήθηκε. Χαίρομαι που συζητήθηκε από τους άλλους, γιατί από μένα δεν θα συζητηθεί. Υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα σε αυτό το πλανήτη. Από το ποιος έκανε follow και unfollow. Για όνομα του Θεού, δεν έγινε και κάτι. Τα είχαμε και τα χαλάσαμε. Σου λέω ναι, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Μα παιδιά, ήμασταν πρώην συνεργάτες, είμαστε μια χαρά. Άμα τη δω, θα μιλήσουμε. Δηλαδή, πραγματικά δεν τρέχει τίποτα. Με τη Γενεβία είμαστε συνεργάτες πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και αρκετό καιρό δεν είμαστε κοντά πια. Οπότε δεν θα μου λείψει από αυτή την άποψη. Αλλά σίγουρα θέλω να πάει καλά και θέλω να είναι ευτυχισμένη. Τι εννοείς δεν είσαστε κοντά πια. Δεν μιλάμε πολύ καιρό τώρα. Αλλά δεν θα μου λείψει από αυτή την άποψη το day to day, γιατί ήδη έχουμε απομακρυνθεί. Αυτή η συνεργασία φιλία. Τι έγινε και έληξε έτσι άδοξα. Δεν μιλάμε, δεν συνεργαζόμαστε. Είναι μια συνεργασία που έληξε. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απαντάω μετά από τόσα χρόνια για το ίδιο θέμα. Νομίζω ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρη. Εντάξει, it's okay, συμβαίνουν αυτά. Εσείς στεναχωρηθήκατε όταν ακούσατε τη Ζενεβιέβ να λέει ότι. Ήμουνα υπάλληλος της Βίκης. Και όχι φίλη. Όχι φίλη. Εγώ χάρηκα όταν άκουσα αυτές τις δηλώσεις, γιατί επιτέλους αποκαλύπτει πώς πραγματικά αισθάνεται για μένα και τότε και τώρα. Διαδήλωσε ότι χάρηκε πολύ για αυτό που δήλωσες, γιατί κατάλαβε τι αισθάνεσαι για εκείνη. Ωραία, άμα χάρηκε και αυτή, χάρηκα και εγώ, χαρήκαμε όλοι μαζί να τελειώσει και αυτή η ιστορία. Μπράβο, τέλεια. Μετά από τόσα χρόνια. Νομίζω ότι και το κερασάκι στην τούρτα ήταν η τελευταία δήλωση της Ζενεβιέβ που έκανε και την Καγιά να πατήσει με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Ότι ήταν παλιά υπάλληλος. Βέβαια δεν ξέρουμε αν ήταν εννοούσε για τα παλιά, πώς ξεκίνησε, γιατί δεν είχαμε δει όλη τη δήλωση. Βρε, τι λες τώρα. Παλιά ήταν υπάλληλος. Έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει μαζί και εσύ αισθάνεσαι ότι έχει μια φιλία, είναι σαν να βγαίνει ο άλλος και να λες όχι, είμαστε μόνο συνεργάτες. Ναι, αλλά αν λέει ότι ήμασταν υπάλληλοι παλιά, ήμουν. Ήταν. Αν παλιά το 1820.
πριν δουλέψουν μαζί στην τηλεόραση. Ήταν υπάλληλό τη, όντω. Ναι, όλοι νομίζω συμπεράναμε ότι όταν ήταν μαζί σε αυτό το πρακτορείο, είχαν μια πιο φιλική σχέση, ότι έτσι το νιώθει καγιά. Και ότι δεν ένιωθε έτσι. Ναι, δεν αντιλέγω. Απλά επειδή δεν έχω δει όλη τη δήλωση, δεν ξέρω. Μπορεί να. Αυτό ήξερα που κατέληξε, παιδιά. Ήταν άλλο ω project manager στη σχολή που είχε η Βίκη για μοντέλα. Και την πρότεινε μετά στο GNTM και έγινε όλο αυτό. Έχοντα μια καλή συνεργασία με τη Ζενεβιέβ, την πρότεινε όπω έχει κάνει και μάλλον στο GNTM. Και αισθάνεται ότι την ευεργέτησε πιθανόν. Τέλος πάντων, λοιπόν, προχωράμε. Πολύ το κουράσαμε γι' αυτό. Έλα, Οδυσσέα, θες να πεις κάτι, αγάπη μου. Λέω για μένα, αν αυτές οι τρεις γυναίκες, η Λιάνα Καγιά και η Ζενεβιέβ, είναι έξυπνες, που είναι πολύ έξυπνες, καλό να αφήσουν τους εγωισμούς στην πάντα και τα μπλοκ, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να πάνε να κάνουν επιτυχία. Να κάνουν μια μπάντα. Έχει δείξει ιστορία ότι μεμονωμένα δεν τζουλάει και πολύ το έργο, κορίτσια. Καλά, μην το λες αυτό. Δεν είναι. Σε άλλο το GNTM μπορεί και να επανέλθει το GNTM στις οθόνες μας και όντως δεν ξέρεις, κάθε εποχή έχει τα δικά του, κάθε εκπομπή έχει τα φεγγάρια της, τα αστέρια της. Απλά δεν είναι ωραίο και το GNTM, για να το κλείσουμε έτσι, να σέρνει αυτό το πράγμα ότι οι έρηδες είναι οι δύο από τις τρεις ή μία από τις τρεις, θα συζητιέται, που μπορεί και το κανάλι να το θέλει, για τους λάθος λόγους. Και πάλι το πρόγραμμα. Και βγάζει, λέει, άλλους τελείως, εντελώς διαφορετικούς. Ναι. Μακάρι. Τα σενάρια είναι δύο έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή. Θα πάνε σε ένα reunion στην περίπτωση που μπορέσουν να φέρουν κοντά και την Καγιά με την Ηλιάνα και τη Ζενεβιέ, που σε αυτή την περίπτωση θα δούμε ενδεχομένως το σχήμα που είχαμε στον πρώτο κύκλο. Η ολική ανανέωση. Ή σε ανανέωση με τις δύο όμως κοπέλες που είναι τώρα. Ας σκεφτούν και ένα καινούργιο άνθρωπο, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, αίμα! Δεν ξέρω, εμείς δεν κρίνουμε τη μόδα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα να προχωρήσουμε. Ένα βίντεο το οποίο ανήρθησε πρώτο το gpop.gr. Από εκεί το τσιμπήσαμε. Είναι ο Μάρκος Εφερλής. Στην παράσταση που ανεβάζει και κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα και είναι στα Χανιά, αν δεν κάνω λάθος, στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Πάμε να ακούσουμε τι λέει πάνω στη σκηνή ο Μάρκος Εφερλής. Πολλοί με ρωτάνε πώς καταλαβαίνω ότι ένα αστείο που λέω ή γράφω θα βγάλει γέλιο ή πώς καταλαβαίνω ότι μια παράσταση που ετοιμάζω θα κάνει επιτυχία. Θα σας πω, είναι θέμα όχι μύτης μεγάλης, όσφρησης. Ναι, γιατί και άλλοι έχουν μεγάλη μύτη και το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να γίνουν παρουσιαστές σε πρωινή εκπομπή. Καμία φροντί μπορούν. Πολλοί δεν θα προσφέρουν τίποτα απολύτως στο κοινωνικό σύνολο. Τουλάχιστον εμείς όλα αυτά τα χρόνια προσφέρουμε γέλιο, προσφέρουμε αξίες, μηνύματα σε μικρούς και μεγάλους. Κάτι έχουμε κάνει σε αυτή την κοινωνία που ήρθαμε. Αλλά δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Δεν πειράζει. Έλεγα λοιπόν ότι είναι θέμα έντονης όσφρησης. Από πολύ μικρό παιδί έχω έντονη την αίσθηση της όσφρησης. Μυρίζομαι τα πάντα, μυρίζομαι τις κακοτοπιές, γι' αυτό. Και όλα αυτά τα χρόνια, όσες τρικλοποδίες και να έχουν προσπαθήσει να μου βάλουν, δεν έχουν καταφέρει να με ρίξουν. Παραμένω πάντα όρθιος και αυτό το φίλο σε εσάς και μόνο σε εσάς. Με στηρίζετε, αγαπάτε όλα αυτά που κάνω. Δίνετε λιμωδικά το παρόν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Φαίνεται ότι ο Μάρκος δεν έχει αφήσει πίσω του όλο αυτό το οποίο συνέβαινε μέσα στο Σεπτέμβρη με τις πρωινές εκπομπές. Με την απάντηση. Θα ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι, συγγνώμη, αυτό είναι κομμάτι κάποιο νούμερο ή απλά βγαίνει και μιλάει στον κόσμο. Αυτό είναι ένα απόσπασμα. Δεν είναι σάτιρα, αυτό είναι τοποθέτησή του. Σωστά. Όχι. Αρκετή ώρα μέσα και στην αρχή και στο τέλος κάνει ένα intro και ένα φινάλε. Όπου. Γιατί εδώ φαίνεται ότι μιλάει στον κόσμο. Ναι, μιλάει στον κόσμο και λέει διάφορα πράγματα. Το κάνει σε όλες τις παραστάσεις. Ναι, χαιρετάει, είναι πριν τον αποχαιρετισμό. Αυτό το κομμάτι νομίζω ότι είναι στην αρχή. Αλλά δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι είναι στην αρχή. Το κοστούμι δηλαδή. Το χρυσαφένιο, νομίζω από ό,τι έχω δει. Δεν έχω πάρει να δει την παράσταση, αλλά επειδή είναι γεμάτο το TikTok από στιγμή ότι πας παράσταση του Εφερλή, νομίζω ότι το φοράει στο τέλος. Τέλος πάντων, ναι, δεν έχει σημασία. Το με grand finale. Και στην αρχή και στο τέλος λέει πράγματα. Οπότε είναι μια τοποθέτηση που κάνει. Δεν πάει κάπου στο μυαλό σας όμως. Αρνίζεται κάποιος τώρα ο Γιώργος Λιάγκα. Νομίζω ότι όλοι πιστέψαμε όταν το ακούσαμε ότι. Όχι επειδή έχει μεγάλη μύτη ο άνθρωπος, για κάποιο λόγο επειδή υπάρχει μια προϊστορία μεταξύ τους, νομίζω φωτογραφίζει τον Γιώργο Λιάγκα. Και δεν ξέρω πράγματα. Αν ήθελε να πει το όνομά του, θα το έλεγε. Όχι, επειδή εκείνη την ώρα κολλάει στην ΑΤΑΚΑ το είπε. Δεν θέλει να πει το όνομα, αλλά μίλαγε για τον εαυτό του που έχει μεγάλη μύτη, λέει και άλλοι έχουν μεγάλη μύτη. Και ναι, δεν... αλλά άμα στην συνέχεια του λόγου του ήθελε να αναφερθεί κάποιο συγκεκριμένο, δεν θα το έλεγε. Όχι. Είναι ο τρόπος που εκφράζεται. Εγώ νομίζω ότι είπε. Πλαίσιο. Απλά δεν ήθελε να πει το όνομα, αλλά το είπε κιόλας. Αυτό ήταν το χιούμορ, έτσι του βγήκε. Στο πλαίσιο αυτό που έχει πει και παλιότερα, δεν θα ασχοληθεί, δεν θα κάνει τη χάρη να ασχοληθεί, δεν θα δώσει αξία, δεν θα πει τα ονόματα. Αλλά από την άλλη, ναι, και φαντάζομαι ότι ξέρει ότι υπάρχουν κινητά
τα οποία καταγράφουν και τα οποία θα δημοσιεύσουν αυτό το αποτέλεσμα στα social media και θα το μάθουμε κι εμείς. Δηλαδή συνεχίζεται αυτό το έργο, ναι, και το σενάριο. Δείχνει κάτι. Ότι δεν του έχει περάσει όλο αυτό το οποίο έχει γίνει και μπορεί στον άνθρωπο όντως να μην έχει περάσει, αλλά με αυτόν τον τρόπο ξανανοίγει την κουβέντα. Δηλαδή, την ξανανοίγει και τη διαιωνίζει η Ελένη, αλλά νομίζω ότι τον είχε πειράξει πάρα πολύ, επειδή είχε συμβεί και στην αρχή της τηλεοπτικής σεζόν, λογικό βέβαια, γι' αυτό ξεκίνησαν επίθεση, ο Μάρκος, οι εκπομπές και το νιώθει σαν πόλεμο, επίθεση, όχι ακριβώς. Σαν επίθεση, σαν πόλεμο, πιστεύω το νιώθει σαν πόλεμο ακόμα και ισχυρότερο από επίθεση. Και το εξέφρασε κιόλας σε διάφορες δηλώσεις αυτό, δηλαδή φέτος είδαμε πολύ έντονη τη δυσαρέσκειά του, δεν αρκέστηκε απλά στο να δώσει μια απάντηση με χιούμορ όπως μπορεί να έκανε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, ήταν λίγο πιο εχμηρό. Και το γεγονός ότι το συνεχίζει και τώρα, νομίζω ότι τον έχει πειράξει πάρα δεν πολύ. Ξέρεις ο καθένας. Βέβαια, αυτό όπως είπατε, μπορεί να δώσει τροφή και να δούμε μια καινούργια απάντηση σε αλλά, λίγο. Σίγουρα. Και δεν μπορείς να κρίνεις τι προσφέρει ο καθένας. Γιατί εμένα μπορεί να προσφέρει κάτι. Μια εκπομπή ψαγωγική πρωινή, οτιδήποτε να προσφέρει ενημέρωση, χαλάρωση. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Εδώ δεν σας φαίνεται τώρα ο Μάρκος ότι μπαίνει. Είναι... Εσένα πώς σου φαίνεται από τον εαυτό ότι εδώ ο Μάρκος λέει ότι εγώ προσφέρω γέλιο και όχι, χαρά στον κόσμο. Ούτε εμένα μ' αρέσει. Γιατί πριν είπες ότι. Εγώ σας είπα ότι και όταν είχα πάει στην παράσταση, επίσης είχα νιώσει λίγο άβολα όταν μηδένιζε όλους τους παρουσιαστές, πανελίστες κτλ. Δεν μου είχε αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει να χρησιμοποιούμε, βέβαια εντάξει, δική του είναι η σκηνή και ένα έργο που το γράφει ο ίδιος είναι επιθεωρησιακό έργο, οπότε οκ. Να χρησιμοποιούμε τον αέρα μας και τη σκηνή μας για τα προσωπικά μας. Αυτό το κάνει. Επίσης, ναι, είναι η στιγμή του που μιλάει στον κόσμο του, που πάει να τον επισκεφθεί. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Ρίχνεις βορά στον κόσμο από κάτω, οι οποίοι χειροκροτάνε και χειροκροτάνε με ό,τι λέει ο Μάρκος. Το κοινό του είναι, οπότε λογικό. Ναι, χειροκροτάνε, καταλαβαίνοντας ποιον εννοούν, βέβαια είναι οι ίδιοι οι οποίοι πάνε και βλέπουν μετά την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και ό,τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας για το Μάρκο Σεβίλη χειροκροτάνε από το σπίτι. Δηλαδή είναι κοινό που λίγο καμιά φορά είναι και λίγο άβουλο. Απλά ναι, πάει, νιώθω ότι σε φαίνει αντιστοίχηση τη σάτυρα με τη δημοσιογραφία που νομίζω ότι είναι άτοπο. Επίσης, οι πρωινές εκπομπές, εντάξει, μπορεί να μην προσφέρουν και τίποτα. Αυτό που λες και εσύ. Αλλά δεν νομίζουμε ότι κανένας κάνει και καμιά εγχείρηση ανοιχτής καρδίας εδώ και σώζουμε ζωές. Αν βγει ο Γιάννης. Παρέα σε κάποιον άνθρωπο που είναι στο σπίτι και θέλει να πιει το καφεδάκι του μαζί με τις πρωινές. Τα ίδια θέματα εκπομπές που κάνει ο κάνουμε. Για να μην μηδενίζουμε. Εγώ σας έχω πει ότι είμαι φαν του Μάρκου και όντως με τα μηνύματα που περνάει, πολλές φορές άλλοι λένε ότι τα μηνύματα που περνάει πάνε πίσω από την κοινωνία, άλλοι λένε ότι βοηθάνε. Και κοινωνία εδώ, πίσω, ποιο μήνυμα να την έχει, να έχει πει ο Μάρκος να την πάει πίσω. Υποθέμενα ομοφοβικά σχόλια εννοείς μπορεί να γίνει, που του καταλογίζουν ομοφοβικά, κάποιους του καταλογίζουν ομοφοβικό περιεχόμενο. Αναφέρεσαι πραγματικά, δεν θυμάμαι κάτι, αλλά οκ. Καλά, τι δεν θυμάσαι, δεν έχει κάτι που κάθε χρόνο δεν κατηγορείται ο άνθρωπος ότι κάνει τα νούμερα που λες που κάνει την παράσταση, βρε. Τα νούμερα, όταν λέω τα νούμερα, τα επιθεωρησιακά, τα νούμερα και τα κείμενα που λέει και τα πράγματα που λέει, έχει κατηγορηθεί από πολλούς ότι πάνε πίσω την κοινωνία με αυτά που λέει, ότι είναι αναχρονιστικά. Αυτό εννοώ. Σε άλλα κομμάτια είναι προοδευτικός. Το ίδιο μπορεί να είναι και μια πρωινή εκπομπή. Ναι, γιατί και από την αντλή έμπνευση νομίζω. Δηλαδή και από τις πρωινές εκπομπές ο Μάρκος αντλή έμπνευση και παίρνει και γεμίζει τις παραστάσεις. Πρωινό, οπότε, σίγουρα. Οπότε μην λες ποτέ. Δεν είναι παιδιά θέμα προσφοράς, γιατί οτιδήποτε κάνει τον κόσμο να ψυχαγωγείται, να του κρατάει συντροφιά και να το επιλέγει όσος κόσμος και να το επιλέγει, είναι κάτι. Δεν είναι αμεληταίο. Ούτε είναι κάτι το οποίο το πετάμε. Πολύ καλά το κάνει μηδενίζει και ο Μάρκος, καλά το κάνουμε κι εμείς, καλά το κάνουν ότι ο όλοι. Μάρκος δεν το κάνει καλά και ό,τι προσφέρει. Καλά το κάνει και ο Νίκος Μουτσινάς. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στον Νίκο Μουτσινά, γιατί Γιώργο μου, γίνεται πολύ κουβέντα για το ποια θα είναι η ημερομηνία της πρεμιέρας του Νίκου. Από εδώ ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει πάρει δεύτερη αναβολή. Τι γίνεται τώρα και πού βρίσκονται και οι σχέσεις του Νίκου με τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή την εκπομπή πια. Εμείς να πάμε, Ελένη. Το θέμα είναι ο Νίκος Μουτσινάς θα πάει. Κάτι λοιπόν, πρόβες έκανε. Κοίταξε να δεις. Αυτό που φαινόταν σαν ακραίο σενάριο πριν από μία εβδομάδα, τελικά φαίνεται ότι έγινε πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτή η εκπομπή του Νίκου Μουτσινά παίρνει για τρίτη φορά αναβολή στην πρεμιέρα. Δηλαδή, μετά από τις 17 Οκτωβρίου πήγαμε 31 Οκτωβρίου, πήγαμε 7 και πήγαμε και 15. Πάμε τώρα 15. Κάνουμε τώρα μιλάμε για την παράλληλη Παρασκευή, σε για δύο εβδομάδες. Ακριβώς, για Παρασκευή και όλας όχι Πέμπτη, γιατί έχει ποδοσφαιρικό αγώνα την Πέμπτη, ακριβώς. Λοιπόν, τι έγινε, αυτό έγινε χθες. Χθες υπήρχε μια τεχνική πρόβα το μεσημέρι. Σύμφωνα με πηγές, επειδή προσπαθούσαμε, έχουμε πει ότι είναι τρία στρατόπεδα, οπότε υπάρχουν τρεις διαφορετικές πηγές πληροφοριών, οι οποίες δεν συμφωνούν πολλές φορές συχνά. Είναι ο Α,
είναι η εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη και είναι και το ευρύτερο περιβάλλον. Γιώργο, συγγνώμη, ο Α ήταν εκεί χθες. Γιατί διαβάσαμε ότι δεν ήταν ο Α σε πλευρά του Α, δεν βρέθηκε στις πρόβες. Δεν ήταν χθες εκεί. Έγινε λοιπόν μια τεχνική πρόβα. Με βάση την πληροφορία που έχουμε από την εταιρεία. Λίγο από την αρχή, εμείς παραγωγής. Έγινε χθες λοιπόν μια πρόβα η οποία αφορούσε τον Νίκο Μουτσινάτη, Νικολάου, τους μπροστά δηλαδή και τους τεχνικούς. Ήταν μια τεχνική πρόβα που έγινε το μεσημέρι χωρίς τον Νίκο Μουτσινά αρχικά. Με βάση την πληροφορία που έχουμε από την εταιρεία παραγωγής, τα μεγάλα τεχνικά προβλήματα που ήταν η αιτία της αναβολής την προηγούμενη εβδομάδα λειτουργήσαν όλα σωστά. Δηλαδή όλα γιατί έχουν κίνηση. Έχουμε πει για τείχο που θα ανεβαίνει, θα κατεβαίνει, για πράγματα που θα πέφτει, περιστρέφονται, για γιγάντια LED κλπ. Όλα αυτά πήγαν σωστά. Το απόγευμα λοιπόν βρέθηκε και ο Νίκος Μουτσινάς στο πλατό. Φαίνεται όμως ότι κάποια πράγματα δεν του άρεσαν και εκεί ξεκίνησε μια διαδικασία που δημιουργήθηκε ίσως και μια ένταση με βάση πληροφορίες που έχουμε. Δεν του άρεσαν κάποια πράγματα και δεδομένο και ότι έχει τονίσει ο ίδιος ότι θέλει να είναι το αποτέλεσμα άψογο και γι' αυτό χρειάζεται πρόβες, θεώρησε ότι δεν φτάνει ο χρόνος μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη. Και μετά ξεκίνησε, Ελένη, το εξής παράδοξο, όπου εδώ πια προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Α. Επικοινωνήθηκε μέσα από τα social media ανθρώπων που ήταν εκείνη την ώρα στο πλατό, η καινούργια ημερομηνία, δηλαδή ανέβηκαν κάποια stories που έγραφαν 15-11. Λοιπόν, και έφυγε και ένα mail. Ο Α, που δεν ήταν εκεί. Έφυγε το mail, από πού? Δεν το κατάλαβα. Υπήρχε ένα mail με την αλλαγή της ημερομηνίας που έφυγε από την εταιρεία παραγωγής και από τον Νίκο Μουτσινά που ήταν εκεί, γιατί ήταν και ο Νίκος Κοκλώνης στο πλατό. Που ενημέρωνε ουσιαστικά ποιους γιατί. Προς τον Α ότι θα πάμε για αναβολή της ημερομηνίας. Αλλά έβαζαν story σαν να είναι, το έχουν κάνει, σαν να έγινε story, αλλαγή. Το οποίο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ένα κανάλι έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση. Όταν ξανά τρεις με τέσσερις μέρες πριν την πρεμιέρα δεν έχει καν το περιθώριο να επικοινωνήσει ο ίδιος ο σταθμός την αλλαγή αυτή. Αλλά ένα δελτίο τύπου Φερρυπίνε. Τη μαθαίνει κιόλας εν μέρη από τα social media ανθρώπων που βρίσκονται σε ένα πλατό, σε μία πρόβα. Γιώργο, να ρωτήσω πάρα κάτι. Πολύ δύσκολη θέση ο σταθμός και υπάρχει πολύ μεγάλη έντονη δυσαρέσκεια αυτή. Νομίζω, παιδιά. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω πώς. Επιλέξει πότε θα βγει χωρίς να ενημερωθεί ο Α. Σίγουρα πρέπει να έχει ενημερωθεί ο Α. Από την έννοια του ότι απλά σκέφτηκαν εκεί ότι την Πέμπτη παίζει η Εθνική με την Αγγλία, μην ξεκινήσουμε Πέμπτη, δεν γίνεται, πάμε Παρασκευή. Δεν μπορεί να μην έχει μια κουβέντα με το κανάλι. 14 αυτό παίζει η Εθνική. Ναι, 14 την Πέμπτη. Άρα εκ των πραγμάτων Πέμπτη δεν θα μπορούσε να βγει. Αυτή την εβδομάδα δεν προλαβαίνουν και σου λέει. Δια της ατόπου απαγωγής δηλαδή, πάει για την άλλη Παρασκευή στις 15. Δεν μπορείς να ανακοινώσεις ένα κανάλι. Μέσα τα story. Γιατί κανονικά βγαίνει δελτίο τύπου, επίσημα γίνεται ανακοίνωση. Γίνεται επίσημα η ανακοίνωση και αυτή τη φορά, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, οι εξελίξεις, και νομίζω παίζει ρόλο και αυτό, συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπου ας πούμε δεν λειτουργούν όλα τα τμήματα όπως γνωρίζετε σε ένα σταθμό. Και όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν πρόκειται να αλλάξει η ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί, εμπλέκονται πάρα πολλά μπορεί τμήματα. Μπορεί να έχει μιλήσει, περίμενε. Μπορεί να έχει μιλήσει. Στον Α μπορεί να υπάρχουν τρεις άνθρωποι που είναι στην πυραμίδα η κορυφή. Μπορεί να έχει μιλήσει ένας εκ των τριών και βάσει αυτού να κινήθηκαν και οι άνθρωποι κάτω. Γιατί όσο και η τον Α να ξεκινήσει, τόσο και την εταιρεία παραγωγής. Και τον Νίκο. Θέλω να πω και τον Νίκο, μπορώ να σου πω και λιγότερο από όλους. Γιατί ο Νίκος, έτσι και φαντάζομαι το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ, θέλει το πιο άρτιο αποτέλεσμα. Ο Α και η εταιρεία παραγωγής θέλουν. Όντως, οι συνθήκες να είναι άρτιες ώστε να μπει μέσα ο Νίκος. Κάτσε να τελειώσω. Ώστε να ξεκινήσει ο Νίκος. Ναι, απλά και ο Νίκος φαντάζομαι δεν θέλει να σέρνεται μια φημολογία ότι καθυστέρηση, αλλαγές, διχογνωμίες. Δηλαδή θέλει να βγει ή να βγει. Από το να βγει ανέτοιμος. Όχι, βέβαια, δεν θέλει να βγει ανέτοιμος. Θα θέλει να βγει, να είναι όλα σωστά. Προφανώς. Και εδώ υπάρχει και άλλη μια παράμετρος που γνωρίζουμε με βάση το ρεπορτάζ. Είναι ότι ο Νίκος Μουτσινάς είχε επιμείνει κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την εκπομπή αρκετές φορές προς το κανάλι. Να αλλαχτεί ενδεχομένως η παραγωγός εταιρεία, διότι τα προβλήματα που συναντούσε δεν του επέτρεπαν με βάση τα δικά του θέλω να προχωρήσει η εκπομπή με βάση αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε υπάρχει τα τρία στρατόπεδα λοιπόν παίζουν νομίζω πολύ σημαντικό ρόλο για αυτές τις αναβολές, γιατί με αυτά πάντως που έχουμε ακούσει περιμένουμε να δούμε ναι. Η Μαντόνα. Κάτι που δεν είναι τουλάχιστον το σκηνικό. Τι θα γίνει. Δηλαδή, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Μήπως να αφήσω τους τοίχους, τους σημάδες και αυτά και να βγουν λίγο πιο απλά για να βγουν κιόλας. Γιατί δεν τους βλέπω να βγαίνουν.
Εντωμεταξύ... Αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά ότι θα βγουδούμε και στις 15. Δηλαδή, ποιος μπορεί από εμάς να πει σίγουρα ότι θα βγει. Από εμάς κανείς. Με τους καλεσμένους περιμένουν. Ακόμα πηγαίνω, έρχονται, ποια μέρα, τι αυτό, ή δεν θα έχει καλεσμένους. Γαύρη, οικογένεια είναι. Κοίταξε να δεις. Υποψιάζομαι, Νάνση, ότι αφού πάμε πια για μία εκπομπή την επόμενη εβδομάδα, γιατί η Πέμπτη δεν θα υπάρχει, ενδεχομένως να είναι και καλεσμένοι. Θα δούμε μέχρι τότε. Νομίζω το τελευταίο πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το αν θα βγει μόνος του ή αν θα έχετε καλεσμένοι. Το συζητήσαμε, δηλαδή, γι' αυτό και το ξέρω, όχι, είναι εύλογη η απορία σου, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το θέμα της αναβολής, της μίας είναι ακόμα αναβολής. Είναι άλλα τα βασικά αναβολής, προβλήματα από το να φτάσουμε στους καλεσμένους. Πού καταλήγουμε, πρώτα θα βγουν οι Αρβίλα και μετά ο Νίκος Μουτσινάς για να κάνει εντυπωσιακή έναρξη. Λες όλα δεν γίνονται και αυτό το... για κάποιο λόγο γίνανε όλα. Ναι, ναι, άλλη καψούρα δεν είχε τώρα ο άλλος. Εδώ πέρα δεν δουλεύουν τα πράγματα, να βγει να βγουν η Αρβίλα. Εδώ... Για ρεβεγιόν τους βλέπω. Ο ξένος που είχαν κλείσει, που μας είχες πει για πρώτη εκπομπή, τι έκανε κύριο στο εισιτήριο. Δεν είχα πει εγώ ξένος. Δεν ψεύτη, παίξε το βίντεο το κουμέντο. Εγώ είχα πει ότι θεωρώ ότι αν πάει κάπου οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, θα είναι αυτή. Κάποιος άλλος είχε πει για ξένος. Το είχες αφήσει σαν ότι θα γίνει, ότι ξέρει. Αν θέλετε, λοιπόν, αν θέλετε να βάλετε τα βίντεο, βάλτε τα. Κάποιος άλλος είχε πει για ξένο. Κάποιος άλλος είχε πει για ξένο. Και εγώ είχα πει ότι ίσως ο ξένος είναι ο Μπρούνο Τσερέλα. Με λένε ρίζω και πώς θέλω τα γυρίζω. Μήπως... Αγάπη μου, αν έχεις τα κάκαλα, βάλτε το βίντεο να δείτε ποιος είχε πει για ξένο. Πώς μιλάς έτσι πρωί-πρωί. Πώς μιλάω. Θα μπορούσα, ποντιακά. Θα μπορούσα να μιλήσω. Ο Κωνσταντάρας το είχε πει ότι ένας αγάπη ξένος μου, δεν είχα... Λοιπόν, τώρα δεν θα με τρελάνετε εσείς, άλλος είχε πει για τον ξένο. Χάγε τα νεύρα σου, ούτε Σαββατοκύριακο σε πιάνει. Όχι, αλλά μην μου αποδίδετε και άλλα πράγματα που δεν είχα πει. Ούτε νεύρα, σιγά τη αποδώσαμε την καταστροφή του. Ωραία, αν βάλει το βίντεο και το έχει πει άλλο, τι θα κάνει. Ωραία, μέχρι να μου δώσει μια μπανάνα δώρο από το μπουφέ. Λοιπόν, μήπως θα είναι ξένος με αέρα Eurovision. Πάμε να προχωρήσουμε και να πάμε στο Voice για να δούμε ποιον. Α, την έχουμε. Ωραία, 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 ωραία. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Πολυζαγοπούλου που την έχουμε μαζί μας. Καλημέρα και στον Τάσο Ντούγκα. Με αφορμή κάτι που συνέβη το Σάββατο το βράδυ και σε συνέχεια μιας προηγούμενης συνέντευξης που είχαμε κάνει εδώ στην εκπομπή και είχαμε παρουσιάσει το θέμα, θέλαμε να σας έχουμε κοντά μας, γιατί συζητούσαμε για την ενδοοικογενειακή βία, τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες για να τηρούν και να παίρνουν όλα τα μέτρα προστασίας τους και πώς αυτά κάποιες φορές δεν γίνονται σεβαστά, ακόμα και τα ασφαλιστικά μέτρα, από τους θήτες, από την απέναντι πλευρά. Η κυρία Πολυζωγοπούλη είναι μαζί μας, να την δούμε. Για να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη το Σάββατο το βράδυ με την εντολέα σας. Κυρία Πολυζωγοπούλου, καλημέρα. Τάσο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μιλάμε για μια ιστορία η οποία μας έχει απασχολήσει, μας απασχολεί από πέρσι. Ένα κορίτσι το οποίο ήταν σε σχέση με ένα αγόρι, του ζήτησε να... Εκείνος ήταν πολύ βίαιος κατά τη διάρκεια της σχέσης του. Τους τελείωσε η σχέση, συνέχισε εκείνος να είναι βίαιος, συνέχισε να μην την αφήνει σε ησυχία, να βρίσκεται κάτω από το σπίτι της, να την παρακολουθεί, να τη στέλνει απειλητικά μηνύματα, ώστε εκείνη κατέφυγε στη δικαιοσύνη και έκανε, κυρία Πολυζωγοπούλου, ασφαλιστικά μέτρα τα οποία βγήκαν και ίσχυαν ουσιαστικά μέχρι το περιστατικό του Σαββάτου. Είναι όπως τα λέτε, έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής 4 μηνύσεις και έχει εκδοθεί και απόφαση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να μην την πλησιάζει, να μην έρχεται σε καμία επαφή μαζί της. Πλην όμως, ο ίδιος δεν τηρεί τα ασφαλιστικά μέτρα. Πριν από μία ημέρα την προσέγγισε και την απείλησε και έχει υποβληθεί και νέα μήνυση. Ο τρόπος που την προσέγγισε ποιος ήτανε και θέλω να μας πείτε τι ορίζουν και τα ασφαλιστικά μέτρα, δηλαδή ορίζουν και την απόσταση εν προκειμένου. Βεβαίως, βεβαίως. Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι συγκεκριμένα και λέει ότι απαγορεύεται να την πλησιάζει, να την προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων. Άρα λοιπόν εκείνος καταπάτησε τα ασφαλιστικά μέτρα, βρέθηκε αν δεν κάνω λάθος στη νυχτερινή έξοδο που ήταν η κοπέλα με μία φίλη της και βρέθηκε στο ίδιο μαγαζί. Η κοπέλα ήταν με τις φίλες της σε κάποιο μαγαζί, ο ίδιος την εντόπισε, την πλησίασε και την απείλησε. Έκανε χρήση του panic button. Αμέσως η ίδια ειδοποίησε. Έκανε χρήση του panic button. Έκανε χρήση, ναι. Έσπευσε η αστυνομία και ο ίδιος αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου. Άρα λοιπόν η κοπέλα και από τα ασφαλιστικά μέτρα, η Μαρία, για να λέμε ας πούμε, να μπορούμε να συνοηθούμε,
Είχε ζητήσει να εγκατασταθεί στο κινητό της και το κουμπί πανικού. Αυτό το κουμπί το οποίο σε πολλές γυναίκες... Όχι, αυτό δεν είχε γίνει με τα ασφαλιστικά μέτρα. Πριν, λέω. Αυτό δεν είχε γίνει με τα ασφαλιστικά μέτρα. Αυτό έγινε όταν υπέβαλε τη μήνυση για την ενδοοικογενειακή βία. Θέλω, πριν το είχε εγκαταστήσει στο κινητό της. Άρα έκανε χρήση του κουμπιού αυτού έξω. Ήρθε η αστυνομία... Αλλά στο διάστημα... Έκανε χρήση, ήταν άμεση η επέμβαση της αστυνομίας και ο ίδιος αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου. Το οποίο είναι 40... Και έχει ήδη υποβληθεί η μήνυση σε βάρος του. Το οποίο είναι 24 ώρες, 48 ώρο, κυρία Πολυζωγοπούλου. 48 ώρο. 48 ώρο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως έχει ήδη συλληφθεί. Το γράφουμε και από κάτω. Έχει υποβληθεί η μήνυση σε βάρος του για παραβίαση. Τάσο, εσύ μας το είπες αυτό, ότι έχει... Σωστά. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει συλληφθεί. Να πούμε το σημαντικό, Ελένη, είναι ότι μόλις η Μαρία πάτησε το κουμπί πανικού, ο συγκεκριμένος άνθρωπος και κατάλαβε ότι η αστυνομία είναι στο χώρο, διέφυγε από την πίσω πόρτα του μαγαζιού. Οπότε αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι παρακολουθούσε τη Μαρία και ότι βρισκόταν στο χώρο για τη Μαρία. Είχε προλάβει να την πλησιάσει και να της πει κάτι, να προλάβει φυσικά, να την απειλήσει, να της πει... Ναι, είχε προλάβει. Τι της είπε? Την απειλήσε και δεν ήταν η πρώτη φορά. Έχουν υποβληθεί και άλλες μηνύσεις. Εγώ ένα ερώτημα θέλω να κάνω. Το τελευταίο διάστημα, όπως έχει ήδη καταθέσει και η ίδια, την παρακολουθούσε πολύ συχνά. Άρα, δεν λοιπόν, ήταν δηλαδή η πρώτη φορά που εμφανίζονταν μπροστά της. Έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Έχει δηλώσει ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να τον έχω δει κάτω από το σπίτι μου, να βγαίνω για καφέ και να είναι στην απέναντι καφετέρια. Τον βλέπω, φοβάμαι. Σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται τίποτα για να προστατευτεί και να φοβηθεί και ο δράστης για να μην την πλησιάζει περισσότερο. Τάσο. Εγώ αυτό που έχω κύριε να Τσολιάκη, πω... Κύριε Τσολιάκη, ότι... ήδη κάτι. Ναι, κύριε Πολυζωγοπούλου, έχουμε λίγο μια καθυστέρηση. Η παρέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση. Ναι, και εγώ δεν σας ακούω πολύ καλά. Το καταλαβαίνω. Ελάτε, κύριε Πολυζωγοπούλου, για πείτε μας. Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι η Μαρία αμέσως ενεργοποίησε το panic button. Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση, υπευλήθη μήνυση και ο ίδιος, όπως γνωρίζουμε, αναζητείται και ενδεχομένως έχει ήδη συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφόρου. Για τις προηγούμενες φορές, γιατί είπε πριν ο Τάσος ότι την παρακολουθούσε και πριν το περιστατικό του Σαββάτου, σε αυτές τις φορές που εκείνη μπορεί να τον είδε από κάτω από το σπίτι της ή κάπου αλλού που μπορεί να τον έβλεπε, απευθύνθηκε σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, μπορεί να κάνουν κάτι οι αρχές ώστε να διασφαλίσουν ότι ο ίδιος δεν θα πλησιάσει περισσότερο? Κάθε φορά που την πλησιάζει είναι ένα νέο ποινικό αδίκημα. Παραβιάζει την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Τι ποινή έχουν τα ασφαλιστικά μέτρα? Όταν εκδίδονται λένε ότι αν καταπατηθούν υπάρχει ποινή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ποια είναι αυτή η ποινή? Κυρία Πολυζωγοπούλου. Ναι, προβλέπεται ποινή μέχρι 3 έτη για την παραβίαση της δικαστικής απόφασης. Και πότε εκδικάζεται αυτό? Εδώ γιατί είναι κάτι δικήματα, το οποίο φαντάζομαι... Και την παραβίαση, ναι, και την παραβίαση και την απειλή. Φαντάζομαι ότι αυτά, δεν ξέρω κιόλας, πρέπει να γίνονται άμεσα. Αν συλληφθεί άμεσα, θα δικαστεί στα πλαίσια του αυτοφόρου, πολύ γρήγορα δηλαδή. Το οποίο, άρα πολύ γρήγορα μπορούμε να έχουμε μία απόφαση σε σχέση με αυτό. Εντάξει... Ενδεχομένως να ζητήσει κάποια αναβολή, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά η διαδικασία είναι ότι αν συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφόρου, οδηγείται αμέσως στον εισαγγελέα και στο δικαστήριο. Ένας άνθρωπος που έχει προβεί σε αυτές τις πράξεις, που το θύμα τον έχει καταγγείλει, που έχουν εκδοθεί τα ασφαλιστικά μέτρα, που το θύμα φοβάται, που εκείνος τα καταπατά, που δείχνει δηλαδή ότι δεν ουσιαστικά συνεργάζεται με τις αρχές σε κανένα επίπεδο. Πότε κρίνεται προφυλακιστέως ένας άνθρωπος σε κάποια περίπτωση? Κοιτάξτε, εδώ δεν μιλάμε για προσωρινή κράτηση ή για προφυλάκηση. Αυτό λέω. Είναι πλημέλημα. Όμως, με το νέο νόμο, εκτείονται πλέον μέρος της ποινής και στα πλημελήματα. Όταν ένας άνθρωπος είναι υπότροπος και βλέπουμε ότι έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές και δει για το ίδιο αδίκημα, αυτό προφανώς και θα ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύρια Πολυζιωγόπουλου. Απλώς μια διευκρίνηση, Ελένη, μου να κάνουμε, γιατί ξέρω πόσο κοντά είσαι στο θύμα και πόσες φορές έχεις μιλήσει μαζί του. Πραγματικά η Μαρία περνάει πολύ δύσκολες ώρες και αν έχει όντως συλληφθεί, γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι έχει συλληφθεί, ελπίζω οι δικαστικές αρχές να κάνουν το καθήκον τους και αυτός ο άνθρωπος πρέπει να κρατηθεί άμεσα για εγώ να μην έχουμε αυτό μία ρωτάω, καινούργια κυρία. Πολύ απλά το κατάλαβα. Ένας άνθρωπος, γιατί 2 χρόνια τώρα μιλάμε για αποφάσεις, για μηνύσεις, και αυτός ο άνθρωπος δεν το σταματάει τίποτα από το να την παρενοχλήσει, να την τρομάξει, να την απειλήσει τη συγκεκριμένη γυναίκα. Δυστυχώς αυτό το βλέπουμε πάρα πολλές φορές, κυρία Τσολιάκη. Οι άνθρωποι αυτοί να είναι θρασίτατοι, να μην συμμορφώνονται. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν αντανακλαστικά και στην αστυνομία και στις δικαστικές αρχές. Και είναι κάτι που αποσυνέχει πάρα πολλές γυναίκες. Βλέπουμε ότι κάτι και τα αντανακλαστικά της αστυνομίας υπήρξαν. Το Σάββατο πρωί πολύ γρήγορα έφτασε στο σημείο. Η Μαρία τα έκανε όλα σωστά. Πάτησε το panic button, κατήγγειλε το περιστατικό. Περιμένει, τηρεί αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί. Πρέπει φυλάκιση άμεση να είναι. Δεν μπορεί να του κάνει παρατήρηση. Ποιο μπορεί να πει ότι αυτός ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, την επόμενη μέρα που θα τη δει να κατεβαίνει από το σπίτι της, δεν θα τη ορμήξει, δεν θα γίνει πιο βίαιος, δεν θα φτάσουμε να δούμε ακραία περιστατικά. Άλλα. Αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει κανένας. Πολύ σωστά λες. Και η ίδια προσφεύγει στη δικαιοσύνη και πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και θα προστατευτεί. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Γι' αυτό το ρώτησα, γιατί πολλές φορές με τα ασφαλιστικά επιδικάζεται άμεση κράτηση, χωρίς να περάσουν άλλες διαδικασίες. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τα ασφαλιστικά. Επειδή έχω καταθέσει και ξέρω, υπήρχε άμεση κράτηση στη δική μου περίπτωση. Ναι, τα ασφαλιστικά ορίζουν συγκεκριμένα μέτρα και εφόσον αυτά παρεμβιαστούν, είναι ποινικό αδίκημα. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι αυτά τα μέτρα, παιδιά, δεν δημιουργούν επί της ουσίας ένα δίκτυο ασφαλείας στις γυναίκες. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε θέματα γυναικοκτονίας, στο αμήν. Για να... Λοιπόν, ας μην φτάνουμε εκεί. Το θέμα είναι ότι είναι σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός έχει συλληφθεί, ότι και στο περιστατικό του Σαββάτου και τώρα υπάρχουν αντανακλαστικά από την αστυνομία, τον έχουν συλλάβει. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται, γιατί κατευθείαν με την καταπάτηση των ασφαλιστικών είναι ποινικό αδίκημα αυτό που λέει η κυρία Πολυζιωγόπουλου και τι θα είναι αυτό που θα αποφασιστεί. Γιατί... Σωστά. Αυτό είναι το θέμα μας αυτή τη στιγμή και το να νιώθει ασφαλές αυτό το κορίτσι. Αυτή η γυναίκα να νιώθει ασφαλής. Όσο ασφαλής μπορεί να νιώθει. Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Πολυζιωγόπουλου. Τάζο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω για πρώτη φορά σήμερα το διαγωνισμό μας, γιατί τηλεφωνείτε πολλές φορές στο 14800. Πολύ ωραία δώρα έχουμε και όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, περισσότερα, πιο πολλά, με πολύ 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 αγάπη. Και ξεκινάω με ένα φανταστικό, υπέροχο, δώστε μας και την κάρτα, για να τα δούμε, μπράβο. Ένα μαντεμένιο ενεργειακό τζάκι Λακούνζα του ομίλου Φράγκου. Παρέχει θερματική κάλυψη έως 80 τετραγωνικά μέτρα με εξοικονόμηση ενέργειας με 80% λιγότερη κατανάλωση σε σχέση με το πετρέλαιο ή το ρεύμα. Διαθέτει σύστημα μετάκαυσης και τριτογενής καύσης που μας υπόσχεται 60% λιγότερα ξύλα. Οικονομικό, ωραίο, στυλάτο, πανέμορφο, με πολύ πολύ αγάπη σε έναν τυχερό από εσάς. Μια προσφορά του Ομίλου Επιχειρήσεων Φράγκου, τη μεγαλύτερη εταιρεία ενεργειακών τζακιών. Παράλληλα, τηλεφωνώντας πολλές φορές ή στέλνοντας πολλά μηνύματα, δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό για τις 5.000 ευρώ μετρητά, 5 χιλιαρικάκια. Ζεστά και μετρητά από τη Βιοκαρπέτ. Να σας πω ότι στη Βιοκαρπέτ όλα τα χαλιά της νέας συλλογής μπορείτε να τα βρείτε με 15% έκπτωση, είναι η κορυφαία εταιρεία χαλιών στην Ελλάδα. Της νέας συλλογής τα χαλιά με έκπτωση 15%, έτσι, μόλις έχουν φτάσει. Ολοκένουργια, στυλά τα καταπληκτικά. Για να στρώσετε, να είστε ζεστά τώρα το χειμώνα και τα Χριστούγεννα, με ανανεωμένη διάθεση και με πολύ πολύ όρεξη. 14800 τηλεφωνείτε πολλές φορές ή στέλνετε πολλά μηνύματα, νιόμικρον και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό 14800. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να είσαι το σημάδι στο κορμί ένα βράδυ που ξυπνάω για χρόνια κι είναι εκεί ακόμα. Κάνω να το κρύψω, πάω να το καλύψω κι όμως είναι εκεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
είμαστε και πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου των 5 βρεφών στην Αμαλιάδα. Να πούμε γρήγορα μια καλημέρα στην κυρία Δημητριάδου που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, στον κύριο Γαλεντέρη, τεχνικό σύμβουλο πια της οικογένειας της Κατερίνας, και στον Δάσο τον Ντούγκα που είναι μαζί μας. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Θα μου επιτρέψετε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Δημητριάδου. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς. Σας έχουμε κοντά μας. Μετά την εκπομπή της Παρασκευής της Αγγελικής Νικολούλη έχουν προκύψει πολλά θέματα που αφορούν την εντολέα σας. Ένα και πολύ πολύ βασικό είναι αυτή η είδηση που έχει κάνει το γύρο των μέσων και γενικότερα και των social media για την πιθανότητα η Ειρήνη να φύγει από τη χώρα. Τι απαντάτε εσείς ως συνηγορός της? Κυρία Τσολιάκη, μου υποβλήθηκε το σχετικό ερώτημα πριν από λίγο από συνάδελφό σας, τον κύριο Λιάγκα. Υπήρχε λοιπόν μία ευκαιρία εργασίας, διότι αντιλαμβάνεστε, οι ευκαιρίες εργασίας στον καιρό που διανύουμε, στους καιρούς που διανύουμε, δεν είναι συνηθείς και εύκολες, να πάει στο εξωτερικό να εργαστεί πριν όμως έρθει στη δημοσιότητα όλη αυτή η υπόθεση των βρεφών. Αυτό λοιπόν, επειδή αντιλαμβάνεστε, δεν έχει την ικανότητα διαχείρισης λόγου και επικοινωνίας, δεν έχει το επικοινωνιακό ταλέντο αυτό το κορίτσι, απόφοιτη του δημοτικού σχολείου, λοιπόν, το εξέλαβε, το παρέφρασε ότι εγώ θα φύγω στο εξωτερικό. Δεν θα φύγει λοιπόν στο εξωτερικό με τις όποιες δυσκολίες διαβίωσης, επιβίωσης, διότι έχει χάσει λόγω αυτής της δημοσιότητας και την εργασία της. Η Ειρήνη δούλευε πριν, κυρία Δημητριάδου. Των αρχών. Εργαζόταν κάπου, μάλλον από ό,τι γνωρίζω, σε εστίαση. Πριν τον Αύγουστο. Πότε ήταν η τελευταία φορά που δούλεψε? Μιλάμε για το καλοκαίρι. Η τελευταία φορά που εργάστηκε, σύμφωνα με τις δικές της πληροφορίες, τέλος πάντων, που μου παρήχε, ήταν πριν την έλευσή της και παραμονή της στην Αθήνα. Α, τώρα, πριν 2-3 εβδομάδες. Ένα διάστημα, ναι. Που βέβαια να πούμε ότι δεν τις απαγορεύει κάποιος. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ίδια. Δεν υπάρχει κάτι στο όνομά της. Αν θέλει να φύγει, μπορεί κυρία να φύγει. Κυρία Τσολάκη, δεν υπάρχει ούτε από κάποια παραβατική τυχόν συμπεριφορά που δεν υφίσταται κάποια απαγόρευση εξόδου. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζω εγώ και είμαι σε θέση να γνωρίζω. Και από την άλλη αντιλαμβάνεστε ότι σε μία μικρή επαρχία όπου λαμβάνουν χώρα λαφτά με μάρτυρες κουκουλοφόρους, με αναφορές, με ευρήματα ιατροδικαστικά και ακυρώνουμε όλα τα προηγούμενα, αντιλαμβάνεστε ότι έχει δημιουργηθεί ένας ενδιασμός απέναντι στο πρόσωπο της Ειρήνης. Και από την άλλη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ειρήνη είναι άνεργη. Και αντιλαμβάνομαι κιόλας και τη δυσκολία μιας κοπέλας, μιας γυναίκας η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του σχολιασμού, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό, να μπορεί και εκείνη να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε δουλειά και να κληθεί να κάνει. Δηλαδή, είναι και από τις δύο πλευρές, αν δεν ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, αν δεν δοθούν απαντήσεις, να φύγει κάθε σκιά πάνω από την Ειρήνη. Γιατί και από τα βίντεο που είδαμε την Παρασκευή στην εκπομπή της κυρίας Νικολούλη, κυρία Δημητριάδου, η αλήθεια είναι ότι συνεχίζει να δημιουργείται ένα κλίμα για την εντολέα σας. Τα ακούσατε, τα είδατε εσείς αυτά τα βίντεο? Κοιτάξτε, ακούστε, λέτε να παρακολουθώ το κάθε τι, κυρία Τσολάκη, επειδή στις πρωινές ώρες αδυνατώ να παρακολουθήσω τις πρωινές εκπομπές, το βράδυ προσπαθώ μέσω διαδικτύου να δω και να ακούσω κάποια πράγματα. Σωστά. Είναι δυνατόν όμως να δημιουργούμε, παρά τον νόμο, ο συνάδελφός μου εξαίρετος, ο κύριος Ντόγκας, καταλαβαίνει, ένα ιονή τεκμήριο ενοχής που συνεπάγει όλες τις συνέπειες της δυσμενής σε βάρος ενός ανθρώπου που έχει καταδικαστεί αμετάκλητα. Αντιλαμβάνετε τι θέλω να πω ο συνάδελφός μου αυτή την ώρα. Εδώ λοιπόν η 24χρονη Ειρήνη έχει επομιστεί του να καταστεί κατά νόμο η υποπτή, ακούστε τι λέω, όχι κατηγορούμενη η υποπτή, και να κληθεί να αναφέρει το δικαίωμα στο στάδιο αυτό του κάθε υπόπτου, διότι καλείται από την αρμόδια αρχή να παρέχει εξηγήσεις. Εδώ δεν είχε παρέχει, γιατί δεν κατέστη, έτσι, εξηγήσεις, και έχουμε, πού είμαστε τώρα, στο πουθενά. Τι κάνουμε, ακυρώνουμε όλες τις ιατροδικαστικές εκθέσεις με τις ιστολογικές,
Διότι εξαίρεται η συνάδελφη του κυρίου Γαλετέρη, οι οποίοι αποφάθηκαν σχετικά, προφανώς πρέπει να ξαναπάνε πανεπιστήμιο και να σπουδάσουν, διότι δεν γνωρίζουν πράγματα. Ακυρώνουμε τα συμπεράσματα αυτών των ανθρώπων, ιστολογικές, τοξικολογικές, που λένε και αναφέρονται σε παθολογικά αίτια, χωρίς μετροτομικά ευρήματα και άλλα πιστήρια σε συνδυασμό. Αλλά λάθη γίνονται. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι ξαφνικά είναι άσχετοι. Λάθη γίνονται. Δεν πρέπει να πάνε πανεπιστήμιο. Με συγχωρείτε. Λάθη. Ένα μωρό. Όλοι κάνουν. Ιάννα, όλοι κάνουν. Ακούστε. Όχι. Τώρα με ρωτάτε, με καλείτε εδώ. Άφησα το δικαστήριο και έρχομαι να σας απαντήσω και θα με ακούσετε εσείς εμένα τώρα. Βεβαίως. Εγώ δεν είμαι η Μουρτζούκου για να πέσω σε γκάφες. Λοιπόν, δεν είπα εγκάφε. Αν θέλετε να πέσετε σε γκάφα, είναι δικό σας θέμα. Εγώ σας είπα ότι όλοι. Δεν σας στείλουμε μην ακυρώνετε τέτοιου θεατροδικαστές. Δεν υπάρχει καμία παγίδα που ακούστε, να στείλουμε εμείς εδώ. Όχι, με πολύ σεβασμό. Μην γίνονται παραφράσεις. Γκάφα ίσως παράφραση εκ μέρους το λεγόμενο της εντολέως μου. Λοιπόν, ένας θεατροδικαστής για το θάνατο της Ιλιάνας, της αδελφής. Καθόν χρόνο η Ειρήνη δίγε το 14ο έτος ηλικίας. Λίμωξη κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, αιτία θανάτου. Έρευνα αυτεπάγγελτα γενομένη γύρω από τις ηθίκες και τα αίτια θανάτου με εποπτεύοντα εισαγγελέα από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Πάμε λοιπόν στους δικούς τους θανάτους, που ίδια ετήθηκε να διερευνηθούν οι θάνατοι τα αίτια του θανάτου των δύο βρεφών της. Έχουμε και εκεί διάμεση πνευμονίτιδα για το 19 ημερών παιδάκι, για το έτερο παιδάκι, κατά βάσιμη πιθανολόγηση, συμπεραίνει ο ιατροδικαστής ότι σχετίζεται με τα επιληπτικά επεισόδια που υπέστη κατά την οσηλεία του την. Θέλετε να βάλετε μια ανατελεία και να δώσουμε τη δυνατότητα στον κύριο Γαλεντέρη, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα και να τον ευχαριστήσουμε πολύ, με τη νέα ιδιότητά του από την Παρασκευή το μεσημέρι, να δώσει και εκείνος μια απάντηση σε αυτά που λέτε εσείς για τις υπάρχουσες ιατροδικαστικές γνωματεύσεις. Κύριε Γαλεντέρη. Σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνουμε καμία ιατροδικαστική έκθεση. Ούτε ακυρώνουμε τις ιστοπαθολογίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και φυσικά σεβόμαστε τα ευρήματά τους και τα αναγνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ούτε να τα αφισβητήσουμε. Αλλά εμείς, τουλάχιστον εμείς από την πλευρά μας, θα πρέπει να θέλουμε να ζητήσουμε να γίνουν μια εκ νέου διερεύνηση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, γιατί το ιστορικό έχει τροποποιηθεί. Αυτό που δηλαδή που φτάνει στα αυτιά μας είναι διαφορετικό από αυτό που κατατέθηκε όταν διερευνούνταν αυτές οι υποθέσεις. Εννοείται με τις μαρτυρίες και τα στόματα που ανοίγουν και τις πληροφορίες που εισφέρουν. Αυτά, ξέρετε, έχουν σημασία για την ιατροδικαστική διερεύνηση, γιατί υπάρχει άλλη ένδειξη διερεύνησης. Για εμάς τους γιατρούς, η κλινική ένδειξη συνδέεται με την νεκροτομική και πρέπει να συνδυάζεται. Όταν υπάρχει λοιπόν ένα νέο ιστορικό, μια νέα συνθήκη κατά την οποία επήλθε ο θάνατος, αυτό αλλάζει κατά πολύ και τον τρόπο διερεύνησης ενός θανάτου. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση όμως, κύριε Γαλεντέρη, πώς εκ νέου μπορεί να γίνει τι? Εμείς έχουμε στα χέρια μας, εγώ τουλάχιστον έχω φτάσει στα χέρια μου η ιστοπαθολογική του παιδιού της Κατερίνας. Αυτή η ιστοπαθολογική, κατ' εμέ, θέλει επιπλέον πράγματα. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι αυτά που γράφτηκαν είναι λάθος. Θέλω όμως να διερευνηθεί περαιτέρω, γιατί πρέπει να αποσαφινιστεί η αλλίωση των πνεύμων, αυτή η γενικός τίτλος που έχει δοθεί, για να δούμε ποιες είναι οι ειδικές αλλοιώσεις σύμφωνα με τις οποίες καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Και ποιος είναι ο τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό, για να έχετε πιο συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια σας? Εμείς θα κάνουμε σχετική αίτηση όταν έλθει η σειρά μας στον εισαγγελέα, ο οποίος έχει επιληφθεί του συγκεκριμένου θέματος, ούτως ώστε είτε να γίνει από τον ίδιο παθολογανατόμο η διερεύνηση που ζητάμε, η καινούρια, είτε να μας δοθούν τα πλακάκια και η κύβη παραφήνιση για να το παραπέψουμε σε δικό μας εργαστήριο για να δούμε εν τέλει αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αποσαφηνίσουμε τον μηχανισμό θανάτου. Επαναλαμβάνω, ο μηχανισμός θανάτου δεν είναι σαφής. Όσο και να θέλουμε να θεωρήσουμε ότι είναι σαφής, δεν είναι σαφής. Η διάμεση πνευμονίτιδα δεν μπορεί να αποδώσει τα ακριβή αίτια θανάτου και τις συνθήκες θανάτου. Συνεπώς, δεδομένου ότι το ιστορικό έχει τροποποιηθεί, εγώ στα δικά μου τα αυτιά φτάνουν διαφορετικά πράγματα. Ξέρω ότι η δικογραφία έχει κλείσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, κατάθεσαν κάποια συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά αυτά τα γεγονότα φαίνεται ότι τροποποιούνται στην παρούσα φάση. Αν υπάρχει κάποιο δόλο από πίσω,
Συγγνώμη, δεν άκουσα. Λέω, μιλάτε για έναν επαναπροσδιορισμό της υπόθεσης. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λέτε. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να ακυρώσουμε, όπως είπε η κυρία Δημητριάδου, δεν ακυρώνουμε τις ιστοπαθολογικές ή την ιατροδικαστική που έχει μέχρι τώρα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Θέλουμε να συμπληρωθούν πράγματα. Όχι να ακυρωθούν αυτά που έχουμε ήδη στα χέρια. Θέλω, αφού έχουμε και την κυρία Δημητριάδου και τον Τάσο, κύριε Γαλεντέρη, εδώ, να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου στη Χαρά Μπουτσικάκη. Χαρά μου, καλημέρα και σε σένα. Μίλησες μαζί με την Ειρήνη μετά από όλα αυτά που ήταν το φως δημοσιότητας, τα βίντεο, τα ηχητικά ντοκουμέντα, τα οποία και προβλήθηκαν στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη. Τι σου είπε? Μίλησα με την Ειρήνη, την πρωταγωνίστρια αυτού του θρίλερ, Ελένη. Μίλησε για όλα αυτά τα ντοκουμέντα που σώκαναν το Πανελλήνιο, το ηχητικό ντοκουμέντο, όπου φέρεται να είχε σχέση με μια κοπέλα και να υπήρξε μεταξύ τους μια μεγάλη ένταση. Το ίδιο δεν το έχει αρνηθεί, βέβαια, για τις μαρτυρίες. Δεν έχει αρνηθεί. Δεν το έχει αρνηθεί. Όχι, μου είπε αποκλειστικά ότι δεν ενδιαφέρει η προσωπική ζωή για αυτή την υπόθεση, ότι έχει κάνει στην προσωπική της ζωή. Αυτό δεν αφορά στην όλη έρευνα για τους θανάτους των πέντε βρεφών. Και μάλιστα ότι βρισκόταν σε άμυνα, μου επισήμανε κατά τη διάρκεια αυτού του εξωτερικού. Το τηλεφώνημα που ακούσαμε. Πάμε να την ακούσουμε, μίλησε... Χαρά. Συγγνώμη, πάμε να την ακούσουμε και μετά να την συζητήσουμε όλοι μαζί. Να συζητήσουμε όσα σου είπε. Βγήκε ένας άνθρωπος με πλάτη και είπε ότι όταν ήσουν παιδί σε μικρή ηλικία προσπαθούσες με μαξιλάρια κλπ. Και σε προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Όλα αυτά πώς τα βλέπεις εσύ, πώς τα σχολιάζεις αυτά? Δεν υπάρχουν αυτά. Και με τον πατέρα μου που μίλησα, δεν είχε ποτέ κάποιον φίλο. Το ψάξαμε δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Βγήκε ανώνυμα. Γιατί δεν βγήκε με το πρόσωπό του ή με το όνομά του να μου μιλήσει εμένα, που με ξέρει. Όλα αυτά που υποστηρίζει αυτός... Όχι. Δεν είναι αλήθεια. Ποτέ. Αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο που βγήκε, που το έβγαλε η κυρία Νικολούλη, που υποστηρίζει μια κοπέλα ότι ήταν μαζί σου σε σχέση και έγινε όλο αυτό το περιστατικό. Κυρία Νικολούλη, πώς δεν την ενδιαφέρει αυτό το πράγμα? Η δουλειά είχε να ασχοληθεί με την προσωπικότητα τη ζωή του αλλού. Κυρία Αγγελική, δεν τη ρώτησε προχτές, αν έγινε το κεφάλι εκείνη τη στιγμή. Τι θα έκανε? Με τηλεφωνεί βοήθεια. Για θέμα που το ακούσει όλο, σου λέω. Εγώ σου θα βοηθήσω στον ίσο. Άρα εσύ ήσουν σε άμυνα, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό μου λες ότι. Ναι, γι' αυτό και δεν συμβήκε ποτέ ούτε η αστυνομία, ούτε η ειδική αιτία. Κάτσε με μορφά κέρμα. Τα λύσαμε. Απλά ήθελε να μου κάνει ζημιά. Κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Όπως φόραξα και όλα στο μάτι μου. Όπως? Φώναζα και όλα και λέω το μάτι μου και το κεφάλι μου. Δεν ξέρω τι ακούγεται. Κάτι και... όμως που δεν ψάχνουμε τι είχε γίνει ούτε στο κρεβάτι μου, ούτε στην προσωπικότητά μου. Εμείς ψάχνουμε να δούμε, χαρά μου, τι έχει γίνει με το παιδί και τα υπόλοιπα. Μα έχουν και με κυνηγάνε από παντού, ενώ δεν κατηγορούμε από πουθενά. Δεν υπάρχει κάτι εις βάρος μου, δεν υπάρχει τίποτα για μένα. Δεν μπορώ να καταλάβω τον κόσμο και κάποιους άλλους δημοσιογράφους που έχουν έρθει και έχουν πέσει πάνω μου. Δεν είναι όμορφο πράγμα αυτό, αυτή τη στιγμή που δεν κατηγορούμε. Γιατί πέφτουν πάνω μου? Με τα social media και τις φωτογραφίες που έχει γίνει μεγάλος δώρος, ότι μεγάλη συζήτηση. Όπως το είπα και στην κυρία Αγγελική, αυτή τη φωτογραφία μας την στείλανε και εγώ την είχα στα χέρια μου, όπως και η μητέρα, όπως και η γιαγιά. Άλλος μας την έστειλε, δηλαδή δεύτερο πρόσωπο την τράβηξα. Και η κοινοποίηση που έγινε με τα ταγκαρίσματα που έχουν ταγκαριστεί κάποια άτομα, αυτό. Ήταν μια κοπέλα, το οποίο την ανέβασε, τη εξηγήσαμε ότι απογορεύεται να ανεβάσει τέτοια φωτογραφία και την έσβησε η γυναίκα. Άρα την επόμενη τη κηδεία που λένε ότι ανέβασε φωτογραφίες του Παναγιωτάκη, δεν ισχύει αυτό το πράγμα? Τέτοια φωτογραφία ποτέ. Όσες φωτογραφίες είναι μέσα στο προφίλ μου, είναι κανονικές στο παιδί. Η Γιώτα που βγήκε και είπε ότι το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο που πηγαίνει στο νοσοκομείο, ότι δεν είναι ξερό, ότι δεν έκανε μετό, ότι δεν φορούσε κάποιο. Αυτή η Γιώτα γιατί βγαίνει και λέω, άλλα δηλώνει στον έναν, άλλα λέει στον άλλον, μία το παιδί το είδε κουράγει το χέρι του. Μετά δεν θυμάται, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Θέλει να καταφέρει κάτι? Όπως έχει πει στην κυρία Αγγελική, μία κοπέλα ότι ήθελε να με βγάλει από τη μέση. Δεν το σχολιάσω αυτό ότι ήθελε να κάνει, δεν πειράζει. Αλλά γιατί βγαίνει και λες τέτοια πράγματα? Δηλαδή προσπαθεί να μου ρίξει βάρετα, για ποιο λόγο? Όπως λέει, να ψάξει το αυτοκίνητό τη. Κοπέλα μου, το αυτοκίνητό σου μετά από 3 μήνες που το έχει πλύνει τόσες φορές, δεν μας λέει κάτι. Άρα θεωρείς ότι έχει κάποιο σκοπό που... Ναι, όπως το είπε και μία κοπέλα, ότι κάποτε, ότι η συγκεκριμένη κοπέλα ήθελε να με βγάλει και από τη μέση. Ποτέ δεν τα πήγαινε μαζί μου καλά. Στα χέρια τα δικά μου, το παιδί ήταν το σώμα του, που λέμε ότι είναι ζεστό. Ήταν φυσιολογικό. Έτσι το καταλάβαινα. Τώρα, αν το παιδάκι, όπως μίλησα και μου είπαν και δικηγόροι, μπορεί να ξεψυχούσε πάνω μου.
Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω πώς ένας άνθρωπος ξεπιστεί πάνω σου. Δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο. Πάντως σε μετώ... Ό,τι και να είναι, ό,τι και να έγινε, αμέσως το μόνο που θέλω. Να βγει η αλήθεια να τελειώνουμε, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα. Να με κυνηγάνε από παντού χωρίς, εγώ χωρίς αιτία. Με το έκανε αυτό που είπες, πάντως το τεστό. Ναι, έχω την μπλούζα, γι' αυτό την είχα κρατήσει αυτή την μπλούζα. Την είχα κρατήσει μόνο και μόνο για να έχω να θυμόμαστε όλοι τον Παναγιώτη. Ήταν κάτι από αυτόν. Ναι. Όπως ήταν και ο καναπές, όπως έκανε και στο πάτωμα, το έχει δει η αστυνομία. Και τελευταία... Εγώ το μόνο που ζητάω τον κόσμο και να το ακούσουν ότι όλα αυτά που έβγαλε η Αγγελική την Παρασκευή, ότι δεν είμαι κάποιος εγκληματίας ούτε κάποιος φωνιάς. Ντρέπομαι να βγω έξω από το σπίτι γιατί ξέρω ότι θα την πέσουν όλοι. Δεν είναι έτσι όμως να σταματήσουν λίγο και να περιμένουν τι θα γίνει. Ό,τι ακούσαμε δεν υπάρχει εγκληματική ενέργεια, δεν υπάρχει κακοποίηση, δεν υπάρχει τίποτα. Όπως και το κοιτάξαν και στον Παναγιωτάκη, εγώ θέλω να σταματήσω όλο αυτό και να σταματήσει και ο κόσμος. Έχεις καθόλου φόβο, αγωνία, πώς είσαι ψυχολογικά? Δεν έχω φόβο για κάτι, γιατί δεν έχω κάνει κάτι. Το μόνο που έχω σκάσει είναι ότι δεν είχα ξανακούσει ποτέ να αποκαλούν έναν άνθρωπο να τον αποκαλούν φωνιά. Δεν είναι όλο πράγμα όλο αυτό. Να ακούσει την λέξη φωνιά. Παναγία μου, έχω κάτσει από τα χτες. Έχω αρρωστήσει. Έχω αρρωστήσει. Κυρία Δημητριάδου, εσείς γνωρίζατε ότι η κοπέλα που οδηγούσε το αυτοκίνητο όταν πήγαιναν, όταν μετέφεραν τον άτυχο Παναγιωτάκη από το σπίτι στο νοσοκομείο, ήξερε, θα δήλωνε ότι το παιδάκι ήταν νεκρό και μέσα στο αυτοκίνητο? Ακούστε, αναφέρεστε σε γεγονότα για τα οποία δεν έχουν περιλάβει μία κατάθεση ενώπιον της αρχής. Εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στο παρόν στάδιο, το δικονομικό, πρόσβαση στην οποιαδήποτε έρευνα γίνεται. Εγώ γνωρίζω μόνο σχετικά με την έρευνα των δύο βρεφών της εντολέως μου. Εκεί μπόρεσα να έχω πρόσβαση λόγω της μηνυτήριας αναφοράς που είχα υποβάλει εν καιρό. Άρα λοιπόν δεν είμαστε σε θέση, όχι μόνο εγώ, κανένας μας να αξιολογήσει οτιδήποτε όταν δεν υπάρχει πληρότητα των καταθέσεων, αν και εφόσον περιβλήθηκαν τον τύπο της κατάθεσης για να έχουν νομική, ας το πούμε, υπόσταση, για να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. Εγώ, κυρία Τσολάκη, με συγχωρείτε κιόλα γιατί έχω ανηλυμένη επαγγελματική υποχρέωση και έμεινα ακριβώς για την τηλεφωνική ολιγόλεπτη επικοινωνία μας. Δεν θα πω στην ανάλυση του κάθε τι, το τι είπε ο καθένας, θα πω μόνο ότι υπάρχουν διαπροσωπικές σχέσεις και σε πρώτερο χρόνο που δεν γνωρίζουμε γιατί ο καθένας έρχεται μετά από χρόνια και αναφέρουμε και στην υπόθεση του βρέφους της κυρίας Ροδίτη να πει οτιδήποτε. Να ξέρετε μόνο ότι οι δικαστές και οι αρχές δεν εμένουν σε οποιοδήποτε έβριμα. Συναξιολογούν ιατροδικαστικό. Sorry. Ιατροδικαστικό εννοώ. Θα συναξιολογηθεί το σύνολο του αποδεικτικού υλικού συμπεριλαμβανομένων, γνωρίζω, Καλετέρης, των πιστηρίων, των ευρημάτων και των νεκροτομικών ευρημάτων που αναδείχθηκαν εν καιρό. Ευχαριστώ. Θα υποδεσμευτώ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημητριάδη. Αλίμονο, κύριε Γαλεντέρη, και να πω μια καλημέρα και στον κύριο Σούρα και στον κύριο Μπαλάσκα. Αν οι δικαστές παίρναν τις αποφάσεις τους με βάση αυτά που συζητάμε εμείς. Εμείς κάνουμε κουβέντες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κληθεί από τις αρχές να δώσουν επίσημες καταθέσεις. Άρα στο πλαίσιο αυτό τη συζητάμε και εμείς. Τάσο, εσένα εγώ, κυρία Τσολάκη, ναι, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Δημητριάδου ότι οι μάρτυρες με τις κουκούλες πρέπει να αποκαλυφθούν και να καταθέσουν ενόρκωση αυτά που γνωρίζουν, ούτως ώστε να μπορέσει να. Κύριε Γαλεντέρη, η συγκεκριμένη κυρία δεν είναι μάρτυρας όμως με κουκούλα. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή το λέμε και όντως είναι αυτό που συζητάμε το τελευταίο διάστημα, να πάνε οι άνθρωποι να καταθέσουν. Οι άνθρωποι ναι. αυτοί, των οποίων δηλώσεις παίζουμε και όλες οι εκπομπές, έχουμε τα ονοματεπώνυμά τους, βγαίνουν με τα ονοματεπώνυμά τους. Είναι, το λέει ξεκάθαρα η γυναίκα, που οδηγούσε το όχημα που πήγαν στο νοσοκομείο. Δηλαδή δεν είναι ο άγνωστος Χ. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να κληθούν από τις αρχές επίσημα όλα αυτά που δηλώνουν να τα καταθέσουν εκεί. Σαφώς και πρέπει να κατευθούν ενόρκως για να μπορέσουν και να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία. Αν από αυτά προκύπτει κάποιο έβριμα. Αν μπορεί και μπορεί και τίποτα. Μπορεί να είναι, όπως λέει και η κυρία Δημητριάδου, να βασίζονται σε διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες ήταν κακές. Κανένας δεν ξέρει, άμα δεν γίνει έρευνα. Ακριβώς. Θέλω, κύριε Σούρα, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Αν ακούσατε την συνέντευξη της Ειρήνης για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν την Παρασκευή το βράδυ, και ο Τάσος ήταν καλεσμένος στην Αγγελική Νικολούλη να μας πει και εκείνος μετά. Λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη εκεί? Ένα σχόλιο πρώτα από εσάς.
Θα μου δώσετε το λόγο για να τα πω λίγο σε πιο απλά ελληνικά, να καταλάβει ο κόσμος. Πρώτον, όλα αυτά που παίξανε το βράδυ στην κυρία Νικολούλου τα είχαμε πει την Παρασκευή το πρωί διαζώσεις εδώ. Αν αφαιρέσετε το ηχητικό υλικό, είχαμε πει για την προσωπικότητα, για το χαρακτήρα, για τα πράγματα που λέει, για τα πράγματα που κάνει, τι άνθρωπος είναι. Και μάλιστα είχα χρησιμοποιήσει και μια λέξη που μου είπατε ότι δεν λέγεται το πρωί στην τηλεόραση. Ναι, μην την ξαναπείτε. Άρα δεν είδα κάτι. Δεν θα την ξαναπώ, εννοείται. Το δεις εξ αμαρτήν. Άρα λοιπόν δεν είδα κάτι το καινούριο. Το ηχητικό αυτό που άκουσα ήταν μια επανάληψη των όσων είχα πει το πρωί στη δικιά σας εκπομπή. Πάμε στην αγαπημένη μου κυρία Δημητριάδου. Θέλω να πω κάτι. Μου φαίνεται, τα έχουμε λιγάκι μπλέξει τα πράγματα. Εμείς φταίμε για αυτά που λέει η κυρία Ειρήνη. Εμείς φταίμε για τη συμπεριφορά της. Εμείς την καλέσαμε. Εμείς της τηλεφωνήσαμε. Εκείνη δεν πήρε μπάριζα όλα τα κανάλια, εκμεταλλευόμενοι όλους τους δημοσιογράφους από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Εκείνη δεν εκτίθεται. Εκείνη δεν μιλάει. Πόσες φορές εσείς έχουμε πει να κάτσει σπίτι γιατί δεν είναι κατηγορούμενοι. Πόσες φορές εγώ προσωπικά και διαζώσεις και δια της τηλεόρασης της είπα γιατί μιλάς, δεν είσαι κατηγορούμενη. Κάνε ό,τι θέλεις, κάνε τη ζωή σου. Ποιος φταίει λοιπόν? Εμείς φταίμε γιατί άκουσα την κυρία αγαπημένη μου κυρία Δημητριάδου να λέει ότι εμείς την παρασύρουμε. Εμείς παρασύρουμε. Εκείνη μας παρασύρει. Μας φτύνει και το μόνο που κάνουμε είναι να δεχόμαστε τα σάλια της. Αυτό κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια επιλογή της. Μας φτύνει καθημερινά. Ακούστε με κυρία Σολάκη, διότι το πράγμα παίρνει άλλες διαστάσεις. Ναι, για να κάνουμε ένα διάλογο και να προλάβουμε να μιλήσουν όλοι, κύριε Σούρα μου. Ναι, αλλά εφόσον με καλύτερα να τελειώσω δύο λεπτά. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος προκαλεί, κάποιοι θα απαντήσουν. Είδατε κανέναν δημοσιογράφο να προκαλέσει πρώτος? Είδατε κανέναν ψυχίατρο να τοποθετηθεί πρώτα? Είδαμε, ακούσαμε και τοποθετηθήκαμε. Κύριε Παλάσκα, όλα αυτά. Εσείς τι λέτε σε αυτό που λέει ο κύριος Σούρας? Θα έπρεπε να τηρήσει μια διαφορετική στάση, Ειρήνη? Θα έπρεπε να μην εκτίθεται? Θα έπρεπε να μην μιλάει τόσο πολύ? Γιατί η αλήθεια είναι ότι καθημερινά έχουμε καινούργιες τις συνεντεύξεις πάνω στις οποίες έτσι σηκώνει σχολιασμό η ιστορία αυτή. Θέλω να πω ότι θεσμικά η Ειρήνη δεν είναι κατηγορούμενη από κανέναν. Βέβαια. Από κανέναν. Ούτε κατηγορούμενη είναι, ούτε ύποπτη είναι. Βέβαια, το τι γίνεται για τον κόσμο είναι τελείως διαφορετικό. Τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ απλά αν είχε ανοίξει μέσω της αγγλικής παρέμβασης ένας νέος κύκλος ερευνών και είχε καταλήξει με ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είχε δοθεί στην εισαγγελία, να ξέρουμε. Είναι ένοχη για κάτι η Ειρήνη μέσα? Δεν είναι? Έξω. Βουλώστε το, θα μιλούσαμε για άλλα πράγματα, θα λέγαμε για δολοφονία χαρακτήρα του παιδιού, της κοπέλας, θα λέγαμε για άλλα πράγματα. Αθώα. Αν όμως υπήρχε κάτι μεμπτό θα είχε φανεί. Εγώ τι περιμένω προσωπικά? Περιμένω ένα δεύτερο κύκλο εργασιών. Αντιλαμβάνεται ο κύριος Καλεντέρης πολύ καλά τι λέω. Πότε θα ανοίξει, όλοι θα εμπλακούν, αυτό περιμένουμε. Όπου θα εμπλακούν όλοι οι επίσημοι θεσμικοί φορείς, όπως είναι οι ιατροδικαστές, η ιατροδικαστική υπηρεσία, όπως είναι η προανάκριση, όπως είναι η αστυνομία. Θα χείρισμα να δώσουν ένα αποτέλεσμα στην εισαγγελία, να το πάρει η εισαγγελία και να βγάλει αποτέλεσμα να τελειώνουμε με αυτήν την υπόθεση. Σταύρο, αυτό θα γίνει ουσιαστικά σύντομα. Αλλά όπως μου είπε εμένα ένα εισαγγελέα την Παρασκευή που μίλησα, μου είπε ότι μην νομίζει ότι οι δικηγόροι, οι εισαγγελείς και όλοι εμείς πηγαίνουμε με τους ρυθμούς της τηλεόρασης. Δηλαδή, μου λέει, εσείς μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε, να βγάζετε όποιον θέλετε, αλλά ο εισαγγελέας πάει με τους ρυθμούς που πρέπει να πάει. Δηλαδή, βιαζόμαστε όλοι. Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, για να ξαναγίνουν όλες οι εξετάσεις από τα πλακάκια, χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ο κ. Γαλεντέρης ξέρει. Είναι πάλι δηλαδή ξανά μανά από την αρχή. Για να ξαναπαρθούν καταθέσεις και να αξιολογηθούν και να αντιστοιχηθούν από την αστυνομία με τις προηγούμενες. Ναι, αλλά άμα δεν ξεκινήσει αυτό, κύριε Παλάσκα, δεν θα ολοκληρωθεί και ποτέ. Αυτό είναι το, αυτό που συζητάμε. Ας ξεκινήσει και ας όλοι αυτοί οι άνθρωποι όντως κληθούν να καταθέσουν. Να κάνω μια ερώτηση, κυρία Τσολάκη. Δεν έπρεπε, κυρία Τσολάκη, να έχει ξεκινήσει ήδη τώρα αυτό? Αυτό αναρωτιόμαστε όλοι και θα μας απαντήσει και ο Τάσος αυτό. Γιατί συνεχίζουν να βγαίνουν στοιχεία και αυτό που αφορά την προσωπική ζωή της Ειρήνης. Το καταλαβαίνω και η απάντηση που δίνει εκείνη είναι: είχα ένα καυγά με την σχέση μου τότε. Αυτό απάντησε η Ειρήνη, όπως την ακούσατε. Κυρία Τσολάκη, δεν έδωσε μια καινούργια συνέντευξη σε εσάς? Ναι. Τώρα δεν παίξατε μια καινούργια συνέντευξη? Αυτή η συνέντευξη δεν θα δώσει μια συνέχεια? Που ξέρετε ότι κατέβηκε
κάτω εντολή της κυρίας Δημητρίση και το δέχτηκε. Και μόλις κατέβηκε στο Μελιγαλά, πώς που πήγε δεν θυμάμαι, έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Νίκη. Σήμερα έδωσε συνέντευξη σε εσάς. Να μην απαντήσει, κύριε Σούρα, για αυτό το απόσπασμα, το ηχητικό που έχει γίνει χαμός. Ναι. Εγώ κυρία Τσολάκη, ακούστε με λιγάκι. Εγώ με πολύ απλά λόγια περιέγραψα την προσωπικότητα της Ειρήνης. Ναι. Η προσωπικότητα της Ειρήνης περιλαμβάνει όλα αυτά που λέτε. Αν θέλετε το ηχητικό, αν θέλετε τις φωτογραφίες, αν θέλετε τη συμπεριφορά, αν θέλετε την προσωπικότητά σας κατά της προηγούμενης Τετάρτης στην εκπομπή του Πέτρου του Κουσουλού, όλα αυτά τα πράγματα, και εγώ έχω γνώμη που ακόμη δεν μπορώ να πω, γιατί δεν με ενδιαφέρει να την πω και δεν αφορά και κανέναν. Άρα λοιπόν αφορά την προσωπικότητά της. Εκείνο το οποίο δεν δέχομαι από κανένα να πει είναι ότι εμείς την προκαλούμε. Κύριε εκείνη Σούρα, μας προκαλεί. Εκείνη μας προκαλεί. Πού το εκείνη το... βγαίνει και μιλάει. Κύριε Σούρα, το κακό πού είναι στο ότι δίνει συνεντεύξεις, το κακό για εσάς πού είναι? Ότι δίνει συνεντεύξεις είναι ότι φουντώνει μια ιστορία εναντίον της. Αυτό που κάνει την καθιστά χωρίς να καταλαβαίνει ένοχη. Ξέρετε όμως τώρα τι γίνεται. Επειδή μας έχει συνηθίσει να απαντάει, αν ξαφνικά ενδεχομένως το κόψει, σκέφτομαι με τη λογική. Δεν θα πάρετε τότε τίποτα, να κινήσει περισσότερο. Δεν θα πάρετε θέματα να φάνε και οι κότες. Όχι, όχι εμείς. Δεν όχι. Θα πάρετε τίποτα. Δεν είπα αυτό, κύριε Σούρα. Έχετε πολλά θέματα. Δεν είπα, κύριε Σούρα μου, αυτό. Δεν είπα, δεν με ακούσατε τι είπα. Είπα ότι αν σταματήσει ξαφνικά να απαντάει, ενδεχομένως κάποιος να σκεφτεί ότι τώρα έχει κάτι να κρύψει, ότι αυτό όχι. Που υπόθηκε την έχει φέρει σε δύσκολη θέση. Αλλά αυτό η κοινή γνώμη, όπως και άλλος μπορεί να το κάνει. Ακολούθησε τη συμβουλή της δικηγόρος. Δεν είναι κακό. Πάμε να δούμε τι έγινε στην Αγγελική Νικόλουλη την Παρασκευή το βράδυ, για να δει και ο κόσμος ή όποιος τυχόν δεν έχει δει, να δει για τι συζητάμε. Μόλις είδα την εκπομπή και είδα τα μούτρα της Ειρήνης, μου ήρθαν όλα backup και είχα κάποιες αναπνήσεις και προσφέρθηκα να πω ό,τι ξέρω για να λυθεί το μυστήριο. Η Ειρήνη είχε κάπως παραβατική συμπεριφορά από μικρή. Θυμάμαι την υγωγό όταν είχε πρωτογεννηθεί, την προλαβαίναμε στο τσακ, της έβαζε μαξιλάρι στα μούτρα, της έβαζε το χέρι στα μούτρα μεταξύ μύτης και στόματος. Το είχαμε τεστάρει πάρα πολλές φορές και με τη γιαγιά της την Ειρήνη κιόλας, τη συγχωρεμένη γιατί είχε συγχωρεθεί. Την αφήναμε για λίγο να δούμε τι θα κάνει και πήγαινε κατευθείαν στο μωρό, δηλαδή κατευθείαν είχε... Πήγαινε, έπαιρνε μαξιλάρι. Η Ειρήνη τι ηλικία είχε όταν συνέβαινε αυτό το περιστατικό? Η Ειρήνη είχε 5-6 χρονών, δεν θυμάμαι τώρα γιατί πάνε πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Έβαζε το μαξιλάρι στο πρόσωπο της αδερφής της με σκοπό να της στερήσει το οξυγόνο. Ναι. Τώρα πέρα το 100, εγώ τι λέμε να το σου πω εγώ. Θα σε κλείσω μέσα σήμερα. Θα σε κλείσω μέσα σήμερα. Όχι. Κλείστο. Θα το μετανιώσει. Κλείστο. Δεν μετανιώνω τίποτα. Κλείστο. Καλησπέρα. Είναι πολύ ψεύτρα. Ποια είναι ψεύτρα? Η Ειρήνη παίζει πολύ καλό θέατρο. Είναι πολύ εύκολο για αυτή. Πριν πεθάνει ο Παναγιώτης, δύο μέρες πριν, είχα πάει στο σπίτι να το δω. Το παιδί το έβλεπα ότι δεν ήταν και τόσο καλά και της έλεγα πόπι, γιατί το παιδί είναι ανήσυχο και μου λέει για τα δοντάκια του. Μετά μαθαίνω ότι ο Παναγιωτάκης πέθανε. Με παίρνει τηλέφωνο η ξαδέρφη μου, η οποία μετέφερε το μικρό στο νοσοκομείο. Είναι πρώτη μου ξαδέρφη, η Γιώτα. Και μου λέει, χάσαμε τον Παναγιωτάκη. Εγώ μου λέει, το είδα το παιδί, ξέρω. Κατεβαίνει Πόπη. Λέω, Πόπη, το παιδί, όπως και την επόμενη μέρα μετά, όταν ήταν η κηδεία, τη λέω, Πόπη, το παιδί πώς ήτανε, και μου λέει, η Πόπη τώρα. Το παιδί ήταν ξερό, μελανιασμένο και η γλώσσα του στο πλάι. Τώρα, πώς γίνεται και το αλλάζει και λέει,
ότι το παιδί ήταν ζωντανό, ότι έκανε μετό, ενώ είπαν ότι μετό έκανε... Το προηγούμενο βράδυ. Ναι, το προηγούμενο βράδυ και μου είπαν εμένα ότι έκανε εκείνη τη μέρα πάλι, λίγο πριν, ότι έκανε μετό, αλλά ότι έκανε μετό με αίμα. Ποιο σου το είπε αυτό και τι ακριβώς σου είπε, πες το μου λίγο ξανά. Η Ειρήνη μου το είπαν στην κηδεία. Λέω, Πόπη μου, θα μου εξηγήσει λίγο πώς έφυγε το παιδί. Έκανε μετό πρώτα με αίμα, μου λέει το παιδί. Εκείνο το πρωινό? Ναι. Λίγο πριν φύγει, έκανε μου λέει μετό με αίμα. Μου είπε, μου λέει ο Ρήνος, ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Το παιδί μου λέει ήταν μελανιασμένο και με τη γλώσσα έξω στο πλάι. Της λέω, Ειρήνη, έτσι έγινε. Και μου λέει, ναι, έτσι έγινε. Της λέω, Ειρήνη, δεν πιστεύω να έχεις κάνει κάτι εσύ. Θα γίνει τσιλό χαμός. Μου λέει να σου δώσω, μου λέει, τις εξετάσεις, μου λέει, από τα παιδιά μου. Για ποιο λόγο μου λέει να κάνω κάτι στον Παναγιωτάκη? Της λέω, αυτό που λες τώρα, της λέω, δεν κολλάει. Της λέω, εγώ πιστεύω ότι το έχεις κάνει εσύ. Και από το μυαλό μου τσιλό αυτό δεν πρόκειται να μου το βγάλεις. Είναι ανατριχιαστικά όσα ακούω. Μπορώ να πω κάτι? Ναι, 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 κύριε Παλάσκα. Εκτός ότι αυτά που ακούμε δεν είναι μόνο ανατριχιαστικά, είναι και ποινικά κολάσιμα. Είναι δηλαδή... Εμετικά. Είναι εμετικά, πολύ σωστά γιατρέ, αλλά όμως αυτά είναι να τα πάρει οποιοδήποτε εισαγγελέας υπηρεσίας, όχι καν εισαγγελέας αρχής, ο εισαγγελέας υπηρεσίας να βλέπει την εκπομπή τώρα και να πει, όπα, εδώ πρέπει να παρέμουν. Και για να το πω λαϊκά και λίγο νευριασμένα. Στην Αγγελική Κρυστολούλη ήταν όλα αυτά και φαντάζομαι ότι... Να το πω λαϊκά και λίγο νευριασμένα, εγώ τι βλέπω? Ότι δεν γουστάρει ούτε η αστυνομία, δεν γουστάρει ούτε η εισαγγελία να ασχοληθεί γιατί, με αυτό. Γιατί, κύριε Μπαλάσκα, έχει λογική αυτό με πέντε βρέφη νεκρά? Δεν γουστάρει κανένας. Άμα γουστάρανε, θα είχαν ασχοληθεί με αυτά. Έχουμε να κάνουμε πέντε θανάτους. Κύριε Μπαλάσκα, δεν γίνεται αυτό που λέει τώρα. Ακούγεται και το τι δεν ακούγεται σε κάθε εκπομπή που βγαίνει. Καταρχάς είναι ο δεύτερος άνθρωπος που αφήνει σαφείς αιχμές για τον πρώτο άνθρωπο που σκέφτηκε για το θάνατο του Παναγιωτάκη, την Ειρήνη. Ποιος είναι αυτός που πρέπει να... Ο πρώτος είναι ο πρώην σύζυγος. Ο κύριος Ντούγκας, ο φίλος μου, ο Τάσος. Τάσο, ποιος πρέπει αυτόν με την κουκούλα τώρα, σήμερα, να τον καλέσει να τα πει? Ποιος πες μου, εσύ είσαι Μικολόγος. Θέλω να απαντήσω λίγο, γιατί βρισκόμουν στην εκπομπή της Αγγελικής Μικολούλης και βίωσα όλα. Ποιος σήμερα τον κάλεσε αυτόν τον άνθρωπο? Οι αρχές, η εισαγγελία πρέπει να τον καλέσει άμεσα να καταθέσει το συγκεκριμένο άνθρωπο. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ θέλω να απαντήσω. Τάσο, λίγο θέλω να απαντήσει, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι που εμεί έχουμε τώρα δύο ανθρώπου με κουκούλα. Δεν μιλάω για την κυρία Νικολούλη. Στην δημοκρατία υπάρχουν τα ονόματά του. Ξέρει, θα έχουν καταθέσει. Δεν έχουν να... Θα απαντήσω σε έναν έναν. Αφήστε δεν με θέλω μιλάω καθόλου. Όχι, δημοσιογράφη δεν έχουν καταθέσει. Εγώ. Καθόλου. Ωραία. Η κυρία Νικολούλη έχει βγάλει δουλειέ που δεν τι έχει βγάλει η αστυνομία. Και δεν θα μπορούσε να τι βγάλει η αστυνομία. Ναι, δεν είπατε εσεί τίποτα για του δημοσιογράφου, κύριε Παλάσκα. Είπατε το μάρτυρα. Δεν είπα τίποτα και δεν θα πω ποτέ. Αντιθέτω, μπράβο. Στην εκπομπή του γίνονται τέτοιε αποκαλύψει. Όταν εγώ είμαι Νικολούλη όμω και κάποιο αποκαλύπτει αυτά τα πράγματα στην εκπομπή μου την άλλη μέρα, ο εισαγγελέα πρωί-πρωί δεν πρέπει να τον καλέσει. Τι λέτε τώρα? Αυτό αναρωτιόμαστε κι εμεί. Αυτό λέμε. Καταρχήν, σα άκουσα όλου με πάρα πολύ προσοχή και επειδή την Παρασκευή βρισκόμουν στην εκπομπή τη Αγγελική Νικολούλη, θέλω να απαντήσω σε κάποια πράγματα, γιατί κατηγορήθηκα και ότι καθοδήγησα δημόσια την Ειρήνη στο να απαντήσει για τι φωτογραφίε. Σαφώ δεν είναι ο ρόλο μου να καθοδηγώ την Ειρήνη. Εμένα ο ρόλο μου, επειδή εκπροσωπώ την Πόπη, είναι να μάθω την αλήθεια για το ποια είναι τα ακριβή αιτία θανάτου του Παναγιώτη. Όλοι καταλάβαμε και εγώ στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη βοήθησα στην έρευνα στο να δούμε ποιος έχει τραβήξει τις φωτογραφίες και ποιος έχει αποστείλει τις φωτογραφίες του νεκρού Παναγιώτη. Τουλάχιστον είμαστε χαρούμενοι γιατί η Ειρήνη παραδέχτηκε ότι όντως υπήρχε η φωτογραφία του μικρού Παναγιώτη και την είχε αποστείλει. Μένει να διευκρινιστεί όμως ποιος τράβηξε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Στην ομαδική λες, γιατί στη Χαρά πάλι είπε ότι δεν ξέρει για τη φωτογραφία, την είχε στείλει κάποιος άλλος, είπε. Ότι την ανέβασε κάποιος άλλος. Λέει λοιπόν. Και την τράβηξε κάποιος άλλος. Εγώ θέλω να απαντήσω λοιπόν όσον αφορά τη φωτογραφία. Φάνηκε. Τη φωτογραφία. Μένει να γίνει έρευνα από τις αρχές ποιος τράβηξε τη φωτογραφία και τη διοικητεύσε. Τι λέει, Η Ειρήνη λέει ότι την τράβηξε. Μια λέει ότι την τράβηξε, μια ότι δεν την τράβηξε. Ποιες αρχές εννοείται? Δηλαδή η αστυνομία θα επέμβει και να μάθει την φωτογραφία. Ποιες άνθρωποι εκεί πέρα? Η αστυνομία, το ΑΤ Φίλιδας που διεξάγει την έρευνα, κύριε Μπαλάσκα. Μάλιστα. Το ΑΤ Φίλιδας πρέπει λοιπόν να επιληφθεί ποιος τράβηξε τη φωτογραφία και διόχετευσε αυτή τη φωτογραφία. Κύριε Ντούκα, αυτό το θέμα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν 15 μέρες. Σήμερα έχουμε Δευτέρα
4 του μηνός θα χάσουμε και τη ημερομηνία και ακόμη δεν έχουμε ακούσει τίποτα εκτός από δημοσιογραφικές εκπομπές και από τοποθετήσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, σας φαίνεται ότι είναι normal εσάς αυτή η διαδικασία? Όχι φυσικά, μα είναι δεν λογική. Είμαστε απέναντι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ ζητάω να μας πει ποιος τράβηξε τη φωτογραφία. Ότι την απέστειλε η Ειρήνη τη φωτογραφία στο φως στο τούνελ μαζί με άλλες φωτογραφίες του μικρού Παναγιώτη είναι ξεκάθαρο. Αυτό αποδεικνύεται από τη συνομιλία που είχε με τη δημοσιογράφη της Αγγελικής Νικολούλη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μένει να διευκρινιστεί ποιος τράβηξε αυτή τη φωτογραφία και να αποδειχθεί για ποιο λόγο τραβήθηκε αυτή η φωτογραφία. Είναι σημαντικό. Μόνο αυτό, κύριε Ντούκα. Μόνο αυτό. Δηλαδή, κύριε Σπούρα μου, για τη φωτογραφία με ρωτήσατε, είπε... για τη φωτογραφία θα απαντήσει. Μα ίδια δεν ξέρει από πού προήλθε. Κύριε Ντούκα, ο γιατρός παραδέχτηκε ζωντανά όταν ήσασταν κι εσείς ότι το παιδί έφτασε νεκρό με αποδείξεις. Έχει κληθεί. Ο γιατρός είναι γιατί αφορά και το διοικητικά σας την περίπτωση. Είναι έτοιμά μας της οικογένειας της Πόπης να καταθέσει σήμερα ο γιατρός. Κατέθεσε χτες λοιπόν. Σήμερα. Ναι, σήμερα. Σήμερα κλείθηκε, σήμερα φαντάζομαι θα καταθέσει ο άνθρωπος. Αύριο θα καταθέσει η γιαγιά του μικρού Παναγιώτη. Εχθές κατέθεσε ο σύντροφος της γιαγιάς του Παναγιώτη. Ακόμη πάντως, Τάσο, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κομβικός αυτή την ιστορία, είναι και η οδηγός του αυτοκίνητου. Μίλησε στη Χαρά. Θέλω να ακούσουμε τι λέει στη Χαρά, γιατί είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικά τα στοιχεία που δίνει σχετικά με τα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για την κατάσταση του μικρού Παναγιωτάκη, του άτυχου αυτού παιδιού μέσα στο αυτοκίνητο. Για να την ακούσουμε, Χαρά. Το παιδί είχε στήσεις, ήταν λιπόθυμο. Δεν είχε στήσεις το παιδί, ήταν ξερό. Πώ γίνεται ξερό παιδί να κάνει εμετό ή να γελάει ή να κουνάει το χέρι του, τώρα μα δουλεύουν. Φορούσε κάτι, θυμάστε να φορούσε αυτό που λένε. Πιπιλίνο ήταν το παιδί. Μόνο με το πιπιλίνο. Βασικά πάτε έτσι ήταν το παιδί. Δεν φορούσε κάποιο φορμάκι, κάποιο ρουχαλάκι, κάτι. Όχι. Όταν μου το φέρανε με στα μάτια μου ήταν το παιδί με το πιπιλίνο. Δεν φορούσε κάποιο ρούχο και το έχω πει αυτό. Που είπε η Ειρήνη ότι την μπλούζα την κράταγε μέσα στο αμάξι μου, επειδή έκανε το παιδί εμετό. Πώς γίνεται ένα ξερό παιδί να κάνει εμετό? Η Ειρήνη σε τι κατάσταση ήταν? Ήταν ερχομένη? Εντάξει, μια χαρά ήταν. Τι είναι? Ξέχαμε. Εκείνη την ώρα εγώ ήμουνα. Τα είχα χάσει. Είχατε πάει έξω με την Καλλιόπη το προηγούμενο βράδυ, σωστά? Ναι. Σας είχε... Με τον ξαδερφό μου, όχι μόνο μαζί. Και είχε πάρει η Ειρήνη, είχε καλέσει και την Καλλιόπη και της είχε πει το παιδί δεν είναι καλά, είχε κάνει κάποια κρίση τέτοια. Η Ειρήνη το είπε. Η Πόπη μου, εγώ που τη ρώτησα, μου είπε ότι δεν την πήρε ποτέ. Τώρα τι να σας πω. Εγώ μπορώ να πω μόνο ένα. Αυτό που είδα με τα μάτια μου. Και σε αυτό που είδα με τα μάτια μου και βγαίνει η Ειρήνη και λέει ψέματα, πού να πάει το μυαλό μου μετά? Όχι, πείτε μου πραγματικά. Από τη στιγμή που είδα με τα μάτια μου, έτσι. Και βλέπω ότι λέει ψέματα και με δουλεύει μέσα στα μούτρα μου ότι όχι, το παιδί έκανε με το, ενώ δεν έκανε, ότι γέλαγε. Ναι, μάτια πάλι αυτό. Ναι, κούναγε και το χέρι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα με τρελά, έτσι. Να αποφασίσουν τι έκανε το παιδί. Γέλαγε. Ήταν ξερό το παιδί. Όπως λέω εγώ, γιατί έτσι είναι η αλήθεια. Και όπως είπα, αφού έκανε με το και λένε έτσι να πάνε να εξετάσουν το αμάξι μου. Γιατί δεν πάνε να ψάξουν το αμάξι μου? Στον αέρα, τώρα, σύγνω, άρα, Τάσο, εδώ ακούσαμε την οδηγό να επιβεβαιώνει, όπως λέει και ο Μάκης. Χαίρομαι. Ελένη, μακάρι να πάει να καταθέσει. Ότι μακάρι το παιδάκι πήγε με το πιπιλίνο στο νοσοκομείο. Εμείς λοιπόν λέμε όλοι οι μάρτυρες αυτοί να πάνε να καταθέσουν στις αρχές τώρα που έχει ανοίξει νέος κύκλος καταθέσεων. Είναι ξεκάθαρο ότι εμείς, η οικογένεια της Πόπης, θέλει να βρει την αλήθεια και θα τη βρούμε την αλήθεια. Είμαστε πολύ κοντά στο να βρούμε την αλήθεια και τις επόμενες μέρες μπορώ να σας πω από ότι θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Έχει γίνει κάποια εξέλιξη που δεν ξέρουμε που φτάνει κοντά στην αλήθεια, γιατί εμείς παρακολουθώντας. Δεν τη βλέπουμε αυτή την αλήθεια να τη φτάνουμε. Σας λέω λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε ακόμη δημόσιο, ότι είμαστε πολύ κοντά στο θα πάνε συγκεκριμένοι μάρτυρες. Έχουμε ζητήσει από τις αρχές να πάνε να καταθέσουν τις επόμενες μέρες και είμαστε πολύ κοντά στο να βρούμε την αλήθεια. Σκοπός της μητέρας του Παναγιώτη είναι να βρεθεί η αλήθεια και τα ακριβή αίτια θανάτου του Παναγιώτη. Ακούστηκε σε αυτό το τηλεφώνημα ότι λέει η Πόπη σε αυτήν την γυναίκα, την οδηγό, ότι βγήκε μαζί της το προηγούμενο βράδυ έξω και την πήρε η Ειρήνη τηλέφωνο και της είπε από το προηγούμενο βράδυ ότι ο μικρός Παναγιωτάκης δεν ήταν καλά. Πράγμα που αρνήθηκε μετά η Ειρήνη. Η Πόπη τι λέει γι' αυτό? Για αυτή τη γυναίκα που φαντάζομαι, εικάζω ότι ήταν φίλη και των δύο γυναικών που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ναι, είχαν Ελένη, επειδή, αυτό λοιπόν, εμείς και με τις δύο. Επειδή λοιπόν η Πόπη θα καταθέσει τις επόμενες ώρες ή μέρες το αργότερο, αλλά ώρες εγώ θα σου πω στις αρχές, έχουμε μόνο το φάκελο και όλα τα στοιχεία. Μετά αποκλήσει, αυτοβούλος θα πάει να καταθέσει ή μετά αποκλήσει? Μάκη θα πάει να καταθέσει αυτοβούλος, ναι. Αυτοβούλος.
Η Πόπη με αυτή την κυρία που ήταν η οδηγός του αυτοκινήτου, τι σχέση έχουν μέχρι σήμερα? Έχουν μία φιλική κανονική σχέση. Μιλούν κανονικά στο τηλέφωνο. Εμείς ζητούμε. Ναι, λοιπόν, αλλά είναι δύο γυναίκες που λένε δύο διαφορετικές ιστορίες. Είναι η Ειρήνη που λέει άλλο πράγμα και αυτή η οδηγός που λέει άλλο Ελένη, πράγμα. Η Πόπη που είναι. Ελένη, ότι η Πόπη στηρίζει την Ειρήνη. Αν με ακούσετε ένα λεπτό, θα καταλάβετε. Τα πράγματα αρχίζουν και ξεδιαλύνουν. Από εδώ και πέρα θα δείτε εξελίξεις. Πραγματικά δεν μπορώ να το πω, γιατί είμαστε ακόμα σε έρευνα και σε καταθέσεις που θα βγουν στοιχεία πραγματικά. Η Ειρήνη συνεχίζει και μένει στο σπίτι της Πόπης? Όχι, δεν μένει στο σπίτι της Πόπης. Άσο, μήπως η Πόπη παίρνει αποστάσεις από την Ειρήνη πλέον? Η Πόπη θέλει... άκουσε με λίγο, Μάκη μου. Η Πόπη θέλει να μάθει ποια είναι τα ακριβή αιτία θανάτου του Παναγιώτη. Συμφωνούμε σε αυτό. Δύο λεπτάκια. Η Πόπη δεν κατηγόρησε την Ειρήνη εξ αρχής, γιατί δεν έχει στοιχεία, δεν έχει κανένα στοιχείο να κατηγορήσει την Πόπη, όπως και για κανένα άλλο. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω εγώ, η Πόπη, ναι, έχει δύο φίλες, την Ειρήνη και την οδηγό. Και οι δύο, ναι, αυτές γυναίκες ήταν παρούσες σε όλο το Ελένη περιστατικό. Μου, δεν θέλω να απαντήσω και γι' αυτό αποφεύγω να απαντήσω. Καταλαβαίνει και ο τηλεθεατής, γιατί αναμένονται εξελίξεις. Και ο λόγος που δεν απαντάω είναι πολύ συγκεκριμένος. Γι' αυτό αποφεύγω να απαντήσω. Έχει δίκιο ο κύριος Τούκας. Ναι. Να ρωτήσω και κάτι τον κύριο Γαλεντέρη, ένα παιδάκι για να κάνει αίμα εμετό. Στην υπόθεση ότι αυτό το παιδάκι από το προηγούμενο βράδυ έκανε εμετό και είχε αίμα ο εμετός του, δεν θα βρισκόταν ένα παθολογικό έβριμα στην ιατροδικαστική στο τέλος από ότι έχει φύγει αυτό το παιδί? Κοιτάξτε, εγώ το πάω ακόμα πιο πίσω. Να δούμε, ναι, να δούμε αυτό το υγρό. Ήταν εμετός ή ήταν κάποιο πνευμονικό είδημα το οποίο εκλήφθηκε ως εμετός από τους μάρτυρες? Το φορμάκι εξετάστηκε που κατατέθηκε τις προάλλες. Καταλαβαίνω ότι τα στοιχεία από περιγραφές μη ιατρών πρέπει να τεθούν όλα υπό αμφισβήτηση. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Οι μοναδικοί οποίοι μπορεί να διαγνώσουν και να χαρακτηρίσουν τέτοια ευρήματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο είναι οι γιατροί. Ο γιατρός που κατέθεσε από το νοσοκομείο, ο οποίος παρέλαβε το παιδί, είπε συγκεκριμένα πράγματα με τέτοιο τρόπο που θεωρώ ότι είναι αδιάσυστος τρόπος. Έχετε δίκιο. Οι εξετάσεις οι οποίες έκανε και η εικόνα την οποία είχε δεν μπορεί να αντικρουστεί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να αντικρουστεί με κάποια μαρτυρία η ειδική γνώμη του γιατρού που εξέτασε το παιδί στα πήγοντα. Ενισχύει αυτή γιατρο. Τη γνώμη ακριβώς, και όσα λέει ο οδηγός, λέει τα ίδια με το γιατρό. Έτσι λέει, ενισχύει τη γνώμη του γιατρού και τα όσα ακούσαμε να λέει ο οδηγός του αυτοκινήτου. Λοιπόν, μένει να δούμε... Ναι, παρακαλώ κύριε Σούρα. Μου επιτρέπετε κάτι. Ξέρετε ότι στο παρελθόν χρησιμοποίησα μερικές εκφράσεις που γίνανε viral, ναι, και κατηγορήθηκα και για αυτές, αλλά δυστυχώς ήταν η αλήθεια, αν θυμάστε. Δεν θα το κάνω αυτή τη στιγμή, αν και έχω μιλήσει με την Ειρήνη. Θα είχε ενδιαφέρον να το κάνετε, είναι η αλήθεια. Αλλά... ακούστε με λίγο, αλλά το να μιλάς για την προσωπικότητα της Ειρήνης, ιδιαίτερα εγώ που μίλησα και διαζώσεις στην εκπομπή της προηγούμενης Τετάρτης του κυρίου Κουσουλού, νομίζω ότι έχω γνώμη. Τι θα κάνω λοιπόν, γιατί ο καθένας θα κάνει αυτό που πιστεύει για αυτή την υπόθεση. Εγώ λοιπόν με το μάθε μίλα ζήσε, ξεκινάω από την Πέμπτη εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα ήταν η βία. Τι περισσότερο βία από αυτά που ακούμε. Και ξεκινάω από την αίθουσα Μίκης Θοδωράκης του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης με την πρωτοβουλία του ΙΕΚ Αλφα Γλυφάδας, όπου θα συζητήσουμε ξεκάθαρα πλέον και αυτό το θέμα. Και σε αυτή την εκστρατεία μου, να είστε σίγουροι, όταν είστε δίπλα μου, θα τολμήσω και θα πω τι ακριβώς και πώς ακριβώς λέγεται η προσωπικότητα και πού μπορεί να οδηγήσει. Δεν το κάνω σήμερα από την τηλεόραση, καταλαβαίνετε σωστό, το λόγο, σωστό, αλλά κάνετε. Να ξέρετε ότι δεν θα διστάσω να μιλήσω. Γιατί όταν προκαλείσαι, απαντάς. Όταν δεν προκαλείσαι, κάθεσαι σπίτι σου και σκέφτεσαι. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Σούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Γαλεντέρη, κύριε Μπαλάσκα, Τάσο, χαρά μου, μπράβο σου για μία ακόμα φορά. Εδώ θα είμαστε και θα τις βλέπουμε τις εξελίξεις. Μακάρι να υπάρξουν και οι εξελίξεις να είναι και επίσημες πια και όχι μόνο σε επίπεδο δημοσιογραφικής έρευνας. Σημαντικό είναι και αυτό στη φάση που είμαστε. Και να απαντήσουν και οι πρωταγωνιστές ξεκάθαρα. Δηλαδή, η φωτογραφία αυτή να λένε αυτό και μετά το άλλο. Η φωτογραφία είναι τόσο σοκαριστική. Ναι, γι' αυτό πρέπει να απαντήσει, να δώσει μια απάντηση. Δεν υπάρχουν συναισθήματα να περιγράψεις την εικόνα. Είναι οδυνηρό αυτό που αντικρίζεις με αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
Θα ζαλιστεί το παιδί. Όχι. Πήγαμε και κάναμε και μπανάκι το Σάββατο. Είμαστε καθαρά κορίτσια. Όχι, στην μπανιέρα. Στην μπανιέρα, τι μπανιέρα, στη λεκάνη εννοείς που πλένεις και τα μακαρόνια. Εκεί που κάνει η τρούφα μπάνιο. Η λεκάνη της πώς είναι. Δεν είναι και το αγαπημένο της σπόρτο μπάνιο. Στη σουπιέρα πρέπει να την κάνεις μπάνιο εσύ. Λοιπόν, Τροφάκη, εδώ κοντά να σε βλέπει, μαμά. Επιστρέψαμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λες και μπορεί να πάει μακριά. Λες και μπορεί να πάει μακριά. Μπορεί να πάει όπου θέλει. Πού να πάει, δεν την αφήνεις. Νομίζω και μπορεί. 20 βήματα κάνει, αφού της βάλει τσιπάκι, παιδιά, να γυρνάει πίσω. Ζήσει το πάει 20 μέτρα από εκείνη δεν θέλει τη γυρίζει. Πού θα βρει την αγάπη της μανούλας. Δεν έχεις την αγάπη της μανούλας. Λοιπόν, πάμε στο Voice που μας χάρισε έτσι πολύ ωραίες στιγμές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και πολύ ωραίες φωνές περνάνε, αλλά και αυτή η κριτική επιτροπή φαίνεται να έχει δέσει και αυτό αποτυπώνεται και στα νούμερα τηλεθέασης, για να είμαστε ειλικρινείς. Πάμε να δούμε μερικά αποσπάσματα από αυτά που επιλέξαμε από το Voice. Πριν να σε κοντάσουνε τα μάτια μου, σε άρπαξε χαρίς το λεωφορείο και μείνα να κοιτώ. Συγχαρητήρια για την επιλογή του τραγουδιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τα ωραιότερα τραγούδια. Στην ηλικία σου, πόσο χρόνο είσαι? 17. Μπράβο σου, ε. Πλάκα μου κάνει. Πώς σε λένε? Νίκο, Νίκο Ρουβά. Νίκο Ρουβά. Ναι. Τι μου λες? Έλα, ήρθε Ρουβά στο πλακάο. Είμαστε έτοιμοι. Κοίτα, επειδή φέτος κάθομαι και στη γαρέκλα που πέρυσι ήταν ο Ρουβάς, πρέπει να έρθει σε μένα. Άλλος ο Σάκης ο Ρουβάς, άλλος ο Νίκος ο Ρουβάς. Εννοείται, απλά έλεγα να έχω την έγκλη του Ρουβά εδώ πέρα από το... Έχουμε και ένα νερό στην Κρήτη που λέγεται Ρούβα. Το ξέρω. Με μια γουλιά το τελειώνει και αργά τα χείλη δαγκώνει σαν να ετοιμάζεται κάτι να πει. Το Χρήστο, το μπλοκάρω. Τα Λούνα, Μάστορα. Να το ξέρω, το μπλοκάρω. Δεν είμαι εδώ για το πάρτι. Άμα σου αρέσει το μπλοκαρέτο. Θυμάμαι αυτή. Ίσως απλά να την είχα δει. Κάποιο τάδι στο νησί. Το καλοκαίρι. Γύρισε ο Γιώργος. Αυτό το τραγούδι πιανού είναι? Του κυρίου από εκεί. Έχουμε ξαναγνωριστεί. Έχουμε ξαναγνωριστεί. Λέγε. Ήμουνα το παιδί που ανέβασε στη σκηνή. Οχ, πλάκα κάνεις τώρα θυμήθηκα. Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε ρε. Τι λες τώρα, πλάκα κάνεις. Να σου πω κάτι. Ναι. Πες μου, πες μου. Το μοναχική καρδιά δεν είχες πει. Έλα ρε, αυτό το λες πολύ καλύτερα. Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Βρίσκουμε τα λάθη μα άλλα λάθη. Βλέπουμε τα πράγματα ανόητα. Είναι αγάπη αυτό που σου έχουν μάθει. Θέλω μια νύχτα να βρεθούμε. Δυο μας πάνω στο φεγγάρι. Ό,τι έχουμε κρυφό να πούμε. Από όλα μακριά, γιατί έχω μια μοναχική καρδιά. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο The Voice. Είναι η δεύτερη φορά, με διαφορετική εικόνα. Υπήρχαν και άνθρωποι όταν ήμουνα, όταν είχα τα πολλά κιλά, που έκριναν, έλεγα, θα πάρω τραγουδίστρια που είναι 140 κιλά, δεν θα πάρω τραγουδίστρια. Δηλαδή, δεν με άκουγαν, με έβλεπαν. Και σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς. Έλα κάτι τώρα. Θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς. Γύρισε πάνος. Ω, μπήκε. Λοιπόν, ήμουν εδώ πριν από 6-7 χρόνια ξανά. Α. Είχαν γυρίσει όλοι. Ο μόνος που δεν πρόλαβε να γυρίσει ήσουν εσύ. Στο χρωστάκι. Το δείχνει. Σε ποια ομάδα πήγες, Βάλια μου? Σε πώς προσήλωση, βλέπεις. Βάλια μου, καταρχάς, άλλος άνθρωπος. Έγινε για να γυρίσει η μία η συγκεκριμένη καρέκλα της ομάδας στην οποία καταρχήν έπρεπε... Καταρχήν έχετε αλλάξει πάρα πολύ από την εικόνα που είδαμε πριν. Ναι, και εγώ, και πολύ. Θέλω να σου πω ότι από όλους όσους έδειξε το βίντεο, έτσι που τέτοιο, εμείς οι δύο είμαστε πολύ καλύτερα μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη Βάλια που είδατε εκεί την αγαπώ πάρα πολύ. Πολύ όμως αυτήν που είδατε πριν. Ήταν μια περίοδο της ζωής μου λίγο δύσκολη, που όμως πήρα πάρα πολύ δύναμη από αυτή την περίοδο, γιατί περνούσα καρκίνο του μαστού. Έλεγα να μην το πω, το πέρασα, το ξεπέρασα, βγήκα δυνατή μέσα από αυτό. Μπράβο, Βάλια! Έχω μόνο χαρά.
Μπράβο της για το μήνυμα, για τη δύναμη, για το κουράγιο, για την απόφαση να μην σταματήσει, να συνεχίσει να κυνηγάει το όνειρό της. Τέτοια μηνύματα θέλουμε να τα ακούμε και θέλουμε να έχουν λόγο και βήμα. Γιώργος Κρομπόλα, έλα στην παρέα μας, γιατί το Voice, εκτός από πολύ ωραία μηνύματα όντως, πάει και πάρα πολύ καλά. Καλέ, περίμενα να σε δω με τον καλό. Και το άλλο βγάλαμε και σε βλέπω. Στο τι λέει, δεν βάζετε καρό και στο ζάπιτ. Στο μαγική εικόνα, μπαίνοντας αλλάζουμε, λέει. Έχετε μονόχρωμο, τρεσκό, ούτε ένα γλυκό φίλι στην αγαπημένη Τατιάνα μου. Αλλά περιμένω και τον βλέπω ξαφνικά άλλον. Και λέω, τον θυμάμαι με καρό. Λοιπόν, μετά από αυτή τη μαγική κόρη. Πάνε λίγο πιο πίσω, ρε αγόρι μου. Του έχει βάλει πολύ από κάτω. Εδώ, θα είστε εδώ. Κάνε και μία γωνία, άλλαξε την κάμερα. Έτσι λίγο εδώ. Και είμαστε καλύτερα. Έτσι, καλύτερα. Ναι, μωρό μου. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι χθες πέρασε με επιτυχία άλλο ένα crash test το Voice, διότι είχε απέναντι την Φαμαγκούστα και είχε και τις 17 κλωστές στο πολυαναμενόμενο σύριαλ, τα οποία πήγαν πάρα πολύ καλά, έκαναν 14 και 15%. Όμως, το Voice αποδεικνύεται. Το φετινό δυνατό χαρτί, μάλλον θα έλεγα στο σύνολο της prime time σε όλα τα κανάλια, γιατί παρόλα αυτά και παρότι είχε και την Τζέλα Ντελαφράγκα απέναντι παράλληλα, έκανε 17,3% στο δυναμικό κοινό και 19,7% στο σύνολο, Ελένη. Έσκησε, δηλαδή σχεδόν 20%. Και νομίζω ότι είναι η ανάσα, η βαθιά που παίρνει ο Sky τη φετινή σεζόν με αυτό το πρόγραμμα, τουλάχιστον για δύο βραδιές την εβδομάδα, καταφέρνει να παίρνει την πρωτιά έχοντας αυτούς τους αντίπαλους απέναντι. Γιώργο, είναι το πιο πετυχημένο ψυχαγωγικό project φέτος για το Sky, το The Voice. Είναι με διαφορά το πιο πετυχημένο και από τα πιο πετυχημένα, αν όχι ίσως το πιο πετυχημένο, στην prime time γενικώς στο σύνολο των καναλιών, του προγράμματος των καναλιών φέτος. Οι αλλαγές που έκαναν ότι αυτό τελικά το διάλειμμα... τους βγήκαν, έτσι, γιατί επένδυσαν πολύ, έκανε αλλαγές σε πρόσωπα, άλλαξε παρουσιαστής, κάπως αυτό λειτουργήσε, το περίμενε και ο κόσμος. Ας το δουν αυτό να κάνουν διάλειμμα και στα άλλα μεγάλα πρόσωπα του καναλιού, τύπου Survivor. Να το σταματήσουν κάνα δύο χρόνια, μπας και ο κόσμος εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα στο Voice. Είναι μια κριτική επιτροπή η οποία φαίνεται ότι έχει μία, είναι όλοι κορυφαίοι. Μιλάμε ότι είναι η αφρόχρεμα του τραγουδιστών. Και οι προηγούμενοι που τους τελευταίους δύο κύκλους δεν πήγαινε καλά, κορυφαίοι ήταν. Αλλά ο κόσμος το βαρέθηκε, έγκωσε πια. Μα αυτά τα οντισιόν και τότε πήγαιναν καλά. Πήγαιναν πολύ καλά. Δεν κάνανε 20% οι οντισιόν τώρα. Την τελευταία χρονιά. 15. Πήγαιναν καλά όμως. Λοιπόν, μένουμε στο Sky και. Έλα, Γιώργο μου, σε διακόπτα. Όχι, έχει απλά να συμπληρώσω ότι τα τελευταία χρόνια όντως υπήρχε μία κόκκινη στο πρόγραμμα. Φέτος έχει επανέλθει αρκετά δυναμικά. Λοιπόν, να μείνουμε στον Sky και να πάμε σε ένα ρεπορτάζ το οποίο ακούσαμε από την Τίνα Μεσαροπούλου την Παρασκευή στο Happy Day. Η ίδια μίλησε για διαταραγμα. Όχι για τις καλύτερες δυνατές σχέσεις ανάμεσα στη Μαρία Ναζασοπούλου και στον Άρη Πορτοσάλτε. Μέσα στην καινούργια τους εκπομπή που την παρουσιάζουν στο Sky, πάμε να δούμε τι είπε η Τίνα και αμέσως μετά θα δούμε και την πρώτη αντίδραση στο ρεπορτάζ αυτό του κύριου Πορτοσάλτε. Στην κάμερά μας αποκλειστικά, παρακαλώ. Μέχρι να είμαστε έτοιμοι, για να το δούμε. Η αλήθεια είναι όταν την πρώτο ακούσαμε, γιατί ο Άρης Πορτοσάλτε ήταν αυτός που είχαμε ανακοινώσει και από εδώ θα αναλάμβανε την πρωινή έτσι, ζώνη του Sky και θα την επέστρεφε πάλι στην ενημέρωση με την μεταγραφή της Face Κορδά. Ζήτησε λοιπόν να έχει μια συμπαρουσιάστρα, μια συνεργάτηδα, μια δημοσιογράφος στον αέρα και ζήτησε εκείνος να είναι η Μαρία Ναστασοπούλου. Η Μαρία είναι ο άνθρωπος που είναι μια ταλαντούχα δημοσιογράφος. Απλά έχει αυτό το θράσος και θάρρος. Που νομίζω ότι για τη συγκεκριμένη δουλειά είναι ένα παραπάνω προσόν, ωστόσο μπορεί να δημιουργήσει και θέματα. Ο Άρης Πορτοσάλτε από την πλευρά του είναι πάρα πολύ δυναμικός και θέλει και συγκεκριμένα και πράγματα. Και θράσος, μπράβο, επίσης. Δεν ξέρει και που πάει. Οπότε... και μπλέκει και η κυρία Αναστασοπούλου, μια με τον Παπαδάκη, μια με τον Πορτοσάλτε. Δεν φοβάσαι ότι θα πάει. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Την έχεις για δύσκολα. Οπότε ξέρεις, όταν δύο πολύ δυναμικοί χαρακτήρες έρχονται να συνεργαστούν, περιμένεις κάποια στιγμή ότι θα συμβεί μια έκρηξη. Η Μαρία από την πλευρά της. Σου μιλάει πάρα πολύ. Δεν κάνει πίσω, μιλάει. Το όχι, αυτό το ξέρουμε. Ο Άρης Πορτοσάλτε από την πλευρά του αισθάνεται κάποιες φορές ότι η Μαρία τον καμπελώνει. Και οι δύο προσπαθούν να επεξεργαστούν το δύσκολο του χαρακτήρα και το δύσκολο της συνεργασίας. Υπάρχουν άλλοι που στοιχηματίζουν πότε θα συμβεί ο μεγάλος καμπελός. Έχει φύγει και ο Μεγαλέξανδρος που έπαιρνε τη σπάθα και τον έκανε. Πότε θα γίνει το μεγάλο μπαμ. Γίνονται αμοιβές υποχωρήσεις, όχι πάντα. Αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πολλές φορές και στον τηλεοπτικό αέρα. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Η Μαρία, από την άλλη, γνωρίζει από δύσκολες συνθήκες. Γεια σας.
Ένα για πείτε μας. Καλησπέρα. Πώς είστε? Πάρα πολύ. Όλα καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Άμα θέλετε να μας πείτε, ακούσαμε ένα ρεπορτάζ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Είναι όλα καλά στην εκπομπή? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Δεν υπάρχουν συγκρίσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην με αναγκάσετε να ανεβάσω το παράθυρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ. Έχει λίγο ένα μία ένταση. Ο άνθρωπος δεν ήθελε ξεκάθαρα. Δεν είπε τίποτα, δεν απάντησε, ούτε αρνήθηκε, ούτε επιβεβαίωσε. Βέβαια, παιδιά, εγώ αν θυμάμαι, ένα δευτερόλεπτο, να πω αυτό και μετά λες ότι θέλεις. Ήταν προσωπική επιλογή και θέληση του κύριου Πορτοσάλτη, Μαρία Αναστασοπούλου. Και όχι μόνο αυτό, είναι ο μέντορας της. Είναι ο μέντορας της, δηλαδή το θυμάμαι ότι ήταν ο άνθρωπος που την βοήθησε, που την ανέβη. Την επί της ουσίας, έχτισα μαζί το προφίλ της. Άρα τι μπορεί να έχει πάει τόσο λάθος? Δεν γνωρίστηκαν χθες, δηλαδή. Δεν γνωρίστηκαν στον αέρα του Sky. Και όταν έγινε ανακοίνωση και έδωσαν και έκαναν κοινές εμφανίσεις, έλεγαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι είναι πάρα πολύ φίλοι, ότι την έχει στηρίξει πάρα πολύ, την έχει βοηθήσει. Άρα ισχύει αυτό. Άρα δεν ισχύει. Μπορεί να μην υπάρχει, μα μην ισχύει καθόλου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Με βάση το ρεπορτάζ που έκανα εγώ μέσα από το Sky, η απάντηση που πήρα ήταν μονολεκτική. Όμως αυτό υποδηλώνει και κάτι άλλο. Θα καταλάβετε γιατί εννοώ. Η απάντηση ήταν υπερβολές. Το υπερβολές δείχνει ότι υπάρχει κάτι, αλλά ίσως να μην είναι τόσο έντονο. Άρα όπου υπάρχει καπνός, ίσως υπάρχει και φωτιά. Θα θυμίσω απλά, Ελένη, ότι παρόμοια πράγματα είχαμε παρακολουθήσει και στον αέρα και είχαμε ακούσει και στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, ενώ και νωρίτερα στο σήμερα είχαν ακουστεί και εκεί διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι είναι δύο προσωπικότητες τηλεοπτικές έντονες και νομίζω είχαμε όλοι αναρωτηθεί λίγο η συνύπαρξη αυτή στον αέρα, πώς θα μεταφερθεί. Α, είναι δράση. Διαφορετικά. Εδώ στην περίπτωση του κυρίου Πορτοσάλτε, ο ίδιος, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που κάνει ένα εγχείρημα να είναι ντουέτο παρουσιαστικό. Ναι, έτσι που είναι η έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα και για εκείνον είναι δύσκολο να βρει τα πατήματά του, δηλαδή μέχρι να συνηθίσει στον νέο ρόλο που δεν είναι σχολιαστικός. Και νομίζω, Ελένη. Και ένα παραπάνω με ένα ντουέτο και με έναν άνθρωπο μαζί, η Μαρία. Το ξέρει αυτό, ξέρει να λειτουργεί στα ντουέτα, γιατί τα τελευταία πολλά χρόνια αυτό κάνει. Δεν τις έχουν πάει όμως, αισθάνομαι. Ενώ γιατί με τον κύριο οικονόμου, όχι. Ναι, στην προηγούμενη της εργασία με τον κύριο Παδάκη πάλι είχαμε δει εντάσεις στον αέρα, κάποιες αιχμές που είχαν αφαιθεί. Γενικότερα δεν ξέρω. Για κάποιο γενικότερα λόγο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι μια εκπομπή, η οποία δεν γίνεται να μην έρθει σε ένταση και σε σύγκρουση. Εγώ νομίζω ότι είναι φυσιολογικό και το υπερβολές που λέει ο Γιώργος, εγώ θα το εντάξω πιο πολύ στο ότι. Προφανώς σε δύο ανθρώπους που κάνουν μια ζωντανή και έντονη εκπομπή και είναι και δύο έντονοι, θα υπάρξουν διαφωνίες. Είναι υπερβολικό αυτές οι διαφωνίες. Άλλο η διαφωνία, άλλο πόσο μιλάς εσύ, πόσο μιλάω εγώ. Αυτό το πόσο μιλάς ή πόσο μιλάω εγώ, θεωρώ ότι αποκλείεται να υπάρχει. Μα το ρεπορτάζ και τη Στίνα, η οποία κάνει πάντα, είναι πολύ έγκυρη στο ρεπορτάζ της και δεν βγάζει κάτι και εκείνη τυχαία στον αέρα, μίλησε πολύ συγκεκριμένα για καπέλωμα. Δεν μίλησε για διαφωνήσαμε στο θέμα της επικαιρότητας και η άποψή σου είναι άλλη και η δικιά μου είναι άλλη και ανέβηκαν οι τόνοι. Η αλήθεια είναι ούτως ή άλλως οι άποψεις τους είναι διαφορετικές στην προσέγγιση. Απλά επειδή και εγώ μίλησα με τη Μαρία και εμένα μου έριξε πολύ τους τόνους και μου είπε ότι δεν ισχύουν. Ό,τι να είναι, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα κτλ. Και την ίδια μέρα ανέβηκε και ένα βίντεο στο Instagram από το γραφείο που είναι όλοι πολύ χαρούμενοι και πολύ ευδιάθετοι. Συνεργάτες. Ο κύριος Πρωτοσάλτε δεν είναι εκεί, αλλά όλοι οι συνεργάτες δημοσιογράφοι ήταν πολύ χαρούμενοι και τι ωραία Παρασκευούλα και χαχά. Καλά, οι δημοσιογράφοι ήδη είναι μιλήσει. Μαζί με τη Μαρία. Μαζί με τη Μαρία εννοώ. Έκανα ένα βίντεο κάπου. Ξαναδεί τέτοια βίντεο που είναι το κλίμα στα social. Χάπηκε από πίσω γίνεται σφαγή. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως απάντησε ο κύριος Πρωτοσάλτε. Εγώ ήταν μια ένταση, λίγα νευρά. Μπορεί να μην ήξερε καν το ρεπορτάζ, έτσι. Μα μπορεί δεν να μην είχε φτάσει καν στα αυτιά του. Είναι εξαιρετικός δημοσιογράφος. Δεν το ρώτησε κάτι. Δεν το ρώτησε να απαντήσει. Δεν ήθελε σε τίποτα. Γενικά δεν μιλάει σε πεσήματα και τώρα αυτό που είδαμε ήταν, είχε μια ευγένεια. Ενώντας αυτό ότι είχε μια ευγένεια. Η ευγένεια πώς είναι δηλαδή. Να τρέξει, να προχωρήσει. Να πιάσει τα δάχτυλα με το παράθυρο. Έχουμε δει, παιδιά, πόσες φορές τα μάξια να μην κατεβάζουν καν το παράθυρο. Να μην κατεβάζουν καν το παράθυρο και να προχωράνε και ο δημοσιογράφος να μην μπροστά στο αμάξι. Θα το προτιμούσε αυτό από το να πει άντε, μην ανεβάσει το παράθυρο. Όχι, εγώ το εκτίμησα που κατέβασα το παράθυρο. Και λέει, παιδιά, δεν θέλω να απαντήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό. Ευγενικό είναι. Εγώ κρατάω την κλίμακα του Λάμπρου. Έντονα ευγενικό είναι. Ήταν ευγενικό. Και βέβαια, για να φανεί πόσο κρατάει και του τύπου,
καταλαβαίνει ότι δεν θέλω να σου σηκώσω το παράθυρο την ώρα που μιλάς. Οπότε αυτό κρατάει ένα τύπο. Ότι θα σε χαιρετήσω και μετά θα ανεβάσω το παράθυρο. Έλα, Γιώργο. Θα ήθελα δύο πράγματα να σημειώσουμε. Ότι σχετικά και με την τηλεθέαση της εκπομπής που αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό, έχουν ακουστεί από την αρχή της σεζόν διάφορα στο πλαίσιο πληροφοριών αδιασταύρωτων σχετικά με αν τελικά έκανε σωστά ο Sky ή όχι, που αντικατέστησε μια ψυχαγωγική ζώνη με ενημερωτική εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, η εκπομπή και η συνεργασία των δύο συνεχίζει κανονικά, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να έχει συμβεί μεταξύ τους, αν είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο. Και κάτι και μια μέρα βγήκε και το είπε. Από την άλλη. Ακριβώς και αυτό ισχύει. Και μάλλον άλλαξε τις ισορροπίες στη σχέση τους. Κάποια αυτό έχει γίνει. Αλλαγή σημαντική. Οι δυο τους θα συνεχίσουν κανονικά την εκπομπή. Παιδιά, δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα δύο άνθρωποι, δύο τηλεοπτικές προσωπικότητες ξαφνικά να μοιραστούν την ίδια θέση από κοινού. Δηλαδή, είναι άλλο να ήταν η Μαρία. Είναι στο ορισμός. Είσαι επικεφαλής και εσύ είσαι ο σχολιαστής. Άλλο είναι ξαφνικά να βρεθούν, να βρουν τις ανάσες, τη χρυσή τομή. Δεν είναι εύκολο. Και τα ντουέτα που έχουμε δει να μακροημερεύουν, έχουμε δει στο παρελθόν ότι πολλές φορές όταν χαλάνε, είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν. Ναι, θέλουν δουλειά, παιδιά. Θέλουν πολύ δουλειά. Και αυτό δεν είναι ότι ήταν δύο παλιόφιλοι, ας πούμε. Ή το προφίλ που έχουν οι ατέριαστοι, για παράδειγμα, ή κάποια άλλα δίδυμα. Εδώ είναι άλλη συνθήκη. Τι μπορεί ο εκείνος να θέλει λίγο περισσότερο σεβασμό, να θεωρεί ότι το να μιλήσει περισσότερο η Μαρία είναι θέμα σεβασμού. Εκείνη να θεωρεί ότι είναι ο ρόλος της να πει παραπάνω πράγματα. Δηλαδή, είναι δύσκολο να βρεθεί αυτή η ισορροπία. Είναι πρώτη φορά, Ελένη, που ο Άρης Πρωτοσάλτε είναι σε αυτή τη θέση, σε θέση παρουσιαστή. Να, οπότε αυτό και αυτός ναι, ψάχνει τα πατήματά του αυτή τη στιγμή, νομίζω. Και αν έχετε δει σε πάρα πολλές συνδέσεις, στοχεύουν πολλές φορές οι καλεσμένοι τον Άρη. Δηλαδή, και εκείνος νιώθει ανάγκη να θέλει συνέχεια να μιλάει μαζί τους, να απολογείται. Πάμε να προχωρήσουμε. Μακάρι να είναι όλα καλά μεταξύ τους οι άνθρωποι, γιατί και η καθημερινή τριβή, όταν δεν υπάρχει καλό κλίμα, είναι δύσκολο πράγμα να περνάει η ζωή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ νομίζω ότι όλα μια χαρά θα πάνε και φτάσαμε στο σημείο να λέμε ο Sky, αντικατέστησε μια ψυχαγωγική εκπομπή με μια πολιτική. Ενώ τόσα χρόνια θέλαμε το ανάποδο. Ναι, σωστό. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, Γιώργο μου, μείνε μαζί μας, γιατί θέλω να πάμε να δούμε τι απάντησε ο Ανδρέας Πλερινός στους δημοσιογράφους. Ο Πέτρος, πώς τον είπα? Ανδρέας είναι ο Βούλγαρης. Με γιορτάζει. Γιόρταζε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο Πέτρος Πλερινός για το αν έπαιξε ρόλο ο Νίκος Μουτσινάς στη διάλυση των Αλκατράζ. Τι μας απαντάει? Καλή αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς νιώθεις που ξεκινάς? Πολύ ωραίο αυτό σήμερα. Καλά, είναι όλα μια χαρά. Είμαι λίγο φορτωμένος, δεν θα μου κουβαλήσεις τα πράγματα, όχι. Υπάρχει άγχος? Υπάρχει δημιουργικό άγχος. Αλλά επειδή έχουν πάει όλα καλά στις πρόβες και έχει ρολάρει το θέμα και μάθαν και πέρυσι εδώ, είναι όλα τέλεια. Είναι ένα στοίχημα, γιατί είναι και η πρώτη φορά που συστήνεστε ως τρεις. Είμαστε τρεις μπροστά, αλλά έχουμε και τη βοήθεια δύο πολύ καλών μουσικών που είναι και αυτοί οι πατρινοί και φίλοι μας. Αν μη τ' άλλο, θα λείπει ο Ανδρέας, γι' αυτό σε ρώτησα. Το κατάλαβα πολύ καλά, αλλά σας είπα και εγώ ποιος θα είναι και ποιος δεν θα είναι. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και ο Νίκος Μουτσινάς. Θα τον δεις, θα τον παρακολουθήσεις? Ναι, καλή επιτυχία σε όλους τους συνεργάτες μας πρώην, όπως ξαναείπα. Τίποτα, να ασκήσουν όλοι. Καλή επιτυχία σε όλους. Υπήρξε ένα ρεπορτάζ και θέλουμε και τη δική σου απάντηση. Στο αν κατά πόσο έπαιξε ρόλο ο Νίκος Μουτσινάς για την αποχώρηση του Ανδρέα από την μπάντα. Γιατί γράφτηκε? Παιδιά, δεν υπάρχει κανένα μπιφ, καμία διαμάχη, καμία διένεξη. Οι μπάντες εξελίσσονται, αλλάζουν προσανατολισμό. Κάποιες φορές χρειάζεται για να γίνει αυτό να αλλάξουν και μέλη. Έτσι έγινε και σε εμάς. Τέλος, εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν ο Ανδρέας σας έστειλε καλή αρχή σήμερα για την πρεμιέρα. Καλή αρχή για την πρεμιέρα. Παιδιά, δεν έχω κοιτάξει καν κινητό, νομίζω πως όχι, αλλά τι να σας πω. Εσύ θα του στείλεις τώρα για την πρεμιέρα με τον Νίκο? Το λέω από εσάς, το λέω και σε όλο τον κόσμο. Καλή αρχή σε όλους, να ασκήσουν τα παιδιά. Οπότε η φιλία παραμένει. Ναι, εννοείται, τι. Πρεμιέρα σήμερα, έχετε άγχος? Όχι. Δεν έχουμε άγχος, μωρέ. Είναι λες και σταματήσαμε για δύο μήνες, τρεις και ξανάρθαμε. Θα βλέπουμε στην αφίστα πλέον, είστε τρεις, όχι τέσσερις. Ναι. Εντάξει. Αραιώσαμε λίγο. Χρειάστηκε χρόνος για να βρείτε ξανά τις ισορροπίες με την αποχώρηση του Ανδρέα? Εννοείται. Ακόμα χρειάζεται χρόνος. Δεν υπάρχουν. Από τη μία μέρα στην άλλη, ήμασταν 10 χρόνια μαζί. Φυσικά. Σε στεναχώρησαν λίγο αυτά που είπε στις δηλώσεις του, ότι δεν έγινε και κάτι? Δεν διαλύθηκαν και μετάλλικα. Είναι γεγονός.
και δεν διαλυθήκαμε κιόλα. Δηλαδή και μετά λίγα να είμαστε που δεν είμαστε. Δεν διαλυθήκαμε. Αλήθεια, πώ και δεν τι είδε. Διάβασα. Αλλά δεν πιστεύω στου τίτλου, οπότε δεν ξέρω ακριβώ. Δεν είχε περιέργεια να μπει να δει όμω ακριβώ τι είπε. Όχι. Έχετε επικοινωνήσει καθόλου με τον Αντρέα τον τελευταίο καιρό. Όχι. Αλλά δεν έχει να κάνει. Θα επικοινωνήσουμε κάποια στιγμή. Τρέχουμε νομίζω και δύο να βρούμε τα καινούργια μα πατήματα. Δεν έχει να κάνει με το. Με τις προσωπικές σχέσεις. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και με τον Νίκο Μουτσινά. Θα τον παρακολουθήσετε? Ναι, κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα το δω, κάτσω να το δω την Πέμπτη, αλλά άμα... Θα το δω, φυσικά κάποια στιγμή θα το δω σίγουρα. Στεναχωρηθήκατε που δεν θα είστε κι εσείς στο νου μου βραδιάτικα. Δεν θα... Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό είναι λίγο περιττό να το λέω. Καταρχάς δεν μας είπε κανείς να πάμε. Θα θέλατε. Αλλά είχαμε πει και οι τέσσερις ότι δεν θα πηγαίναμε. Οι τέσσερις. Ναι. Ένας πήγε, εντάξει, γι' αυτό και δεν συνέχισε. Εγώ διακρίνω μία δυσαρέσκεια. Υπάρχει, αλλά είναι συνεπής αυτά που λένε, γιατί θυμάστε, στο είχα αναφέρει και εγώ κάποια στιγμή. Είχαν πει και οι ίδιοι ότι και να συνεχίσει η εκπομπή. Ναι, και με γελάγατε την άλλη φορά, λέγατε σιγά. Είχαν πει δεν θέλουν να είναι. Ναι, οι τέσσερις. Ως συγκρότημα. Και ο τέταρτος το είχε πει, αλλά είδες πως άλλαξε γνώμη. Ο τέταρτος λοιπόν αποφάσισε να αποσχιστεί από το συγκρότημα και δεν έγινε και κάτι, γιατί όντως. Γιατί οι μέλησες ως 7 ξεκινήσανε και 3 έχουν καταλήξει. Δηλαδή δεν λέει κάτι. Όντως οι μπάντες αλλάζουν, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό είναι άλλο που λες. Όχι, δεν είναι άλλο. Δεν διαλύθηκαν οι Αλκατράς καθόλου. Έφυγε ένα μέρος. Δεν είδα όμως. Βλέπω έναν άνθρωπο και δεν χάρηκαν προφανώς. Δεν χάρηκαν. Αυτό είναι. Δεν τους άρεσε. Στην αρχή, το ότι μπορεί να μείνει ένας και να είναι ο Αλκατράς δεν έχει να κάνει με το πώς θα μείνουν στο διόρθωτο. Έφυγε ο Ανδρέας από το γκρουπ. Το γκρουπ συνεχίζει κανονικά. Δεν μίλησα για το αν συνεχίζει το γκρουπ. Είπα ότι διακρίνω μία μικρή στεναχώρια. Είναι στεναχώρια. Που ενώ είχαν αποφασίσει τέσσερις άνθρωποι ότι δεν θα συμμετάσχουν τελικά στην εκπομπή του Μουτσινά, ο ένας πήγε ο ένας δεν υπήρχε για τους άλλους τρεις πρόταση. Εγώ αυτό αισθάνομαι. Πρόταση μόνο στον έναν. Και ισχύει και πάρει. Εγώ γνωρίζω ότι υπήρχε και ενόχληση με τη δήλωση που έκανε ο Αντρέας ότι εντάξει, δεν διαλύθηκαν και οι Μετάλλικα. Ότι αυτό τους χτύπησε λίγο. Του λέει, εμείς ξεκινήσαμε μαζί ένα συγκρότημα. Έχουμε μία πορεία. Το να το. Με έναν τρόπο να το υποτιμάσω όλο αυτό το μειώνει. Δεν είναι ωραίο. Γιατί έχουμε και εμείς την πορεία μας. Έχει ένα δίκιο η αλήθεια. Είναι. Και μπορεί να είναι ο τρόπος του να απαντάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πολλές φορές μέσα από την ειρωνία προσπαθούν να αποφύγουν μια απάντηση. Αλλά επειδή παραμένει το συγκρότημα. Όμως και τον εαυτό του έβαλε μέσα σε αυτό. Δηλαδή ναι. Και τον εαυτό του θεώρησε ότι δεν ήμασταν και Μετάλλικα. Γιατί όμως και σταμάτησε. Πριν ναι, δεν το έλεγε. Όμως οι άλλοι να θεωρούν ότι είναι Μετάλλικα. Μην μιλάς εξ ονόματος. Αλλά τα παιδιά ξέρουν ότι δεν είναι Μετάλλικα, όντως. Δηλαδή... Ναι, αλλά προσπαθώντας να το υποτιμήσεις, ο άλλος μπορεί να μην χαρεί με αυτή τη σύγκριση. Το κατανοώ, δεν διαφωνώ. Το κατανοώ. Ομολογεί ότι τα παιδιά μάθαν για τη συνεργασία του Μουτσινά με τον Ανδρέα από τα site. Δεν του είχε ενημερώσει ότι είχε δώσει τα χέρια με τον Νίκο Μουτσινά, το οποίο λίγο πονάει πιο πολύ γιατί μεταξύ του σχέσει. Αυτό, ναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Οφείλε τουλάχιστον, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να του πει ότι παιδιά, εγώ για χύψη λόγους έδωσα τα χέρια μου του Μουτσινά, θα είμαι. Τα λέμε, καλή επιτυχία. Ξέρετε τι θα έπρεπε να κάνει την ώρα που έδωσε τα χέρια και να πάρει το επόμενο τηλέφωνο, θα έπρεπε να είναι ένας εκ των. Και για την τιμή των όπλων. Δεν ξέρουμε, ξέρετε, δεν ξέρουμε. Αν γιατί, ισχύει γιατί αυτό. Γιατί ο Ανδρέας έχει συμφωνήσει να είναι από. Δηλαδή, θυμάμαι, ήμασταν στον αέρα το καλοκαιρινή εκπομπή, το ξέραμε από τον Ιούλιο-Αύγουστο, δεν πενόρκο. Από το καλοκαίρι. Μα το θυμάμαι από τότε που υπήρχε πληροφορία ότι θα γίνει μια οντισιόν για μια τραγουδίστρια που τελικά ήταν δύο, θα ήταν σίγουρα και ο Ανδρέας. Το θέμα είναι η διάλυση, το φευγιό του Ανδρέα είχε. Αποφασιστεί πιο πριν ή ήταν αυτό που έδωσε εννοείς, αν έψαχνε μια αφορμή για να φύγει και ο ίδιος. Όχι η αφορμή, μπορεί όντως να φύγει. Όχι, σου λέει πρώτα έφυγε και μετά έκλεισε αυτή τη δουλειά. Α, γεια σου. Οπότε αυτό ότι εκεί λες ότι δεν θα ήταν υποχρεωμένος να ενημερώσει τους άλλους τρεις. Αυτό δεν ξέρουμε, θα μας το πει ο Ανδρέας κάποια στιγμή. Ο Ανδρέας τώρα σόλο συνεχίζει ως DJ, δηλαδή κάνει εμφανίσεις. Ναι, και κάνει πάρτι, εμφανίσεις κανονικά και τα παιδιά συνεχίζουν πολύ καλά με την Νατάσα Θεοδωρίδου και σκίσανε κιόλας. Σκίσανε, ναι, παιδιά, το είδα λίγο και το ζήλεψα πραγματικά. Αυτό το σχήμα θέλω να το δω. Και είναι και νωρίς ξεκινάει φέτος να πάμε. Τι ώρα. 10:30 νομίζω. Πάει ώρες μου, τέλεια. Δύο έχει τελειώσει. Μέχρι και η τρούφα μπορεί να έρθει. Δύο έχω φάει και την πουγάτσα και εμείς μπει στο κρεβάτι. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα την αγάπη μας. Και πάμε να δούμε την συνάντηση του Σαράντη Μαργετή στο αεροδρόμιο με την πολύ αγαπημένη και τη Γαρμπή. Πάμε να δούμε τι είπατε, Σαράντη. Η χαρά του κόσμου, κυρία Γαρμπή, αφού το ξέρετε πόσο σας αγαπάμε. Εμείς σας αγαπάμε, αλλά μας κάνετε φόβο. Όχι. Κοιτάξτε πώς είμαστε. Μα εσείς δεν έχετε τέτοια θέματα. Ανεβάσατε και φωτογραφία με το πρωινό σας χωρίς φίλτρα, χωρίς τίποτα και ο κόσμος πραγματικά έγραψε και τάρα σε αγαπάμε που είσαι ο κομπλεξάρης. Πλέγουμε σε πελάγι ευτυχίας. Είναι πρώτη φορά που θα δουλέψουμε μαζί μετά από πραγματικά 28
ολόκληρα χρόνια και κάνουμε ένα πρόγραμμα πολύ εκρηκτικό, πολύ αγαπησιάρικο και ανυπομονούμε 15 Νοέμβρη να ξεκινήσουμε. Τραγούδια για τον ερωτά σας, βγαλμένα από τη ζωή σας. Πολλά. Τα τραγούδια τα δικά μου, τα τραγούδια του Διονύση και τραγούδια καλλιτεχνών που αγαπάμε πάρα πολύ. Ωραία τραγούδια. Ήταν κάτι που το σκεφτόσασταν όλο το χειμώνα, τον περσινό, ήταν έτσι στο... Όχι. Εγώ κοιτούσα κάτι άλλο, ο Διονύσης μόνος του όπως είναι τα τελευταία χρόνια και ξαφνικά μας ήρθε αυτή η ιδέα ότι θα μπορούσαμε μαζί να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τι ξεκινήσει τις πρόβες. Τώρα. Πώς είναι. Είναι πάρα πολύ αυστηρός, πάρα πολύ αυστηρός. Καθημερινά με έχει και κάνουμε πρόβες. Αλλά εντάξει, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, έτσι πρέπει. Τέντο! Άστο ρε παιδάκι μου. Άστο να παίξει όλο άστο. Μεγαλώσαμε με την Κέτη τη Γαρμή. Όταν είχε βγάλει εκείνο το «Κιάνξη πόλη τη χορεύω» που φορούσε δίσκος τότε. Αγέννητη σου εσύ. Όχι, όχι, τότε ζούσα. Από τη γιώκα λέτε 93, 91, τη φούστα. Είχα έρθει και λίγο στη ζωή. Και μετά μπήκα σε ένα κουκούλι μάλιστα. Είχε κάνει το «Αθόφιο χρυσάφι» που ήταν ο δίσκος που την είχαν κάνει χρυσό το σώμα της. Βέβαια, εννοείται. Παιδιά, αυστηρός ο Διονύσης Χινάς είναι αυστηρός, βλέπετε. Είναι το. Ποιας είναι η σύζυγός. Καλά κάνει, παιδιά, καλά κάνει, γιατί θα είναι και ο άτυπος μαέστρος του σχήματος. Και είναι αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ, παιδιά. Ήταν δική του ιδέα και κάτι που προέκυψε. Ανδρόγυνο. Δεν έχει και ανδρόγυνο που να είναι μαζί τόσα χρόνια και να είναι τραγουδίστες και οι δύο. Γι' αυτό λέω, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Μετά από 30 χρόνια, ναι. Ναι, και να είναι και οι δύο στα ντουζένια τους. Δεν να πεις ότι... Λύση Καρβέλας μπορεί τότε που ήταν μαζί να εμφανίζονταν όλοι. Πολλά χρόνια. Ήταν δική του ιδέα. Δική του ιδέα και τελευταία στιγμή είπε θα το κάνουμε μαζί. Πιστεύω θα γίνει πάταγος αυτό το σχήμα. Το συζητούσαν και πέρσι κάποια στιγμή, κάτι είχε γίνει πέρσι, δεν θυμάμαι. Ο μικρός Δημήτρης που μεγάλωσε. Ο Δημήτρης ήταν εκεί πάντως, γιατί γυρνούσαν από την Κύπρο. Ναι. Τραγουδάνε με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Ναι. Αυτό είναι το βίντεο κλιπ. Στο αεροδρόμιο ήταν και ο Διονύσης, αλλά δεν ήθελε να μιλήσει. Αυτή ακριβώς η εποχή ήταν το πιο χρυσό. Να το. Με σημαία μου μια φούστα. Σε λατρεύω και σου κάνω όλα τα φούστα. Πού θα πρέπει να πάμε, παιδιά, θα πάμε. Γαρμπή θα πάμε. Και εκεί μπορούμε να πάμε. Εμένα και τι είναι η αγαπημένη μου από πάντοτε. Από πάντοτε. Τη λατρεύω, το ξέρεις. Θα είναι τα πιο ωραία σχήματα. Σε ποιο μαγαζί θα είναι. Την αυτοκίνηση. Τα νιάτα μας. Τα νιάτα μας όλα εκεί μέσα. Με το καλό. 15 Νοέμβρη. Να βάλουμε φανάκι, να μας πάει, να μας κάνει και μετά έναν στο σπίτι. Και να βάλουμε και μπαρμπάκι. Λοιπόν, δεν σε κάλεσε κανείς. Δεν με κάλεσε. Μόνο θα πάω. Δεν χρειάζεται την ανάγκη σας. Θα πάω. Μόνο σου να πάω όπου θες. Άντε καλέ, θα σας πάρω και μαζί. Ξινίλα. Θα πάει με τη Ρενέα Πέρκη, ξέρει αυτό. Αγέρι. Θα πάω με όποιον θέλει. Θα πάει με την Ρενέα Γέρι στο Νίκο Πέρκη. Δεν πειράζει, όπως και εσύ πάρεις με το Happy Days στα εστιατόρια, θα πάμε και εμείς με άλλους. Βέβαια. Ποιο είναι φίλη της, όλο το Happy Day πηγαίνουν. Αυτό έχεις νεύρα, γιατί ζηλεύει. Καλέ, δεν έχω νεύρα. Όχι, αυτό γίνεται τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν έχω κανένα νεύρο. Μπορείς να πηγαίνεις με τους άλλους σου φίλους. Γίνεται από τότε που έφυγα από εκεί. Έχουμε παραμείνει φίλοι. Δεν είπα κάτι εγώ. Είπα κάτι. Αλλά με τους τωρινούς δεν πηγαίνει. Έτσι για την ιστορία. Λοιπόν, παιδιά, θα ξεκινήσουμε με Κέτι και μετά θα τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα Κέτι, μετά Νατάσα και θα τα πάρουμε με τη σειρά. Εντάξει, να κάνω μαξιλό. Ξεκουράσου και λίγο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Είδε κανένα παιδότοπο. Πάμε σε διαφημισούλες, γλυκό φιλί, γιατί θέλω να κάνω λίγο μπάνιο το μωρό. 14.800. Τηλεφωνείτε, ναι, γιατί οι δωράρες είναι μεγάλες. Και το πρώτο έρχεται από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Φράγκου, την μεγαλύτερη εταιρεία ενεργειακών τζακιών, σομπών και τζακιών υγραερίου στην Ελλάδα. Έχει τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε ανάγκη, ενεργειακά τζάκια, ένθετα και από την αρχή μπορεί να φτιάξει το τζάκι των ονείρων σας. Εμείς σας δίνουμε ένα ισπανικό μαντεμένιο ενεργειακό τζάκι Λακούντζα με πολύ πολύ αγάπη για θερμαντική κάλυψη έως και 80 τετραγωνικά μέτρα μπορείτε να ζεστάνετε. 14.800 τηλεφωνείτε πολλές φορές, στέλνετε πολλά μηνύματα, νέο μικρό κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Αυτόματα μπαίνετε και στην κλήρωση για 5.000 ευρώ μετρητά. Μια προσφορά με πολύ πολύ αγάπη από τη Βιοκαρπέτ, την μεγαλύτερη και καλύτερη ελληνική εταιρεία χαϊών.
Στη Βιοκαρπέτ μπορείτε να βρείτε τα καινούργια γαλιά, την καινούργια συλλογή με έκπτωση 15% για λίγες μόνο ημέρες. Προλαβαίνετε να τα βρείτε, μοντέρνα, κλασικά, παιδικά. Είναι οι νέες παραλαβές σε μοναδικές τιμές από την αγαπημένη μας Βιοκαρπέτ. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δυνάμωσε το Βαγγέλη! Και για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα και με το δεξί, πάμε να δούμε από αυτά τα αγαπημένα μου βίντεο, τα οποία συμπεριλαμβάνουν όλες τις δηλώσεις εκείνες που μας δίνουν αφορμή για κουβέντα και πολύ ωραία μάλιστα. Ο Γιώργος Τσαλίγης στην πρεμιέρα του τα έβαλε και αυτός με τις πρωινές εκπομπές. Τι λέει, αυτό είναι ο εύκολο στόχο. Ναι. Γιατί θα λέμε ποιο το βάζει αυτό, ναι. Λοιπόν, ο Θοδωρή Μαραντίνη και η Μέρη Σινατσάκη, αλλά και Στέφανο Κασελάκη, ο οποίο ακόμα δεν έχω καταλάβει, θα μου πει δεν έχει καταλάβει εσύ, καταλάβει εκείνο. Ναι. Αν ήταν καλή χθεσινή μέρα για εκείνον ή όχι. Τι να σου πω, μόλι βγάλουμε λευκό καπνό, θα σα ειδοποιήσουμε. Πάμε να το πείτε. Η τηλεόραση το 24 είναι χάλια. Τοξικά, με ντάσεις, με ιστερίες, ένα χάλι είστε. Κάποιες εκπομπές διασώζονται γιατί κρατάνε ένα επίπεδο. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι πριν από τις εκπομπές, ειδικά τις πρωινές, στις συσκέψεις, αυτοί μαζεύονται και λένε: «Έλα, ρε, πάμε να γίνουμε χάλια τώρα! Ναι, θα γίνουμε χάλια! Ναι, θα μαυρίσουμε! Ναι, θα γίνουμε μπιπ μεταξύ μας! Ναι, θα τσακωθούμε στα παράθυρα! Ναι, ζντο!» Και βγαίνουν στον αέρα. Υπάρχουν καλλιτέχνες που λείπουν από τη νύχτα, ας πούμε, ο Νότης Φαγιανάκης, που έχει πάρει μια απόφαση να παίχει. Αυτός λείπει. Αυτός λείπει, αλλά είναι επιλογή του. Έχετε έρθει σε κάποια επικοινωνία με τον κύριο Σφακιανάκη, γιατί ακούγονται διάφορα για την επιστροφή του. Όχι, εδώ και καιρό δεν έχω επικοινωνία με τον Νότη, αλλά ξέρω ότι με αγαπάει όπως τον αγαπάω και με σέβεται όπως τον σέβομαι. Τρελαίνομαι όταν με κοιτάς και αρχίζεις να χορεύεις. Κάτι μου είχε κάνει εντύπωση όταν ξεκινούσα να δειγματίζω τον πρώτο μας δίσκο. Είχα έρθει στην Αθήνα με τον demo, χωρίς να έχω κλείσει και ραντεβού. Είχα πάρει τη Μεσογείο έτσι με τη σειρά, που είναι όλες τις δισκογραφικές σχεδόν. Χτυπούσα πόρτα και έμπαινα. Γεια σας, θέλω τον υπεύθυνο. Με ένα-δύο είχα κλείσει μόνο ραντεβού. Και θυμάμαι ένας να μου λέει χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ ωραία τα τραγούδια σας, ρε φίλε, αλλά δεν θυμίζουν κάτι. Γιατί πρέπει να θυμίζουν, και του λέω, μα αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Ναι. Να μην θυμίζουν κάτι. Ένας άλλος μας έλεγε πόσα άτομα είστε, ήμασταν 6 τότε. Λέει, δεν χωράτε στον καναπέ με νεγάκι. Για την προώθηση δηλαδή, ναι, του προϊόντος. Δηλαδή λες, κολλούσαν σε κάτι πράγματα που ήταν λίγο σουρεάλ για μας ως καλλιτέχνες, που λέγαμε ότι πάμε να κάνουμε μουσική, πάμε να δώσουμε κάτι. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, να είχαμε να λέγαμε. Δεν μ' αρέσει όταν βλέπει ένας το υλικό μου, φτιάχνει ένα άρθρο με ένα συγκεκριμένο τίτλο και μετά οι άλλοι δεν βλέπουν το υλικό μου, αλλά βλέπουν τον τίτλο του άρθρου και βγάζουν συμπεράσματα και εκεί γίνεται ένα κουλβάχατο που με αρέσει. Προφανέστατα ο πανικός που είχε γίνει σε σχέση με το βίντεο που είχα κάνει για την Πατριαρχία και έλεγα για τα βρεφικά ρουχαλάκια που είναι χωρισμένα σε κοριτσίστικα και αγορίστικα. Και οι άνθρωποι πήραν τον τίτλο ότι εγώ δεν πιστεύω στα φύλλα. Οπότε εμένα μου ερχόντουσαν υβριστικότατα μηνύματα σε σχέση με το ότι θα μας πεις εσύ. Που είναι, ξέρεις, ένα εντελώς άλλο πράγμα. Δεν είπα ποτέ αυτό. Απόψε θέλω μέσα στην αγκαλιά μου να σε φέρω. Έχουμε συνηθίσει πλέον σε μια νομαδική ζωή. Μεταξύ Αμερικής, Ελλάδας, Αθήνας, που δεν είχαμε καν διαμέρισμα να μείνουμε όταν εξελέγει. Τώρα όλο αυτό που γίνεται, περιοδίες. Δεν έχουμε περάσει ένα χρόνο σταθερότητας. Αυτό το οποίο μου έχει λείψει είναι το να μπορεί να έρχεται η οικογένειά μου μαζί μου. Αυτό. Και θεωρώ ότι είναι λυπηρό ότι στα ελληνικά πολιτικά δρόμενα
Το θεωρούν lifestyle το να έρθει μαζί σου, ο σύζυγός, ο σύντροφός σου. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας ο ένας χωρίς τον άλλον. Που είναι ο λόγος που είμαστε παντρεμένοι. Και αυτό δεν έχει σχέση με φίλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί παντρεύεσαι κάποιον. Δεν το παντρεύεσαι για να μπορείς να έχεις μια οικονομία κλίμακα στα οικονομικά του νοικοκυριού. Παντρεύεσαι επειδή δεν μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς το άλλο άτομο. Mm. Αυτό ισχύει για μας. Τρώγανε το χταποδάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, πολύ ωραίο το βίντεο. Να ξεκινήσει από το Στέφανο Κασελάκη και από αυτό που λέει. Ακόμα δεν έχει καταλάβει. Γιατί είναι lifestyle το να πηγαίνει παντού με τον σύντροφό του. Με τρομάζει ότι ακόμα δεν το έχει καταλάβει. Και εμένα, γιατί έχει περάσει 1,5 χρόνο, έχει χάσει το κόμμα, πήρε το κόμμα. Έχασε το κόμμα, ακούει τόσα πράγματα και ακόμα δεν έχει καταλάβει, παρότι έχει περιορίσει πάρα πολύ τις lifestyle εμφανίσεις. Ναι, του. Και δεν είναι θέμα, γιατί πραγματικά δεν έχει να κάνει σχέση που είναι άντρας και δεν είναι γυναίκα. Όχι, όχι, όχι. Και η Ευαγγελία να ήταν πάλι το ίδιο. Γιατί είναι άλλο, επειδή μια τάξη ανθρώπων, επειδή το είδα στη συνέντευξή του, που λέει ότι κάποιοι δεν μου έδιναν και το χέρι επειδή λέει είμαι γκέι. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό πάρα πολύ, ακόμα και αν ήταν ο Στέφανος και η Στεφανία, το ίδιο πράγμα θα πείραζε αυτή η υπερέκθεση. Και να το έκαναν κάποιοι αυτό, ότι δεν του έδιναν το χέρι το λέγανε, ναι. Γι' αυτό. Αλλά αυτό είναι τραγικό. Από αλλά... την αρχή νομίζω όλοι το καταδικάσαμε αυτό και κανένας δεν το, δεν το σχολίασε θετικά. Ναι, έχουμε φύγει από αυτό. Αλλά... Όταν λέμε παντού, πού ακριβώς, δηλαδή πού πήγε αυτό, ενώ κάνουν τα πεσήματα που βλέπαμε πηγαίνουν στο γυμναστήριο και αυτά, γιατί στις συγκεντρώσεις πολιτικές απλά τον είχε μαζί, το λάθος ήταν για μένα που τον είχε σηκώσει κάποιες, τον σήκωσε στην σκηνή σε μια ομιλία που έκανε. Ήτανε αυτό παντού ίσως. Μαζί. Μα παντού το κυνηγούσαμε εμείς, δηλαδή βγαίνανε οι άνθρωποι να πάνε γυμναστήριο, μαζί πήγαινε γυμναστήριο, τι θα κάνουνε. Εγώ δεν δίνω τόσο ευθύνη στον Τάιλε. Όσο στον ίδιο τον κύριο Κασελάκη. Τον ίδιο και εμείς την ίδια. Γιατί όταν αποφασίζεις ακόμα και να δώσεις μια συνέντευξη, όταν έχεις υπερμιλήσει για τον άνθρωπό σου, για το γάμο σου, για την επιλογή σου, για τον Τάιλερ, για το τι θα κάνει, κάποια στιγμή λες, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο και θέλω να μιλήσω για τα άλλα πράγματα που αφορούν την πολιτική. Και ο ίδιος δεν είδε ότι δεν. Α, γι' αυτό σατιριζόταν και γι' αυτό κορόιδευαν όλοι. Λέγανε μα, μια πολιτική θέση. Μα λέει: έχω πολιτικές θέσεις. Μα δεν ασχολείται κανείς με τις πολιτικές θέσεις. Γιατί... Ασχολούνται με το διαμέρισμα, με τα σπίτια, με ό,τι είναι περιφερειακό, με μείνεις, τη Φάρλη, με τη Μάρλη, με τη Τζάρλι. Με το... Όλα αυτά κάποιο θα τροφοδοτούσε, παιδιά. Δεν είναι ένα μαζί. Λιγότερο από όλου, εγώ μπορώ να σου πω κάτι. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση να περνά και τόσο καλά αυτό ο άνθρωπο που έχει αλλάξει όλη τη ζωή, είναι σε μια άλλη χώρα. Ο σύντροφός του τώρα, εντάξει, τρέχει, κάνει πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι μαζί του. Είναι λίγο η κατάσταση παράξενη. Τον στηρίζει βέβαια πάρα πολύ, έτσι είναι δίπλα του. Και μπράβο του. Ο Γιώργος ο Τσαλίκης, τα αγόρι μου το γλυκό, κάνουμε μαζί πιλάτες. Ξέρω ακριβώς τη γνώμη του. Παιδιά, από τα πιο ωραία, νομίζω, από τα πιο ωραία βίντεο τη σεζόν, αυτό που τελειώνει και κλείνει και λέει ντόπαμ, ήτανε μπράβο στο Γιώργο. Μαζεύεστε, λέει, στις συσκέψεις και λέτε ποιος θα μαλώσει με ποιον. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να φαίνεται κάποιες φορές έτσι το τηλεθεατή. Για το μέσο τηλεθεατή το πιστεύουν αυτό. Σου λέει παγιά, γιατί δεν μαλώνανε τόσο και τώρα μαλώνουνε. Καλά, αυτό που λέει ο Γιώργος δεν είναι ότι δεν είναι και από το κεφάλαιο του, παιδιά. Έχει ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Προφανώς δεν είναι ότι καλά. Λένε στη σύσκεψη θα κάνω ζντό και πάνε και το κάνουν. Εννοώντας ότι θα τσακωθούμε τώρα. Εντάξει, το έχει δραματοποιήσει λίγο παραπάνω. Ναι. Αλλά το νόημα αυτών που λέει δεν είναι μακριά από αυτό που συμβαίνει. Η τηλεόραση γενικότερα έχει μια παραπάνω επιθετικότητα. Ναι, τώρα αν στη σύσκεψη γίνεται αυτό δεν ξέρω. Πάντως η τηλεόραση που άφησε ο Γιώργος την εποχή του δέστε τους με την τηλεόραση που σχολιάζει τώρα δεν έχει καμία σχέση. Έτσι, αλλά και τότε δεν ήταν αγγελικά πλασμένη στη σκέψη του. Τα λέμε κι αυτά. Δεν ξέρω, δεν ήμουν μέσα. Κανένα ντρό, δεν γνωρίζω. Ούτε εμείς ήμασταν μέσα, αλλά εντάξει, είχανε... η παρέα αυτή είχε διασπαστεί. Παιδιά στον αέρα δεν μαλώνανε όμως. Όχι, όχι, αλλά η παρέα αυτή είχε διασπαστεί με περίεργο τρόπο. Εντάξει, όλα καλά. Συμβαίνει και στις καλύτερες περιπτώσεις. Δεν ζούσα τότε. Ζούσε στην Κέτη Γαρμπή, το Ξυπόλυτο χορεύω και δεν ζούσε στο δέστε του το 2000. Σου είπα στην Κέτη Γαρμπή, ήρθα λίγο στη γη και ξανά έγινα σκέψη των γονιών μου. Λοιπόν. Και δεν ξέρω αν ο Γιώργος θα ήθελε με αυτές τις συνθήκες να επιστρέψει. Ενώ για σχολιαστής, για παρουσιαστής, για οτιδήποτε θα ήταν εκπληκτικός ο Τσαλίκης. Θεωρώ εγώ. Σε οτιδήποτε άλλο εκτός από μια εκπομπή αντίστοιχη. Σε κάποια άλλα πράγματα, ναι, θα μπορούσε. Γιατί νομίζω τελευταία φορά δεν ήταν να παρουσιάσει και τον Big Brother. Νομίζω τελευταία φορά. Δεν είχε υπογράψει με τον Sky. Ναι, όλα αυτά. Όλα αυτά. Τη φάρσα με την Ευελίνα Νικόλουζα αυτή έκανε τελικά. Ήταν να κάνει τον Big Brother και δεν έγινε. Ναι, τέτοια εκπομπή δεν θα έκανε ο άνθρωπος και πολύ καλά θα έκανε. Τέτοια εκπομπή. Γενικά πάντως έχει αλλάξει η κοσμοθεωρία του Τσαλίκη έτσι. Δηλαδή βλέποντά του. Έχει δουλέψει πολύ με τον εαυτό του. Δηλαδή έχει δουλέψει πραγματικά πολύ και έχει αλλάξει και ως άνθρωπος. Είχα την ευκαιρία να τα πούμε έτσι και να τα κουβεντιάσουμε.
Γι' αυτό το λέω. Και λοιπόν, κάνει και γλυκοφιλή. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η κουμπί στο ραδιόφωνο. Είναι καταπληκτικός και σκίζει και του αξίζει κάθε επιτυχία. Τον αγαπάμε. Λοιπόν, Νανσού. Πάμε στην Νίνα Λοτσάρη, η οποία είναι μια γυναίκα πάρα πολύ επιτυχημένη. Είναι μεταξύ άλλων και καθηγήτρια φωνητικής, ειδικά για καλλιτέχνες οι οποίοι είναι ήδη ενεργοί και θέλουν να δώσουν τον καλύτερο τους αυτό πάνω στη σκηνή. Και επειδή είναι στο παρφέ με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, μου απαντά για τις φωνητικές ικανότητες της Αλεξάνδρας, για το πώς είναι πάνω στη σκηνή και απαντά γενικότερα σε ό,τι αρνητικό σχόλιο μπορεί να προκύψει και για την Αλεξάνδρα αλλά και για την ίδια, γιατί έχει σχολιαστεί η διαφορά ηλικίας που έχει με τον σύντροφό της. Οι κόρες σου πόσο χρονών είναι σήμερα? 19 στα 20 η μεγάλη και 13 τώρα κλείνουμε με τη μικρή. Ξέρεις, ρε παιδί μου, μεγαλώνουμε μαζί με τα παιδιά, αλλά περισσότερο βλέπουμε τη δική μας, ότι εμείς μεγαλώνουμε παρά τα παιδιά μας. Εγώ τα παιδιά μου τα έχω ακόμα στο μυαλό μου, όταν τα βλέπω μπροστά μου, ότι είναι ακόμα μικράκια. Εσύ έγινες μικρή μαμά, 30 χρονών. Εντάξει, ναι. Μικρή. Μικρή. Για τότε ήταν μεγάλη. Αλήθεια. Για τότε θυμάμαι ο γιατρός μου είχε πει: είσαι και κάποια ηλικία τώρα που κάνεις παιδί. Στα 30. Βεβαίως, έτσι μου είχε πει. Είχες την αγωνία του να έχουν τα παιδιά σου καλή σχέση με τον πατέρα τους? Είχες την αγωνία του πώς θα προχωρήσει τη ζωή σου εσύ με δύο παιδιά? Η σχέση του μπαμπά με τα παιδιά είναι δική του ευθύνη. Δεν μπορεί να είναι δική μου ευθύνη. Δική μου ευθύνη είναι η σχέση μου με τα παιδιά μου και η σχέση μου με τον μπαμπά τους. Σωστά. Είχατε καλή σχέση? Εντάξει, περάσαμε και εμείς διάφορα. Αλλά είμαστε μια χαρά. Έτσι. Τώρα, η αγωνία μιας μάνας σαφώς γιγαντώνεται όταν υπάρχει στη μέση ένα διαζύγιο. Δεν το συζητάμε. Εσύ τα τελευταία 4 χρόνια είσαι με τον Χρήστο, είστε μαζί. Σας έχω ζήσει και είστε πολύ ωραίο ζευγάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ δεμένοι. Το να γνωρίσεις τον σύντροφό σου, τα παιδιά σου, ναι, ήταν δύσκολο? Έγινε πάρα πολύ φυσιολογικά, πολύ φυσικά, πολύ όμορφα. Και επίσης ο Χρήστος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά, και ειδικά τα παιδιά μου. Και οφείλω να πω ότι είναι και ο πιο σημαντικός παράγοντας για τον οποίο τον αγάπησα και για τον οποίο είμαι και μαζί του. Πέρα από το ότι, okay, ταιριάζουμε σαν άνθρωποι, είμαστε ερωτευμένοι, αγαπημένοι. Αν σε γκουγκλάρεις, θα δεις Νίνα Λοτσάρη, ηλικία σύντροφος. Και τι έγινε? Α, την άτιμη που έχει 9-10 χρόνια διαφορά! Δεν ντρέπεται λίγο? Γιατί πάνε και του λένε συνέχεια, η σύντροφός σου είναι μικρότερη από σένα. Κοίταξε, ο Χρήστος είχε βγάλει και λίγα γκρίζα μαλλιά, κατάλαβες? Λοιπόν, οπότε κοροϊδευόμαστε λίγο. Το project που είμαι στα Modern Music Arts τώρα τρίτος χρόνος είναι ένα project το οποίο σκέφτηκα να ξεκινήσω και ήταν μια δική μου εσωτερική ανάγκη να ασχοληθώ πάρα πολύ με τα νέα παιδιά που θέλουν να βγουν στο επάγγελμα. Στο παρφέ, τι έχετε κάνει και το συζητάει όλη η Αθήνα αυτό το πρόγραμμα? Είναι ένα πραγματικά εκρηκτικό σόου. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος λίγο δεν παίρνει ανάσα. Αυτό το χαμό που έγινε με την Αλεξάνδρα που μπήκε μέσα στο ποτήρι, τον περίμενες? Ναι. Γιατί τον περίμενες? Γιατί δεν υπάρχει. Είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη, υπέροχη. Αλλά πρέπει να τα δεις όλα αυτά από κοντά. Είναι μέρος του προγράμματος. Ναι, βεβαίως. Είναι μέρος του προγράμματος. Εννοείται. Είναι κάτι το οποίο είναι μια πολύ ωραία ιδέα, η οποία παγκοσμίως, ας πούμε, στα μεγαλύτερα καμπαρέ του κόσμου συμβαίνει. Τώρα, επειδή όλα είναι απρόσωπα τα σχόλια συνήθως, ή και πρόσωπο να έχουν, π.χ. στις εκπομπές κτλ., γίνονται από μακριά όλα. Δεν γίνονται κατηδίαν. Κατάλαβες. Εγώ θα ήθελα να είναι όλα κατηδίαν, γιατί εκείνη η μαγιά. Για σένα έχουν γραφτεί αρνητικά πράγματα? Έχεις διαβάσει πράγματα και έχεις στεναχωρηθεί? Εγώ γενικά δεν μπαίνω να διαβάσω. Να σου πω την αλήθεια, το έχω απαγορεύσει και σε όλους να μου λένε, γιατί δεν είμαι. Δεν έχω τέτοια τάση. Θέλω να έχω την ησυχία μου στην ψυχή μου. Και είτε είναι θετικά είτε αρνητικά, δηλαδή δεν θα μπορώ να τα διαβάσω. Αν εγώ είμαι οκ okay με τον εαυτό μου και τη συνείδησή μου, όλα καλά για κάτι το οποίο έχω κάνει ή δεν έχω κάνει.
πόσο ταλαντούχα γυναίκα, τι φωνάρα, τι ωραία, ωραία προσωπικότητα που είναι. Τα ρούχα τα έχει, ε. Εγώ και τα ρούχα δεν ξέρω. Έχει κάνει μια σειρά με ρούχα, μου το είχε πει το Μάιο που είχαμε συναντηθεί τελευταία φορά κάπου έξω και με... Και μάλιστα την ακολούθησα και στο Instagram και τα είδα και είναι φανταστικά. Για φωτογραφίστε εκείνη, τα επιμελείτε. Η ίδια της είναι φανταστικά. Πολύ ωραία γυναίκα. Και μια γυναίκα που έχει, σου δίνει την αίσθηση ότι είναι και ο. Ορίζει μόνη της τη ζωή της. Δηλαδή δεν ανοίγει την κλειδαρότρυπα παραπάνω από εκεί που εκείνη επιλέγει. Έχει περάσει και δύσκολα στιγμές, γιατί με το διαζύγιο της πριν από μια δεκαετία θυμόμαστε ότι υπήρξαν και δηλώσεις και συνεντεύξεις και ο πρώην σύζυγός της επέλεγε. Δεν θυμάμαι και τίποτα πριν 10 χρόνια. Ήταν μια περίοδος τεταμένη και όπως λέει και εκείνη το ξεπέρασε και πια τα έχει αφήσει όλα αυτά πίσω. Τα παιδιά της είναι σε. Δηλαδή ότι έχει κόρη 19 χρονών, είναι λεπτάρι. Δεν έχει απασχολήσει καθόλου. Που και αυτό που λες δεν το θυμάμαι. Μόνο για τη δουλειά της, τη συναντάμε σε πολύ ωραίες παραστάσεις. Σχολιάζουμε τι όμορφη είναι γυναίκα και είναι. Και μοναδική σε αυτό που κάνει. Γιατί δύσκολα θα βρεις. Δεν είναι ότι είναι το μόνο το τραγούδι, μόνο το θέαμα ή μόνο χορός, μόνο το. Τώρα το κάνει και Παλαγιώταρου. Δεν το κάνει στο επίπεδο της Ελευθερωτσάρη, εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Η Αλεξάνδρα κάνει ένα. Δεν την έχω πάρα τότε από κοντά. Πώς και σου ξέφυγε. Γιατί δεν έχω πρόβλημα να πάω, ξυπνάω πολύ χάραμα. Θα πάω μια μέρα. Δουλειές. Το υπόσχομαι. Πάντως δεν είναι ότι και η Αλεξάνδρα κάνει κανονικά μαθήματα φωνητικής ακόμα. Δηλαδή, μπράβο της όμως που δεν ήταν να πει όχι δεν θέλω να το κάνω αυτό ούτε ναι. Με την Αλεξάνδρα ούτε με τίποτα. Ζωντανά στο μαγαζινάς. Δεν ναι. Έχω πάει να το δω. Από τα βίντεο που έχω δει να τραγουδάνε. Από τα βίντεο που έχω δει να... Αλλά η Νίνα με τη φωνή που έχει αγάπη. Η Νίνα εννοείται. Η Αλεξάνδρα Παναγιώτα εννοείται. Αυτό δεν το ξέρω τώρα. Θα ρωτήσω τη Σταματίνα που πήγε το Σάββατο. Έβλεπα τα stories. Λοιπόν, πάμε σε μία. Σε ένα πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο. Σε έναν άνθρωπο που εδώ στο Open μας ταξιδεύει γευστικά και αυτό μας αρέσει πολύ. Ο Βαγγέλης Δρίσκας είναι στην παρέα μας. Κύριε Δρίσκα, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Πώς είστε? Το χαμόγελό σας στο πλατή γεμίζει την καρδιά μας έτσι αγάπη και αισιοδοξία. Τι κάνετε? Μια χαρά, μια χαρά. Εσείς, σας βλέπω εκεί δυνατούς. Τι να κάνουμε, το καταδύναμη. Εγώ σας βλέπω σε κουζίνα, σας πετυχαίνουμε. Έχετε γύρισμα? Όχι, δεν έχω γύρισμα, αλλά κάνω τις ετοιμασίες για το μεθαυριανό γύρισμα. Είμαστε εδώ πάντως, στο πλατό. Σας βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 παρατέταρτο εδώ στο Open. Τι έρχεται, πείτε μας κάτι ωραίο έτσι που ετοιμάζετε από τα που θα τα δούμε στα επόμενα επεισόδια. Αχ. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Σας ετοιμάζω πολύ ωραία fish and chips. Σας ετοιμάζω ωραία παραδοσιακά ελληνικά πιάτα. Ταξιδεύουμε στον κόσμο με ασιατική κουζίνα. Υπέροχα γλυκά. Έρχονται κολλασμένα γλυκά με μπισκότα, με μπανάνες, απίθανα πράγματα. Αχ, θα τα είχαμε και από κοντά, να σας πω την αλήθεια τώρα που με συμμεριάζει. Φαίνεται ότι αγαπάτε και το απολαμβάνετε. Να σας πω, ναι. για ελάτε από εδώ στην κουζίνα μου. Θα σας στείλω τον Λάμπρο που είναι πολύ καλός μάγειρας. Ναι, ναι, εγώ είμαι άμπαλος, εγώ είμαι άχρηστος, δεν είναι μόνο μπορώ να τα βλέπω αυτά που φτιάχνει και τον ζηλεύω. Λοιπόν, αλλά η Ελένη Τσολάκη, η οποία καμώνεται ότι είναι και υπερμαγείρισα, αυτή πρέπει να έρθει και να κάνει ένα... Καμώθηκα εγώ. Επίσημα έφτια, να πας στον κύριο Δρίσκα, τις πολύ ωραίες σουμπάρες να τις αξιολογήσεις. Καλά, μου πας στον κύριο Δρίσκα, θα μόνο να με βοηθήσει, να μου δώσει συμβουλές να κάνω ωραίότερα πράγματα μπορώ. Είχε έρθει... Με χαρά. Και πέρσι μας είχατε κάνει σου. Αλλά δεν είχαμε και πολύ χρόνο να δούμε όλη τη διαδικασία. Τώρα θα σου κάνει σου. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Ήταν στο ξεκίνημα και ήταν όλο αυτό το αγχωτικό, το θυμάμαι. Ήταν στην πρεμιέρα. Μια χαρά πήγε πάντως. Θα έρθετε μία μέρα να κάνουμε άλλα ωραία πράγματα τώρα στην κουζίνα μας, γιατί δεν έχει μπει άνθρωπος μέχρι στιγμής. Λοιπόν. Με χαρά. Τα Χριστούγεννα που πρέπει να κάνουμε κάτι special. Με πολύ μεγάλη χαρά. Θέλω τώρα τη γνώμη σας σε κάτι που αφορά έτσι τους μάγειρες, αφορά τον κλάδο σας, το χώρο σας. Γιατί είχαμε έτσι μια ανοιχτή ένταση, διαμάχη ανάμεσα στην Ελένη Ψυχούλη, με αφορμή μια δήλωσή της για τον Άκη Πετρετζίκη, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει εδώ στην εκπομπή και στον Σαράντι μας. Και είχε πει ότι ο Άκης Πετρετζίκης, αυτό είχε δηλώσει. Πάμε να δούμε ακριβώς πώς το είπε η Ελένη Ψυχούλη και μετά να δούμε και την απάντηση του Άκη και μετά θέλω τη γνώμη σας. Ωραία.
Αναρωτήθηκε πρόσφατα η Ελένη Ψυχούλη, μα ποιος βλέπει ποια εκπομπές μαγειρικής. Γιατί θεωρείτε ότι πλέον ο κόσμος δεν τιμά τις εκπομπές μαγειρικής? Κι εγώ δεν τις βλέπω, που εγώ ήμουνα η πρώτη, νούμερο ένα τηλεθεάτρια μαγειρικών εκπομπών. Γιατί έχω ρεσί την εντύπωση ότι βλέπω το ίδιο πράγμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι ο Άκης σας, Πετρετζίκης, μου αρέσει. Ναι. Νομίζω ότι έχω κλείσει 7 χρόνια να τον βλέπω. Ναι, 7-8. Δεν μπορώ άλλο. Σίγουρα διαφορετικά θα το είπε η γυναίκα, δεν θα το είπε ότι. Γιατί χρόνια δεν έκανε εκπομπή η κυρία Ψυχούλη. Δεν κάνει όμως πια, νομίζω, ίσως γι' αυτό εκείνη θεώρησε ότι. Θα σου πω. Ας πούμε, πολύ βασικό κομμάτι για εμένα είναι όταν ταξιδεύω στην Ελλάδα να βρίσκω καινούργιες γεύσεις πρώτα απ' όλα για εμένα, γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Ο κόσμος φαίνεται να την έχει αγκαλιάσει στην εκπομπή, οπότε τη βλέπει. Θεωρώ ότι οτιδήποτε δεν τραβάει, κόβεται. Η εκπομπή τόσα χρόνια καταφέρνει να έχει το κοινό της, γιατί ξέρουν όλοι ότι ό,τι και να δοκιμάσουν θα βγει. Αυτό δεν πρόκειται να το χαλάσουμε τίποτα. Άμα λοιπόν δω ότι αυτό το πράγμα δεν τραβάει κάποια στιγμή, εννοείται και εγώ και το κανάλι, θα πούμε ότι θα το σταματήσουμε. Τι άλλο κύριε Δρίσκα, εσείς θεωρείτε ότι όντως αυτό που λέει η κυρία Ψυχούλη για την εκπομπή του Άκη ισχύει? Μην πυροβολείτε τον Άκη και του σεφ στην τηλεόραση. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, είναι μια προσωπική της άποψη, αλλά για να βγεις και να πεις με σιγουριά ότι είναι ίδια μια εκπομπή για 7 χρόνια, σημαίνει ότι την έχεις παρακολουθήσει αναλυτικά και λεπτομερώς όλα αυτά τα χρόνια για να βγάλεις αυτό το συμπέρασμα. Αν παρακολουθείς αποσπασματικά, που φαντάζομαι ότι έτσι γίνεται, δεν μπορείς να βγάλεις ένα τόσο αυθαίρετο συμπέρασμα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που πιάνει και εμένα και όλους εμάς στην τηλεόραση είναι ότι ποιος βλέπει ποια εκπομπές μαγειρικής. Σας πληροφορώ ότι βλέπει πολλοί κόσμος, γιατί η μαγειρική είναι κάτι που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Είναι μια καθημερινή δραστηριότητα. Και αν κάτι είναι ίδιο με τα χρόνια, νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι ίδιο με τα χρόνια, γιατί όλα εξελίσσονται. Η μαγειρική, τα υλικά, οι τεχνικές, οι τηλεθεατές, εμείς οι παρουσιαστές. Δεν μπορούμε να είμαστε το ίδιο πριν από 7 χρόνια ή πριν από 15 χρόνια. Αυτή είναι η άποψή μου. Μόνο το πρόσωπο παραμένει το ίδιο. Έχετε τόση μεγάλη γκάμα να ταξιδέψετε τον κόσμο γευστικά. Επίσης, εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό, γιατί εγώ νομίζω ότι ο κόσμος δεν βλέπει πια τηλεόραση. Αυτό θα τα άκουγα από την κυρία Ψυχούλη. Όχι, δεν θα το έκανα τόσο συγκεκριμένο σε εκπομπές μαγειρικής. Όπως πάνω οι εκπομπές μαγειρικής τηλεόραση, έτσι πάει και η ίδια η τηλεόραση και η ίδια η ψυχαγωγία. Δεν διαφοροποιείται. Έτσι ακριβώς, αλλά. Ναι. Και ξέρετε κάτι, το δεν βλέπω τηλεόραση, δεν βλέπει ο κόσμος τηλεόραση. Νομίζω ότι βλέπει, αλλά βλέπει μέσα από άλλες μορφές μετάδοσης. Δηλαδή, μπορεί να τη δει μέσα από το Web TV, μπορεί να τη δει μέσα από πλατφόρμες. Εγώ, ας πούμε, που δεν έχω χρόνο, μέσα από το replay από πλατφόρμα βλέπω αυτά που θέλω να δω και έχω χάσει μέσα την εβδομάδα. Γι' αυτό και οι εκπομπές μαγειρικής, ειδικά οι εκπομπές μαγειρικής που δεν έχουν επικαιρότητα, είναι αυτές που μπορεί να τις δεις, δηλαδή να δεις τι έκανε ο Δρίσκας πέρσι. Ανά πάσα στιγμή. Εμείς πάντως στο δικό μας το σπίτι, Σαββατοκύριακο μεσημέρι, εσείς παίζετε και εγώ μαγειρεύω εκεί πέρα. Προσπαθώ να σας ανταγωνιστώ. Λοιπόν, σας περιμένουμε και από κοντά με πολύ πολύ αγάπη. Να έρθετε μια μέρα και να μας φτιάξετε ό,τι θέλετε. Να φάμε κι εμείς κάτι να λιγδώσει το εντεράκι. Βέβαια, βέβαια, περιμένω από την Ελένη. Την αγάπη μας, είστε υπέροχος. Ευχαριστούμε. Τα φιλιά μου σε όλους. Γεια σας. Γεια σας. Γεια χαρά. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Θέλω να χορεύω, να χορεύω με τη σάμπα στον τρελό ρυθμό. Να χορεύω σάμπα με καράμπα, όλο σάμπα δίχως τελειώμα. Να φώσει το απόσπασμα, να το στείλω στον κύριο Θεοφάνους για την επόμενη οδησιά που μπορεί να κάνει. Στο Λιψίνγκι. Εγώ το μόνο που λυπάμαι είναι που δεν υπάρχει στην τηλεόραση πια το Your Face Sounds Familiar. Να πας ως επίτιμο. Δεν θα πήγαινα στο Your Face. Κάτσε ρε κουκλά μου. Το Voice ίσως. Ποιο Voice. Αυτό το λέω αξεπέραστα καλά.
Ξεπέρασε από ποιον? Την Ευρυδίκη. Παναγία μου. Δεν θα ξεπεράσει η Ευρυδίκη. Δεν υπάρχει just the two of us, δεν υπάρχει your face, δεν υπάρχουν talent shows. Υπάρχει όμως μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων και είναι εδώ στο όμπι με την Ίνα Γρούγκα να μείνει να το δει. Και αμέσως μετά έρχεται ο Πέτρος Κουσουλός και όχι ο Κουζουλός με όλες τις εξελίξεις στα θέματα της επικαιρότητας. Εμείς πρώτα, ο Θεούλης αύριο 10 παρα 10 θα έρθει. Α, 10 παρα 10 θες. Του σκέφτεσαι. Καλά, εντάξει, Τρίτη, ναι. Τρίτη θα έρθω. Τρίτη 5 Νοέμβρη. Παρασκευές. Βολεύει. Βέβαια, βολεύει. Άμα βολεύει, το κρατάμε. Κράτα το. Εσύ είσαι όλα μια χαρά. Επιχειρηματίες. 10 παρα 10 το πρωί, ραντεβού για πρωινά. Σουσού!